Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε άλλη μία ώρα των αποφάσεων. Είμαστε στο κανάλι 9. Φιλοξενούμε, μάλλον μας φιλοξενεί, μας καλησπερίζει απόψε μία από τις κυρίες των ειδήσεων του Α, της τηλεόρασης του Α, η κυρία Έφη Αλεβίζου. Είναι πασίγνωστη από την αυτοδελτία ειδήσεων που λέει όλο το 24ωρο. Πολλές φορές από το πρωί μέχρι. Όλες τις ημέρες, όλες τις εποχές. Η Έφη Αλεβίζου έρχεται, είναι η πρώτη εμφάνιση της Έφη στο κανάλι 9. Θα είμαστε μαζί και αύριο, το Σάββατο και την Κυριακή, για τις έκτακτες εκπομπές που κάνει το κανάλι 9, για να δώσει το λόγο σε όσο το δυνατόν περισσότερους υποψήφιους από όλα τα κόμματα. Τα κόμματα όπως είναι με την κοινοβουλευτική τους τάξη στην Βουλή, όπως εξελέγησαν από τον ελληνικό λαό. Με αυτό το αποτέλεσμα που προέκυψε, έτσι είναι η επιλογή μας. Βέβαια, προσπαθούμε και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή να δίνουμε το λόγο σε όσο το δυνατόν περισσότερους και νεότερους. Και αυτό έχει να κάνει και με την δοκιμασία των παλαιότερων ή των παλαιών στα κυβερνητικά τους καθήκοντα, τα οποία οι ίδιοι έχουν χαρακτηρίσει Έφη και Νεοδημοκράτες και ΠΑΣΟΚ, τα έχουν χαρακτηρίσει καταστροφικά. Μας λένε ότι η χώρα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την καταστροφή. Παραδέχονται όμως ότι έχουμε φτάσει στην καταστροφή και λένε ότι πρέπει τα μέτρα, τα αιματηρά μέτρα που παίρνουν για τον ελληνικό λαό, τα μέτρα που οδηγούν σε αυτοκτονίες, τα μέτρα που έχουν εκτινάξει το ποσοστό ανεργίας στο πάνω από 20%, τα μέτρα που έχουν μετατρέψει τους νέους ανθρώπους σε δούλους, έτσι μας λένε, πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό για να βρουν εκεί δουλειά ανάλογη με τα προσόντα τους. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα μέτρα πρέπει να πάρουν όλοι τελικά. Αν και τις τελευταίες μέρες έχουμε λίγο αποπροσανατολιστεί, πιο πολύ με τον debate ασχολούμαστε, με το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, παρά με το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Είναι αλήθεια και είναι ευχής έργων ότι λιγότερο από προηγούμενες χρονιές δεν έχουν το σθένος και μερικοί μεγαλοδημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι οι ουρές πάντα του πολιτικού συστήματος. Και σε μεγάλο βαθμό είναι οι συνυπεύθυνοι για το εκεί που έφτασε η χώρα, αφού άλλα έβλεπαν, άλλα μετέδιδαν προς τα έξω. Και αυτοί ασχολούνταν παλιότερα με το debate πάρα πολύ. Τώρα ασχολούνται, όπως παρατηρείς Έφη, λιγότερο. Σήμερα το θέμα της μέρας, πριν έρθουμε εδώ, η δικαιοσύνη έδωσε μια απάντηση, μάθημα θα το έλεγαν πολλοί, στην πολιτική εξουσία. Και το μάθημα αυτό το πήρε με τρόπο ηχηρό. Δεν θα σπεύσουμε, δεν θα συμφωνήσουμε να πούμε ότι είναι, ξέρετε, αυτό είναι δραματικό και οι Τσοχατζόπουλοι, η οικογένεια προφυλακίζονται κλπ. Γιατί το πόρισμα Τσοχατζόπουλου είναι αυτό εδώ. Είναι 103 σελίδες. Αυτό το πόρισμα, μία απλή ανάγνωση του πορίσματος αυτού είναι αρκετή για να δείξει, να καταδείξει το μέγεθος της λαιλασίας του δημοσίου χρήματος. Άκης Τσοχατζόπουλος είναι πρωταγωνιστής σύμφωνα με το πόρισμα των εισαγγελέων. Η κυρία Τσοχατζοπούλου που προφυλακίστηκε σήμερα είναι αποδέκτης των περισσότερων χρημάτων από όσα κατηγορείται, όσα βαρύνεται από το εισαγγελικό πόρισμα ο σύζυγός της και πρώην υπουργός. Η κυρία Τσοχατζοπούλου ζει εδώ και πάνω από 10 χρόνια ζωή βασίλισσας, ζωή κρίσου. Ενώ τα χρήματα δεν είναι από την εργασία τη δική της, δεν είναι από την εργασία του σύζυγου της. Κατά το εισαγγελικό πόρισμα, τα χρήματα αυτά είναι από τις μίζες, από την Τρουμίλαν, από εξοπλιστικά, από τα εξοπλιστικά και άλλα. Η κυρία Τσοχατζοπούλου σήμερα πήρε ένα μάθημα από την ελληνική δικαιοσύνη ισότητας με τους άλλους πολίτες. Θρυνούν ορισμένοι γιατί άφησε ένα παιδί, πόσο χρονών έφυγε, 5 χρονών. 5,5 χρονών νομίζω είναι το παιδί. Και μάλιστα έλεγε μέχρι τελευταία στιγμή ότι θα αναγκαστούν να πάρω το παιδί μου μαζί στη φυλακή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το χρησιμοποιούσε τόσο πολύ αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κι άλλες μητέρες που έχουν φυλακιστεί και τα παιδιά αυτών έχουν. Τις φυλακές στα σίδερα έχουν λυγίσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες από δράματα απλών πολιτών, από δράματα μητέρων που έχουν τα παιδιά τους από μηνών στη φυλακή. Μηνών τα παιδιά ακολούθησαν τη μητέρα στη φυλακή και μητέρες οι οποίες κατηγορήθηκαν, καταδικάστηκαν για πολύ πολύ μικρότερα ποσά, για οικονομικές αστοχίες, σε πολύ πολύ μικρότερα ποσά από όσα η κυρία Τσοχατζοπούλου.
πήγαν τα παιδιά τους και είναι ακόμα δεκάδες μητέρες είναι αυτή τη στιγμή και στις φυλακές Χοριδαλού και στις άλλες φυλακές της χώρας. Και για εγκλήματα πολύ πιο μικρά οικονομικά. Δεν επιχαίρει κανείς για την προφυλάκηση της κυρίας Τσοχαντζοπούλου, επιχαίρει όμως για το όταν διαπιστώνει ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή και όπως αντιμετωπίζει τη μία μητέρα, αντιμετωπίζει και την άλλη μητέρα. Τα μπαλκόνια της εξουσίας ήταν μέχρι τώρα στο απειρόβλητο από τη δικαιοσύνη. Τώρα αποδείχθηκε σήμερα, αποδείχθηκε ότι αν θέλει το πολιτικό σύστημα μπορεί και μπορεί πολύ άνετα να αποδείξει και να καταδείξει ότι είναι μια ψεύτικη σιλικόνη όλα αυτά και η εμφάνιση της κυρίας Τσοχαντζοπούλου στην Ευελπίδων, στις κάμερες μπροστά, έδειξε ότι ανοίγει ο δρόμος της φυλακής και θα ανοίξει και για πολλούς και για άλλους ακόμα. Μπορεί να ανοίξει. Δεν υπάρχουν παραγραφές. Το βρώμικο χρήμα δεν υπάρχει, δεν έχει παραγραφεί. Ιδιαίτερα όταν αποδεικνύεται ότι οι αποδέκτες του είναι συγγενικά πρόσωπα πολιτικών. Και για τους πολιτικούς δεν έχει παραγραφές. Αυτό το ζήτημα του πολιτικού, του μαύρου χρήματος, είναι αυτό που κυριαρχεί στο πόρισμα Τσοχαντζόπουλου και τα χρήματα είναι τεράστια. Μην ετοιμάζεστε κάποιοι να πείτε είναι πολύ σκληρή η απόφαση της δικαιοσύνης. Είναι δισεκατομμύρια σε δραχμές, πολλά εκατομμύρια σε ευρώ, τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για μίζες από την Γερμανία και την Αμερική και αυτά τα ποσά κατέληξαν σε λογαριασμούς στην Ελβετία, σε λογαριασμούς σε ευρωπαϊκούς παραδείσους. Τέτοιος λογαριασμός άνοιξε ή άνοιξαν τέτοιοι λογαριασμοί και αυτοί είναι που έστειλαν την οικογένεια Τσοχαντζόπουλου στη φυλακή. Όταν κάποτε πανηγύριζαν με δημοσιογράφους στα Four Seasons, ήξεραν ότι τα χρήματα δεν είναι δικά τους. Οι όφυλλαν να γνωρίζουν και τα πρόσωπα που συνέβαλαν στα πανηγύρια με τον Άκη Τσοχαντζόπουλο ότι τα χρήματα δεν είναι δικά τους. Με καθυστέρηση 12-14 ετών, κάποιοι εισαγγελείς, κάποιοι στη δικαιοσύνη, έδειξαν ότι μπορεί να ελπίζει ο ελληνικός λαός ότι θα υπάρξει επιτέλους τιμωρία για τα φρικτά, τα φρικώδη οικονομικά εγκλήματα, αυτά που άδειασαν τα ταμεία και μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Να πάμε να δούμε ένα βίντεο με την το απόψινό, λίγο πριν, λίγες ώρες πριν, με την σύλληψη, με την προφυλάκηση, την απολογία της κυρίας Τσοχαντζοπούλου, η οποία έκανε και αιτήσεις εξαιρέσεως. Θα τα πούμε μετά με την Έφη Αλεβίζου και με τους καλεσμένους, θα είναι ερωτήματα και προς αυτούς. Να δούμε τι έγινε στην Ευελπίδων πριν από πολύ λίγη ώρα. Η κυρία Τσοχαντζοπούλου κρατείται στην αστυνομία, στην αστυνομική διεύθυνση Αττικής. Αύριο θα πάει στις φυλακές, ήταν κλειστές οι φυλακές. Να το δούμε και επανερχόμαστε. Προφυλακιστέ ακρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα μετά από πολύωρη απολογία της στον ανακριτή η σύζυγος του Άκη Τσοχαντζόπουλου Βίκη Σταμάτη, ενώ με απόφαση του ανακριτή Γαβριήλ Μαλή και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα δεσμεύθηκε επίσης ολόκληρη η περιουσία της κυρίας Σταμάτη. Νωρίτερα είχε απορριφθεί το αίτημά της για εξαίρεση του ανακριτή, επικαλούμενη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας και υπόνοιες μεροληψίας σε βάρος της. Η Βίκη Σταμάτη αρνήθηκε την κατηγορία και φέρεται να υποστηρίζει ότι τα οικονομικά ήταν αποκλειστική ευθύνη του συζύγου της και ότι η ίδια δανειοδοτήθηκε για το ακίνητο της Ακρόπολης, επειδή λόγω ηλικίας δεν μπορούσε να λάβει δάνειο ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Οι συνήγοροι της κυρίας Σταμάτη χαρακτήρισαν σκληρή, ανάλγητη, εξοντωτική και άδικη την απόφαση για προσωρινή κράτηση της εντολέως τους. Όπως τόνισαν, είναι μητέρα ενός ανήλικου παιδιού που μένει χωρίς τη μητέρα και χωρίς τον πατέρα του. Στις φυλακές του Κορυδαλού βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, ενώ χθες Πέμπτη η κόρη του κυρίου Τσοχαντζόπουλου Αρετή κρίθηκε και αυτή προφυλακιστέα μετά την απολογία της στον ανακριτή. Προσωρινά κρατούμενος είναι και ο εξάδελφος του πρώην Υπουργού Νίκος Ζήγρας. Συνολικά έχουν προφυλακιστεί 7 άτομα για την υπόθεση. Η κυρία Σταμάτη κλήθηκε να εξηγήσει στον ανακριτή τόσο για την υπόθεση της αγοράς του ακινήτου στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου μέσω 2 εξωχώριων εταιριών που αποδίδονται στο σύζυγό της, όσο και για χρηματικά ποσά που ελάμβανε πριν παντρευτεί τον Άκη Τσοχαντζόπουλο από τον εξάδελφό του Νίκο Ζήγρα. Την Παρασκευή απολογήθηκε και ο αδελφός της σύζυγου του Άκη Τσοχαντζόπουλου, Παναγιώτης Σταμάτης, ο οποίος κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αυτή ήταν, Έφη, η επίσκεψη. Επίσκεψη το λένε μερικοί και λέγανε κιόλας ότι επισκέφθηκε η κυρία Τσοχαντζοπούλου
την Ευελπίδων κλπ. Μάλιστα για την κόρη χθες, δεν ξέρω αν συμφωνήσει, αν το είδε, είχαν βάλει πολλά κανάλια, είχαν βάλει πάνω και μοσαϊκό για να μην φαίνεται το πρόσωπο. Δεν ξέρουμε, δεν την έχουμε δει. Το πρόσωπο της κόρης, η οποία δεν είναι κάποιο ανηλικό παιδί, είναι 48 ετών και εκείνη μητέρα και ανηλίκων παιδιών, τριών ανηλίκων παιδιών. Όμως τα ποσά είναι τρομακτικά, είναι τεράστια και αυτό ας είναι η απαρχή για να μπουν στη φυλακή αυτοί που έφτασαν τη χώρα μέχρι εδώ. Η Ελλάδα έχει 600 δισεκατομμύρια στην Ελβετία και παραπάνω λένε μερικοί, έχει σε φορολογικούς παραδείσους τεράστια ποσά και αυτά δεν έφυγαν μόνα τους. Δεν είχαν πόδια, δεν περπάτησαν. Πάντως η ίδια λέει ότι τα λεφτά αυτά ήταν όλο του συζύγου μου, εγώ δεν είχα καμία σχέση και μάλιστα τα δάνεια που έπρεπε να πάρουν πριν από λίγα χρόνια, λέει, έπρεπε να τα πάρω στο όνομά μου γιατί εκείνος ήταν 71 ετών. Δεν μπορούσε να πάρει δάνειο στο όνομά του. Αυτή είναι η δικαιολογία της. Όμως και 71 ετών να είναι, ρωτάμε. Τα δάνεια, τα χρήματα αυτά, το σπίτι αυτό, πώς θα το πληρώσουμε. Τα δάνεια που πήρε η κυρία Τσοχατζοπούλου είναι τεράστια, 800.000. Κάτι δημοσιογράφοι έπαιρναν τέτοια δάνεια πριν από μερικά χρόνια, 800.000 και 900.000. Το πώς θα τα πλήρωναν και με πώς θα ήταν οι δόσεις είναι ένα ζητούμενο. Όφιλε η κυρία Τσοχατζοπούλου ή ήξερε ότι αυτά τα χρόνια, το ποσό, το μεγάλο, το τεράστιο, θα μπορούσε να το πληρώσει με άνεση από χρήματα που υπήρχαν μαζεμένα. Και όφιλε και το ήξερε, εδώ έφυγε στο πόρισμα, αναφέρονται ποσά δισεκατομμυρίων όταν ήταν οι δραχμές ακόμα, τα οποία ξόδεψαν και έδωσαν στον επιχειρηματία Βοβό, αγόρασαν ένα κτίριο, ο Άκης Τσοχατζόπουλος αγόρασε ένα κτίριο όντας υπουργός, σε μία μέρα από τον επιχειρηματία Βοβό, το κτίριο αυτό το αγόρασε σε τρεις διαφορετικούς συμβολαιογράφους και αμέσως μετά, όντας υπουργός, τον νίκησε στο ελληνικό κράτος και έπαιρνε ένα πολύ μεγάλο, τεράστιο ενίκιο από αυτό το κτίριο. Είναι αυτό το κτίριο το Λαμπρό που είναι στη γωνία της λεωφόρου Κηφισίας με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτό το κτίριο που έγινε σε ένα οικόπεδο που υπήρχε μεγάλη διαμάχη αν θα έπρεπε να γίνει κτίριο ή αν θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Τελικά κατέληξαν στο κτίριο. Τελικά το κτίριο κατέληξε σε χέρια υπουργού ή τουλάχιστον σε μια μεγάλη του έκταση και ο υπουργός το νίκιασε εκεί που είναι σίγουρα τα λεφτά, σίγουρο το ενίκιο και μεγάλο και δεν θα ρωτάει κανείς, στο ελληνικό κράτος. Από αυτά όλα όμως επωφελήθηκε η οικογένεια πάρα πολύ. Η οικογένεια είναι αυτή που πάει σήμερα στις φυλακές. Το ότι θα βγουν σύντομα όπως υπολογίζουν είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Ήδη έκανε αίτηση αποφυλάκησης η κόρη Τσοχατζόπουλου. Χθες μπήκε, σήμερα έκανε αίτηση αποφυλάκησης. Οι πληροφορίες μας λένε ότι από το νομικό τους επιτελείο θα κάνουν μία αίτηση αποφυλάκησης κάθε εβδομάδα. Μέχρι να εξοικειωθεί ο ελληνικός λαός με την αίτηση αποφυλάκησης. Δεν πιστεύω ότι θα εξοικειωθεί ο ελληνικός λαός με κάτι τέτοιο. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Και η κυρία Σταμάτη μέχρι τελευταία στιγμή το πάλευε. Έκανε και αυτή, κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης. Θεώρησε ότι ο ανακριτής μεροληπτεί. Θα εξοικειωθεί. Κύριο, σε αυτό που ελπίζουν είναι ότι θα ακούει κάθε μέρα τη αποφυλάκηση, θα βαρεθεί να προσέχει. Και θα πει, άντε βγείτε. Και θα φάει πιο εύκολα την αποφυλάκηση σε λίγο καιρό. Δεν πιστεύουν οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας ότι θα μείνουν παραπάνω από 2 μήνες στη φυλακή η σύζυγος και η κόρη του Άκη Τσοχατζόπουλου. Εγώ νομίζω ότι οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας δεν πρέπει να πίστευαν ότι έτσι κι αλλιώς θα έφτανε αυτή η υπόθεση μέχρι εδώ. Εμένα μου προκαλεί απίστευτη έκπληξη ότι αυτοί οι άνθρωποι πάντα δίνουν την εντύπωση ότι δεν θα τους πιάσει κανείς. Δεν σημαίνει κάτι. Έχουν γλιτώσει εξεταστικές, έχουν γλιτώσει πολλές περιπέτειες στη ζωή τους και πάντα τα κατάφερναν. Δεν νομίζω ότι ποτέ είχε περάσει από το μυαλό τους ότι υπήρχε έστω και μία περίπτωση να καταλήξουν στη φυλακή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πριν από ένα χρόνο περίπου, όταν ξεκίνησε η Εξεταστική Επιτροπή με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, τότε είπαν κάποιοι στο ραδιόφωνο, σε ραδιοφωνικές εκπομπές, ότι θα καταλήξει στη φυλακή. Και ο Άκης Τσοχατζόπουλος και το επιτελείο του, πολύ περισσότερη οικογένειά του, απλώς κάγχασε και είπε ότι αυτά είναι μια όνειρα θερινής νυχτός για κάποιους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, και το είπαν και δημοσιογράφοι αυτό, οι οποίοι ήταν κοντά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπει στη φυλακή. Και από τώρα και τώρα από αυτό το βήμα προβλέπουμε ότι θα μπουν κι άλλοι στη φυλακή. Το
πολιτικό σύστημα είναι βρώμικο στην κορυφή, όχι για όλους. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν θα σταματήσει εδώ? Όχι βέβαια. Θα συνεχιστεί. Όχι, δεν ήταν βέβαια το εξυλαστήριο θύμα που λένε κάποιοι. Ότι την πλήρωσαν όλοι στο πρόσωπο του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Λίγοι προσέχουμε τι συμβαίνει. Ή ψάχνουμε να βρούμε πίσω από τα ρεπορτάζ τι γίνεται πίσω από τις πληροφορίες που μερικές φορές είναι γενικές, να δούμε τι συμβαίνει. Υπάρχει μια οικογένεια εμπόρων όπλων. Η οικογένεια αυτή σχετίζεται άμεσα με πολιτικούς, έχει μείνει στο απειρόβλητο. Λίγοι έχουν προσέξει ότι ένα από τα μέλη μιας σπήρας που λαιλατούσε ένα δημόσιο οργανισμό που πιάστηκε πριν από κάμποσο καιρό, έχει άμεση σχέση με τα οπλικά συστήματα. Και είναι στη φυλακή τώρα, είναι προφυλακισμένοι. Δεν το προσέχουν ή δεν το αφήνουν να βγει προς τα έξω για να μην αρχίσει και εξαντλήγεται το κουβάρι στην κορυφή. Και αυτή τη φορά η οσμή σε αυτή την υπόθεση δεν είναι πράσινη, το χρώμα σε αυτή την υπόθεση δεν είναι πράσινο, είναι γαλάζιο. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος θα έχει, η υπόθεση του θα έχει συνέχεια και θα έχει συνέχεια και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Από εδώ το προαναγγέλουμε, μετά τις εκλογές, το πολιτικό σύστημα, ό,τι και να γίνει, ακόμα και στην κυβέρνηση, όπως θέλουν κοντά στο 50% να την κάνουν, δεν θα είναι τόσο ισχυρό όσο είναι σήμερα. Και εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Θα δούμε λοιπόν, υπάρχει μια εξέλιξη τώρα με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ναι. Μιλάει ο Αντώνης Σαμαράς. Μιλάει και ο. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος. Ο ένας στη Μακεδονία, στην Σπάρτη ήταν προχθές. Στη Μακεδονία πήγε τώρα στις Σέρες. Ό,τι προλάβουν τώρα. Αλωνίζουν. Να προλάβουν και ο Βαγγέλης Βενιζέλος στην Πάτρα. Να δούμε μία γεύση που ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και να επανέλθουμε σιγά σιγά με τους καλεσμένους μας στο στούντιο. Και από τις Σέρες, από την πατρίδα του Εθνάρχη Καραμαλή που αφιέρωσε τη ζωή του στην Ελλάδα και είναι το σύμβολο της παράταξής μας. Από εδώ, από τις Σέρες, θα το ακούσει όλη η Ελλάδα. Θα νικήσουμε, η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Ακούω τη λαχτάρα των ανθρώπων για τη μεγάλη αλλαγή, τη μεγάλη ανατροπή, να φύγει το Πασόκ και η καταστροφική του πολιτική και να πάρουν και απάντηση όλοι εκείνοι που μπορεί να μην είναι Πασόκ αλλά παίζουν το παιχνίδι του Πασόκ και βοηθούν το Πασόκ να πέσει στα μαλακά. Ακούω τη λαχτάρα όλων αυτών των νέων ανθρώπων που δεν τους ενδιαφέρει το παρελθόν, δεν τους ενδιαφέρουν τα κόμματα, απλά ζητούν μια ελπίδα για τη χώρα, μια ευκαιρία για όλους να μείνουν στον τόπο τους τα νέα παιδιά για να προκόψουν. Και αυτή την ελπίδα τη λέμε ανάπτυξη, και ανάπτυξη είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθα εδώ να σας μιλήσω καθαρά, έξω από τα δόντια. Δέστε τι γίνεται γύρω σας. Όλοι πια γνωρίζουν ότι η συνταγή που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα απέτυχε. Σας ρωτώ, ποιος καταδίκασε την Ελλάδα σε αυτή τη συνταγή από την αρχή και ποιος τους έλεγε ξανά και ξανά ότι αυτή η συνταγή θα αποτύχει? Ποιος πήγε στην Ευρώπη να δώσει τη μάχη για να αλλάξει αυτή η συνταγή? Ποιος ζήτησε από την αρχή να υπάρχουν μέτρα ανάπτυξης? Ποιος όταν χρειάστηκε μείνε μόνος του και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να επιμένει ότι η συνταγή αυτή πρέπει να αλλάξει? Ξέρετε την απάντηση. Η απάντηση είναι η δική μας παράταξη έδωσε αυτό τον αγώνα και κανείς άλλος. Και δέστε σήμερα τι γίνεται στην Ευρώπη. Ο ένας μετά τον άλλον οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποδέχονται πια ότι χρειάζεται ανάπτυξη. Ακόμα και κράτη ισχυρά που δεν δίστασαν να επιβάλλουν σκληρή λιτότητα σε όλους τους άλλους, όταν έρχεται η δικιά τους ώρα να πάρουν μέτρα λιτότητας, καταψηφίζουν την κυβέρνησή τους. Από τους πιο συντηρητικούς μέχρι τους πιο σοσιαλιστές, το κλίμα σήμερα στην Ευρώπη αλλάζει. Ακούσατε και τον Γάλλο σοσιαλιστή τον Ολάν να λέει χρειάζεται βοήθεια και ανάπτυξη μια χώρα σαν την Ελλάδα. Αντώνη Σαμαράς, έφυγε στις Σέρες. Ναι. Στις Σέρες όλοι τον Ολάντ επικαλούνται πάντως, από όλα τα κόμματα πια. Ναι. Όλοι τον Ολάντ περιμένουν.
Δεν ξέρω ποιος θα πρωτοσώσει. Ο Ολάντ και η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται και ποντάρει στον Ολάντ, γιατί ο Ολάντ έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει πιέσεις, θα σπάσει τον γαλλογερμανικό άξονα μέχρι τώρα που είναι Σαρκοζή και Μέρκελ και θα ζητήσει πολύ πιο μεγαλύτερη ελάφρυνση των μέτρων στην Ελλάδα, να μην πάμε τόσο πολύ σε τόσο πολύ χοντρές περικοπές όπως τις έχουν αναγγείλει μέχρι τώρα. Γι' αυτό λένε όλοι, μήπως στηριχτούμε στον Ολάν, μήπως. Θα δούμε. Θα δούμε. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι βγαίνει με 56%. Γαλλογερμανικός άξονας όμως σημαίνει κοινότητα συμφερόντων. Θυμόμαστε ότι ο Νικολάς Σαρκοζή ήρθε και μίλησε στη Βουλή και τον υποδεχθήκαμε με τίτλους όπως «Ήρθε ο Θεσσαλονικιός». Γιατί η καταγωγή του, οι συγγενείς του είναι από τη Θεσσαλονίκη. Είχε έρθει με υποσχέσεις στην Ελλάδα, δήλωνε περίπου ότι είναι Έλληνας. Τον συνόδευαν ρεπορτάζ ότι ο παππούς του κλπ. Και άλλοι συγγενείς έχουν ελληνικές ρίζες, όμως η στήριξη που είχε η Ελλάδα από τη Γαλλία σε αυτή την πορεία προς την καταστροφή ήταν από μηδενική, άντε και ελάχιστη σε μερικές περιπτώσεις. Αν και ο Σαρκοζή έλεγε ότι πρέπει να τον ευγνωμονούμε και ότι του οφείλουμε πολλά που αυτός βοήθησε στο να παραμείνουμε στο ευρώ και να μην μας διώξουν. Η μόνη ζεστή σχέση του Σαρκοζή με την Ελλάδα αποδείχθηκε σε αυτή την διετία, 2,5 χρόνια πόσα είναι η φιλία που είχε η Κάρλα Μπρούνι, η σύζυγός του, με έναν Έλληνα μόδιστρο και τα ταξίδια στη Μύκονο. Αυτό αποδείχθηκε. Λοιπόν, να δούμε τι είπε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην Πάτρα. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος μαζί, τι υποσχέσεις δίνουν και να γυρίσουμε οι καλεσμένοι μας να σχολιάσουν και να πούν. Οι ιστορικοί δεσμοί του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος με την Αχαΐα είναι ακατάλητη, γιατί στην πραγματικότητα εδώ βρίσκεται η κοιτίδα μας. Αλλά και γιατί η περιοχή αυτή με τα μαρτυρικά καλάβρητα ξέρει τι σημαίνει ο αγώνας κατά του φασισμού. Η ελληνική κοινωνία θα αντέξει, δεν θα ενδώσει στα φαινόμενα εκφασισμού. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν στη Βουλή των Ελλήνων με βάδισμα χήνας και χιτλερικούς χαιρετισμούς οι οπαδοί του νεοναζισμού. Πρόβλημα δημοκρατίας σε άλλο επίπεδο είναι η άρνηση του διαλόγου. Και από εδώ, από την Πάτρα, καλό για ιστάτη φορά τον κύριο Σαμαρά να σεβαστεί τους στοιχειώδεις κανόνες δημοκρατικού διαλόγου. Να πάψει να αρνείται να προσέλθει σε μία τουλάχιστον απευθείας τηλεοπτική συζήτηση. Φοβάται πραγματικά την αντίκρουση, φοβάται πραγματικά τα επιχειρήματα που απορρέουν από την γνώση της πραγματικότητας, φοβάται την αλήθεια. Οι εκλογές στις 6 του Μάη δεν κρίνουν την επόμενη Βουλή, την επόμενη τετραετία. Κρίνουν την τύχη του έθνους, κρίνουν τη μοίρα της επόμενης γενιάς. Απευθύνομαι στους νέους ανθρώπους, στη νεολαία μας, στην ελπίδα του έθνους. Την τύχη των παιδιών αυτών και ακόμη νεότερων κρίνουν οι εκλογές στις 6 του Μάη. Πρέπει λοιπόν να φτάσουμε στις εκλογές αυτές σε λίγες μέρες, τώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία, ξεπερνώντας μια σειρά από φραγμούς που έχουν τεθεί. Πρώτο, πρέπει να βροντοφωνάξουμε από εδώ ένα όχι στην αποχή. Κανείς Έλληνας πολίτης δεν δικαιούται να παραχωρήσει τη θέση του στους άλλους, να εγκαταλείψει το κυριαρχικό δημοκρατικό του δικαίωμα να συναποφασίσει με την ψήφο του στην κάλπη των εκλογών της 6ης Μαΐου. Δεύτερο, πρέπει να βροντοφωνάξουμε ένα όχι στον εφησυχασμό, στην αντίληψη ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν αλλάζει τίποτα. Να φωνάξουμε ένα όχι στην μυρολατρεία, να πούμε όχι σε όσους πιστεύουν ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα, πως είμαστε εχμάλωτοι του μνημονίου. Δεν είναι έτσι.
Το μνημόνιο είναι μια σύμβαση, καλύπτει ελάχιστα θέματα. Στόχος μας είναι η θαραλέα και δημιουργική υπέρβαση του μνημονίου, η οριστική έξοδος από αυτό. Πού μιλούσαν οι δύο αρχηγοί, σε ποιες περιοχές μιλούσαν? Στις Σέρες και στην Πάτρα, ναι. Δηλαδή Σέρες Καραμανλής, Πάτρα Παπανδρέου. Από εκεί που ξεκίνησαν οι ιδρυτές. Και δεν μιλούσαν σε ανοιχτές συγκεντρώσεις. Οι Καραμανλίδες ξεκίνησαν από τις Σέρες, ήταν προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας ο νομός Σερών. Εκεί μίλησε ο Αντώνης Σαμαράς. Την ίδια μέρα ο Βαγγέλης Βενιζέλος επέλεξε την Πάτρα σε κλειστές συγκεντρώσεις με το αποτέλεσμα που είδατε. Εμείς να κάνουμε μια συζήτηση και να πάρουμε τις απόψεις, γιατί ναι μεν οι δύο αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων ήταν στις αφετηρίες των ιδρυτών τους. Σήμερα όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έδωσε τη διακαναλική συνέντευξη με την κυρία Παπαρίγα, την Γενική Γραμματέα του. Είναι η μέρα του και είναι και η μέρα του και στα πρωτοσέλιδα. Τα νέα εφημερίδα έχουν πρωτοσέλιδο σήμερα, έναν τίτλο που ο επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου, του ψηφοδελτίου επικρατείας μάλλον, ο κύριος Σωτήρης Ζαριανόπουλος, μας είπε το μεσημέρι στο Ράδιο 9 ότι είναι μάλλον χιουμοριστικό, διότι δεν έχει καμία προοπτική συνεργασίας το Κομμουνιστικό Κόμμα με άλλα κόμματα που αυτή τη στιγμή είναι στο Κοινοβούλιο. Θυμίζουμε, και θα πάμε στην κυρία Διαμάντο Μανολάκου, η οποία είναι ευρωβουλευτή, να μεν 4 χρόνια ήταν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις Βρυξέλλες, άρα θα ξέρει να μας πει και από εκεί τι θα μας έρθει από Ολάντ. Υποψήφια όμως στη Β' Πειραιώς αυτές τις εκλογές. Και βουλευτήνα στη μέρα στην, μέχρι πρόσφατα. Στην πρώτη περιφέρεια Πειραιώς. Στην πρώτη. Όχι μέχρι πρόσφατα, ακόμα είστε. Ναι, εντάξει, διαλύθηκε η Βουλή, οπότε κύριε τώρα Παπαδολάκου, σας τιμάει η σεμνότητα μένα, αλλά μέχρι να οριστούν νέοι βουλευτές, οι βουλευτές των περιφερειών τους παραμένουν οι ίδιοι. Ας εκλεγούν την Κυριακή και μετά δούμε. Με το καλό και βλέπουμε. Η βουλευτήνα λοιπόν στην πρώτη Πειραιώς, η κυρία Μανολάκου. Έχουμε σήμερα, κυρία Μανολάκου, ένα πρωτοσέλιδο στα νέα που λέει Πρωθυπουργός η Αλέκα Παπαρίγα θα μπορούσε να προκύψει μετά τις εκλογές. Αλέξης Τσίπρας και κόμμα του Καμένου θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα σχήμα έξω από τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας. Εμείς σχολιάζοντας το είπαμε, κυρία Μανολάκου, γιατί σας πρέπει να προλάβω το μάλλον ηρωνικό σας χαμόγελο προς τα εκεί, είπαμε ότι τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει η Αλέκα Παπαρίγα αν ήταν στο τιμόνι από αυτά που έκαναν η προκάτοχή της ή ο Αλογοσκούφης, ο Χριστοδουλάκης κλπ. Που ήταν Υπουργοί Οικονομικών και μας έλεγαν ότι καλπάζουμε σε ανάπτυξη, όμως σήμερα μας μιλάνε για καταστροφή. Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας, και θα επιμείνουμε σε αυτό και να το πάρετε στα σοβαρά, γιατί πολλοί μας ρωτάνε στον δρόμο, σας το μεταφέρουμε. Αν θέλει η κυρία Παπαρίγα να γίνει πρωθυπουργό. Όχι, αλλά όχι. Μα νομίζω μας το έχει ξεκαθαρίσει. Όχι αυτό. Δεν την αποδέχτηκε, το είπε στη διακαναλιακή. Κυρία Μανολάκου, μας ρωτάνε τι χειρότερο θα έκαναν τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση από αυτούς που είναι πάνω, σύμφωνα με τα λόγια αυτών που είναι. Που λέει η Νέα Δημοκρατία λέει μας κατέστρεψε το Πασόκ και το Πασόκ λέει μας κατέστρεψε η Νέα Δημοκρατία. Και οι δυο όμως για καταστροφή μιλάνε. Η αντιπολίτευση, αν έκανε μια ομάδα, θα βελτίωνε τα πράγματα, θα υπήρχε και χειρότερο σκαλοπάτι της καταστροφής. Σε όλα αυτά για τοποθετηθείτε. Αυτό που πολύ καθαρά λέμε είναι ότι η διαχωριστική γραμμή, η αντιμνημονιακή, είναι ψευτοδιαχωρισμός. Ναι. Και αυτό γιατί. Γιατί όσοι είναι δεσμευμένοι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε μία τελεία από το Μνημόνιο 2. Αυτό σημαίνει σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει το αγγλικό δίκαιο και ακόμα και αν υπάρχουν και αποφάσεις δικαστηρίων, δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή. Συνεπώς κοροϊδεύουν συνειδητά. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για εξουσία, εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνει ο Έλληνας εργαζόμενος είναι η στιγμή εκμετάλλευση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Το σύστημα έχει σαπίσει και συμπτώματά του είναι και τύπου Τσοχαντζόπουλη και άλλα, αλλά δεν διορθώνεται, δεν εξανθρωπίζεται. Θα ήταν σαν να κοροϊδεύαμε. Ανατρέπεται. Και αν θέλετε, αν ζητάμε την ψήφο των εργαζόμενων,
ό,τι και να ψηφίσανε την προηγούμενη φορά, από τη στιγμή που είναι μισθωτός, εργάτης, μικροεπαγγελματίας, πρέπει να παλέψει από κοινού για να ανατρέψει αυτή τη βαρβαρότητα. Εξάλλου, να σας πω κάτι, με την πείρα μου και από την Ευρωβουλή. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Μπαρόζο, τοποθετήθηκε και ανακοίνωσε την έκθεση για την πορεία της Ελλάδας. Και τι είπε? Ότι πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ότι χρειάζεται και νέα μείωση των μισθών κατά 15%. Νέο ασφαλιστικό, κατάργηση των ημερών αδειών κατά 10 ημέρες, μείωση της εργοδοτικής εισφοράς και βεβαίως απολύσεις δίχως όριο, δίχως αποζημίωση. Ξεκάθαρα. Αυτά ήταν λοιπόν σαφέστατα. Ξεκάθαρα μάλιστα, εσείς είστε, έχετε ταχθεί ξεκάθαρα εκτός μνημονίου, εκτός ευρώ. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι λίγο βολικό να είμαστε πάντα εκτός εξουσίας, να μην δεχόμαστε ποτέ να λάβουμε μέρος σε καμία κυβέρνηση. Ναι. Να επηρεάζουμε μεν τον κόσμο να ταχθεί εναντίον του μνημονίου και εναντίον του ευρώ, παρόλα αυτά να μην έχουμε να τους προτείνουμε κάτι, γιατί εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια αυτά και θα σας απαντήσω. Λοιπόν, είναι οι πρώτες εκλογές που ο κάθε ψηφοφόρος όταν πάει στην κάλπη ξέρει τι τον περιμένει η επόμενη μέρα. Και αυτό που περιμένει τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα είναι μια νέα λέλαπα, μάλλον ακόμα χειρότερα. Αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρει τι τον περιμένει η επόμενη μέρα. Εδώ δεν ξέρουμε καν αν θα προκύψει η κυβέρνηση. Ναι, μια κυβέρνηση θα προκύψει ό,τι και να είναι. Εντάξει, θα τα βρούνε. Αλλά λέω, ο ψηφοφόρος ξέρει ότι τον περιμένει νέα λέλαπα. Και μάλιστα τέτοια μέτρα που ούτε καν τα φαντάζεται. Γι' αυτό το συμφέρει τι, να ψηφίσει ενάντια σε αυτούς που τα δημιουργούν. Ποια είναι? Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τρόικα, τα κόμματα που τη στηρίζουν. Άρα λοιπόν, πρώτες εξουσίας, μην μας λέτε ότι δεν έχουμε. Εμείς είμαστε σαφέστατοι. Λέμε αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχεις ανάπτυξη, τέτοια που συμφέρει το λαό και όχι τα κέρδη των μονοπωλίων, διαγραφή μονομερός του χρέους και λαϊκή εξουσία και οικονομία, δηλαδή άλλος τρόπος ανάπτυξης. Κοιτάξτε να σας πω. Επειδή προέρχομαι και από τον Πειραιά, δεν μπορεί να έχεις τον πρώτο στόλο στον κόσμο και τα ναυπηγεία να πεθαίνουν και η ζώνη να μην δουλεύει και να έχεις όλες τις εργατογειτονιές 50 και 60 και 70% ανεργία. Πώς θα ζήσεις? Δεν είναι αντίφαση σε τελευταία ανάλυση. Και ξέρετε, δεν είναι και μόνο. Εκτός Ευρώπης αυτά θα μπορέσουμε να τα κάνουμε. Γιατί άλλες χώρες που είναι εκτός Ευρώπης δεν έχουν ζήσει? Τις βασικές, και όταν μας δεν ήμασταν στην Ευρώπη, πεθαίναμε. Τις ανάγκες αυτού του κράτους. Ποιος και πώς θα τις πληρώσει εφόσον θα έχουμε βγει από το ευρώ? Πώς, πρακτικά. Τις ανάγκες... 7 Μαΐου, Ελλάδα... πώς θα πληρωθούν ναι, όλα αυτά? Η Ελλάδα έχει πλούτο. Θα πρέπει καταρχήν να ξέρετε. Mm. Γιατί ψηφίστηκε και στη Βουλή ότι ο κρατικός προϋπολογισμός μόλις το 40% πηγαίνει σε μισθούς και συντάξεις. Το υπόλοιπο που πάει μαζί με τα δάνεια σε αποπληρωμή των δανείων και σε ενίσχυση των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των μεταλλοξενοδόχων. Σας διακόπτω, συγγνώμη, άρα να βάλουμε μία ανατελεία. Μην μου λέτε που θα βρούμε τα λεφτά. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Κύριε Μανολάκο, ακούστε, σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν θα μπορέσει ποτέ κανείς να πει με βάση τους αριθμούς ότι ναι, οι τραπεζίτες στην Ελλάδα ρήμαξαν τα πάντα και τράπεζες δεν υπάρχουν. Ναι, δεν στηρίζουν ούτε την κοινωνία ούτε το κράτος. Επίσης, οι απέξω ίενες του συστήματος που ισχύει σήμερα, ναι, του καπιταλιστικού όπως το λέτε, έχουν ρημάξει οι οικονομίες λαών και μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτε. Το ερώτημα θα το προωθήσουμε λίγο πιο πέρα από εκεί για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι θα μπορούσε να περιμένει. Έστω ότι θα πάρετε 40%, θα ψήφιζε ο κόσμος το Κομμουνιστικό Κόμμα με 40%. Θα του δίνει μια πλειοψηφία μεγάλη 40%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να φύγουμε από τις σημερινές δομές της Ευρώπης. Μετά το διάλειμμα θα θέλαμε να εξηγήσετε στον κόσμο πώς ακριβώς θα κυβερνούσατε εάν ο λαός έκανε μια τέτοια επιλογή. Πώς ακριβώς, με ποια πρότυπα, ποιους οικονομικούς άξονες, ποιο μοντέλο θα εφαρμόζατε, αν είχατε πια μια ευρεία πλειοψηφία και δεν σας χρειαζόταν κάποιες συμμαχίες. Αλλά μέχρι να μας δώσει τέτοιο ποσοστό,
να ψηφίσει στις 6 του Μάη ενίσχυση της δύναμης του ΚΚΕ για να έχει δύναμη, κουράγιο να υπερασπίζεται τα λαϊκά συμφέροντα. Θα σας τα απαντήσω εγώ. Κοιτάξτε να σας πω. Η κακιά της παρέας πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θα πάμε και κοντά μας θα είναι και ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στην εμπορική ναυτιλία αναφερθήκατε. Θα έχει πολλά να μας πει και για εκείνο το θέμα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε σε πολύ λίγο κοντά σας. Καλησπέρισουμε τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, υπουργό στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Ηρακλείου, υποψήφια τώρα με την Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο. Θα υποφεληθούμε από το λίγο χρόνο που θα έχει μέχρι τις 10 μαζί μας. Είπαμε ότι καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, ακόμα και του υπουργού, αρκεί να την κάνει με αξιοπρέπεια και οντιμότητα. Και να έχεις και αποτέλεσμα. Αυτό ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι το ιδανικό. Να έχεις και αποτέλεσμα. Δεν ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ και ασχολείστε με διάφορα θέματα, κυρίως της όχι ορθής λειτουργίας και του πολιτικού προσωπικού, αλλά και στα υπουργεία. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και αυτή η δουλειά δεν είναι ντροπή. Μένουμε στη δεύτερη φράση, σε αυτό που διευκρινίσατε, στο αρκεί να γίνεται με αξιοπρέπεια. Όχι, γιατί προηγουμένως και στο εισαγωγικό μας και στο όρισμα που έχουμε εδώ του πρώην υπουργού του κ. Τσοχατζόπουλου, όπως την περιγράφουν οι εισαγγελείς, δεν είναι ντροπή μόνο. Είναι φρικοδία ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Τσοχατζόπουλος έκανε τη δουλειά του ως υπουργός και ήταν υπουργός από το 1981 και μετά. Αυτή η δουλειά, όπως την έκανε, είναι μεγάλη ντροπή, κύριε Κεφαλογιάννη. Όμως σας καλησπερίζουμε. Σας έχουμε παρακαλέσει να έρθετε για λίγο μέχρι τις 10 η ώρα που έχετε δέσμευση να φύγετε για την Κρήτη. Μας δίνετε μόνο ένα λεπτό να ολοκληρώσει η κυρία Μανολάκου, η βουλευτής, υποψηφία βουλευτήνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και ακόμα βουλευτήνα τη λέμε εμείς, μέχρι να βγουν οι επόμενοι. Κυρία Μανολάκου, απαντήστε στο ερώτημα τι θα κάνατε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, ώστε και ο κ. Κεφαλογιάννης να το σχολιάσει μετά μαζί με τα υπόλοιπα. Τι θα κάνατε εάν ο ελληνικός λαός σας έδινε μια μεγάλη πλειοψηφία, τι θα μας περίμενε ως πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος, έξω από την Ευρώπη, πού θα πηγαίναμε, ποιο νόμισμα θα είχαμε. Εμείς ξέρουμε. Ποιο κατώτατο μισθό θα μπορούσατε να μας πείτε ότι τον εγγυάται το κράτος, ποια σύνταξη κατώτατη, από πού θα τη βρίσκατε. Λίγα πρακτικά θέματα, πολύ σύντομα. Εμείς το λέμε καθαρά ότι στην κάλπη δεν ψηφίζει κανείς για τη λαϊκή εξουσία και οικονομία που είναι η στρατηγική μας, που είναι η προοπτική μας. Εμείς παλεύουμε τα καθημερινά προβλήματα με την προοπτική, ούτως ώστε να δυναμώσει ο αγώνας, να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που εμείς, αν θέλετε, προτείνουμε για εξουσία. Δηλαδή, τι πλεονεκτήματα έχει η χώρα μας. Βρέχεται παντού από θάλασσα, άρα την ναυπηγική, επισκευαστική ζώνη θα πρέπει να αναπτυχθούν. Και όχι να έχει το Σκαραμαγκά και τους επενδυτές να επιβάλλουν μια ημέρα δουλειάς στον εργαζόμενο, δηλαδή 4 το μήνα και 26 ανεργία, και να του έχεις δώσει και πάνω από 2 δις για υποβρύχια τα οποία γέρνουν. Αυτοί είναι οι επενδυτές. Δεύτερον, το κυριότερο που και έχουμε δυνατότητες και εδαφοκλιματολογικά πλεονεκτήματα, θα αναπτύξαμε τον αγροτικό τομέα. Γιατί το πρώτο που πρέπει να εξασφαλίσεις στον εργαζόμενο είναι ποιοτικά, καλά, φτηνά τρόφιμα. Και τέτοιες δυνατότητες έχει η χώρα. Και όχι να εισάγουμε κάθε χρόνο τρόφιμα αξίας 6 δις. Τη στιγμή που μπορούμε να τα παράγουμε, βεβαίως, για ομοειδή προϊόντα που παράγουμε, δεν θα επιτρέπουμε να εισάγουμε. Γιατί έτσι αναπτύσσεις την οικονομία, έτσι δίνεις δουλειά και συρρυκνώνεις την ανεργία, έτσι έχεις παραγωγή. Έχουμε ορυκτό πλούτο. Ένα λεπτό. Έχουμε ορυκτό πλούτο. Έχουμε υδρογονάθρακες μέχρι και πράσινες γης. Πρέπει να έχεις και μια άνεση χρόνου να το κάνεις όλο αυτό. Και επειδή μας πιέζουν λίγο οι προθεσμίες, γι' αυτό λέμε τι προτείνετε. Ακούστε, αυτή είναι η προοπτική μας. Αυτή είναι η προοπτική μας και το λέμε καθαρά. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Κεντρικός σχεδιασμός, λαϊκός έλεγχος και κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής. Μπορούν αυτά να υλοποιηθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση σου επιβάλλει κλείσιμο των ναυπηγείων. Σου επιβάλλει να παράγεις λιγότερα από όσα χρειάζεσαι
σαν χώρα για να ικανοποιήσεις τις διατροφικές ανάγκες του λαού. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει λεφτά για να ξεπατώνεις αμπέλια, ελιές. Όχι να έχεις ανάπτυξη. Ξέρετε ότι έδωσε λεφτά για να κλείσουν, να καταστρέψουν τα δύο εργοστάσια ζάχαρης από τα πέντε και να παράγουμε το 50% των αναγκών. Ενώ όχι μόνο έχουμε δυνατότητες να παράγουμε για τις ανάγκες μας, αλλά να εξάγουμε και σε όλα τα Βαλκάνια. Βασικός μισθός, κυρία Μανολάκου, και βασική σύνταξη με κομμουνιστικό κόμμα σε μια κυβέρνηση. Βασικός μισθός, σήμερα μας λένε 500 ευρώ. Από τη στιγμή που έχεις όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές στην υπηρεσία του λαού σου, εξασφαλίζεις και μισθούς αξιοπρέπειας. Και εκεί εξαφανίζεις την ανεργία. Έχεις ανάπτυξη για το λαό και για όχι για τα κέρδη των μονοπωλίων. Μπορείτε να το προσδιορίσετε στο πόσο περίπου θα ήταν. Γιατί να έχουμε δεδομένα κάτι μπροστά μας, όπως σας είπε και η κυρία Λεβίζου. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή διεκδικούμε, μιλάω για το σήμερα, κατώτατο μισθό 1.400 ευρώ. Γιατί δεν ξύσαμε το κεφάλι μας και το είπαμε ξαφνικά. Είναι το όριο που δίνει η στατιστική, είναι το όριο φτώχειας. Πόσο σύνταγμα, πόσο σύνταξη. Το όριο φτώχειας. Σύνταξη. Κατώτερο στη σύνταξη πόσο. Πόσο θα προσδίδεται μια σύνταξη. Γιατί τώρα έχουμε συντάξεις από 100 ευρώ, 200 ευρώ, 300. Και κάθε τόσο μειώνεται. Μιλάμε για συντάξεις φιλοδορήματα που δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Ναι. Είναι στα όρια του μισθού που παίρνεις, του τελευταίου σου μισθού. Και βεβαίως θα έχεις καλύψει δημόσια και δωρεάν την υγεία σου, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παιδεία. Αυτά δεν θα επιβαρύνουν. Αυτά εμείς έχουμε σαν προοπτική. Έτσι θα έχεις λαϊκή ευημερία. Έτσι, αλλά αυτό σημαίνει σύγκρουση με τα μονοπόλια. Οπότε αυτή η συζήτηση είναι λίγο φανταστική. Είπε η ψήφος αυτές τις εκλογές για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν είναι ψήφος συμμετοχή στην κυβέρνηση. Είναι ψήφος μη συμμετοχή. Σήμερα το είπε. Να σας πω κάτι. Εμάς μας ψηφίζουν αυτοί που θα μας ψηφίσουν με πλήρη συνείδηση, γιατί παλεύουμε το εκμεταλλευτικό σύστημα και τους εκμεταλλευτές τους. Και δεν φοβόμαστε γι' αυτό. Και ξέρουμε καλά. Μήπως όμως φοβάστε να βρεθείτε στην κυβέρνηση και να τα κάνετε πράξη αυτά. Εγώ βεβαίως, αυτό σας ρωτώ. Όταν το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, θα φέρει την εξουσία τον ίδιο το λαό πραγματικά για μια λαϊκή οικονομία. Όμως αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του λαού. Γιατί λαός μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του και ο Βαρδινογιάννης και οι εφοπλιστές και ο Λάτσες. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εμείς λέμε η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Και αυτή τη στιγμή όλοι θίγονται. Να σας πω κάτι. Είναι δηλαδή ρεαλιστικό η μισθή φτώχεια, η ανεργία, τα συσίτια, τα παιδιά να λιποθυμάνε στο σχολείο και αυτά θα ενταθούνε. Αυτό είναι ρεαλιστικό. Βέβαια, καθόλου ρεαλιστικό. Λοιπόν, απλά αυτό δεν ξέρω πώς θα το ανατρέψετε. Ισχυροποιώντας τη δύναμη του ΚΚΕ. Γιατί από τις 7 του Μάη μας περιμένουν ακόμα μεγαλύτεροι αγώνες. Ποιος πλήρης, πιο δυνατή. Λοιπόν, εκεί είναι η προοπτική. Και να σας πω και από την πλήρη. Θα πάρει το πλοίο ο κ. Καπαλιάνης και θα φύγει. Μένα από την πλήρη μου. Ένα λεπτό μόνο. Θα έχουμε μαζί, θα είμαστε μέχρι τις 12. Ναι, ακούστε με. Ένα δευτερόλεπτο. Στη Βουλή, ό,τι φιλολαϊκή τροπολογία ήρθε, ή ακόμα και στην Ευρωβουλή όταν ήμουνα, ό,τι θετικό πήγαινε να περάσει, έξω αγωνιζόντουσαν μάζες λαού. Χωρίς αυτή την πίεση, τίποτε φιλολαϊκό δεν μπορεί να είναι ούτε στα κοινοβούλια. Πρώτα αποφασίζονται αγωνιστικά μέσα στο κίνημα και μετά γίνονται νόμος. Να υποφεληθούμε λίγο. Ευχαριστούμε, κυρία Μανολάκου. Θα επανέλθουμε πάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και με πολλούς άλλους καλεσμένους, τους οποίους επίσης ζητούμε την κατανόηση, γιατί ο κύριος Κεφαλογιάννης θα μας φύγει. Όσο τον έχουμε να προλάβουμε, να προλάβει εκείνος το πλοίο και εμείς τον ίδιο να μας πει μερικά, να απαντήσει μερικά ερωτήματα. Κύριε Κεφαλογιάννη. Και όταν κοινωνικοποιηθούμε, θα πηγαίνω πιο γρήγορα. Από το 1974. Ευχόμαστε. Αρκεί να μην είναι με πανί τότε τα πλοία. Να πάμε κουμπί έτσι κι αλλιώς. Να τραβάμε και στα πλοία. Για μας είναι και στην τεχνολογία, αλλά υπέρ του λαού. Όχι υπέρ της κερδοφορίας του. Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε δείξει στα χρόνια που πολιτεύεστε ότι λέτε μερικές κουβέντες χοντρές, χωρίς να υπολογίζετε το πολιτικό κόστος. Μπας και τρακοειδεί το σύστημα γι' αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Να δούμε αν θα τις πείτε και σήμερα τις κουβέντες αυτές τις χοντρές. Από το 1974 που έπεσε η Χούντα, κυβερνάνε δύο κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πήραν το έλλειμμα, το χρέος, το 1985 ήταν κοντά στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, λιγότερα δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή από 20.
Σήμερα είναι στα 300 τόσο. Κατά διαστήματα, οι Υπουργοί Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και οι Υπουργοί Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ μας έλεγαν ότι με τους διάφορους καθηγητές που έχουν φέρει πολύ σπουδαγμένους από τα ΣΥΤΗ και από εδώ και από εκεί, η χώρα μπήκε σε ανάπτυξη. Να σας πούμε μόνο δύο δηλώσεις ενδεικτικά. Ο κύριος Αλογοσκούφης τελευταία είχε κάνει δήλωση ότι μετά την απογραφή που έκανε η οικονομία μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης, η οποία είναι η καλύτερη στην Ευρώπη, χωρίς να προσδιορίσει αριθμό. Είναι επιλέξει η δήλωσή του. Η δε κυρία Διαμαντοπούλου, ως υπουργός στο ΠΑΣΟΚ το 2003 τον Νοέμβριο, είπε ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα τρέχει με 4,2%, ενώ στη Γερμανία και στη Γαλλία, αυτές είχε φέρει ως παράδειγμα, τρέχει με 2,1% και 2% αντίστοιχα. Και οι Έλληνες επιτέλους απολαμβάνουν, έτσι λέγανε οι κυβερνήσεις αυτές, απολαμβάνουν η ευημερία και η οικονομική ανάπτυξη και αποδίδουν οι κόποι τους. Έτσι μας είπαν. Σήμερα, το 2012, μας λέτε τα δύο μεγάλα κόμματα ότι έχουμε 1.200.000 συντάξεις μαϊμούδες. Έχουμε βίλες που δεν έχουν καταγραφεί από ανθρώπους που δεν κάνουν φορολογικές δηλώσεις. Έχουμε τεράστια χρέη, έχουμε ελάχιστες εισπράξεις, δεν υπάρχει χρήμα για την παιδεία, είναι όλα υποθηκευμένα, όλα είναι στον αέρα, η χώρα δεν έχει τίποτα και έπρεπε να υπογράψει πάση δυνάμει το μνημόνιο και τις συμβάσεις για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε την επόμενη μέρα της ψήφισης. Το ερώτημα, αυτά τα χρόνια κάποιοι μας κοροϊδεύαν, αυτά τα χρόνια κάποιοι ήταν ανίκανοι, αυτά τα χρόνια κάποιοι συγκάλυπταν εγκλήματα και φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μην μπορούμε να τα συγκαλύψουμε πλέον γιατί δεν υπάρχουν άλλα δανεικά. Επιμερίστε ευθύνες, αν θέλετε αναφερθείτε και σε ονόματα. Κοιτάξτε, αλήθειες λεγόταν και στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι όταν λες μια αλήθεια πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι που να έχουν τη διάθεση να την ακούσουν. Η Ελλάδα όντως είναι όπως την περιγράψατε. Το 1980 η Ελλάδα είχε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Ό,τι παρήγαγε η Ελλάδα αυτό κατανάλωνε. Το μόνο χρέος που υπήρχε τότε, πολύ σωστά το περιγράψατε, ήταν το χρέος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή αυτό που πηγαίνει για ανάπτυξη. Η Ελλάδα το 1980 είχε 80% ιδιοκατοίκηση. Άρα δηλαδή δεν χρωστούσε το ελληνικό νοικοκυριό τίποτα. Γιατί δεν υπήρχαν και στεγαστικά δάνεια εκείνη την εποχή, λόγω πληθωρισμού από τις πετρελαϊκές κρίσεις, ήταν πολύ ψηλά τα επιτόκια. Το ελληνικό δημόσιο δεν χρωστούσε τίποτα. Χρωστούσε 20%, όπως είπατε κι εσείς, το ακαθάριστο εθνικού προϊόντος, αυτό που παράγουμε και καταναλώνουμε όλοι μας. Και με βάση τον πρώτο προϋπολογισμό του πρώτου Υπουργού Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, του κ. Δερτάκη, σοβαρού οικονομολόγου, χρωστούσε στα ασφαλιστικά της ταμεία 2 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 700 δισεκατομμύρια δραχμές. Είχε βγει τότε το Έθνος ως πρώτη εφημερίδα σε μικρό σχήμα τότε και έκανε εντύπωση, ναι. Και έλεγε «Παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία καμένη γη, Μανώλης Δερτάκης, 1 τρισεκατομμύριο δραχμές». Είναι το χρέος, το συνολικό χρέος της Ελλάδος. Το 1 τρισεκατομμύριο δραχμές εκείνης της εποχής που ισοδυναμεί με 3 δισεκατομμύρια ευρώ, σήμερα πόσο έχει γίνει? Έχει γίνει 370 δισεκατομμύρια για το κράτος. Τα 3 δισεκατομμύρια έχουν γίνει 370. Τα νοικοκυριά, δηλαδή οι επιχειρήσεις και οι πολίτες με στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και οι επιχειρήσεις χρωστούν άλλα 280. Και τα ασφαλιστικά μας ταμεία έχουν αναλογιστικό έλλειμμα, δηλαδή για να μπορούν να δίνουν συντάξεις το 2040, το 2030, στην επόμενη γενιά, έχουν ένα λογιστικό έλλειμμα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η Ελλάδα σήμερα, η οποία χρωστούσε 3 δισεκατομμύρια, χρωστάει 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό τώρα που είπε η κυρία Μανολάκου, εγώ το μετρούσα σε αριθμούς. Όπως είπε ας πούμε 1.400 ευρώ η σύνταξη. Αυτό είναι 19 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα σήμερα ως κράτος, γιατί θα δούμε και το πρόβλημα ποιο είναι. Καταναλώνει 90. Αυτό καταναλώνουμε. Αυτό είναι ο προϋπολογισμός μας. Αυτό καταναλώνουμε. Πόσο όμως παράγει? Παράγει 50. Μέχρι τώρα πώς το καλύπταμε? Το καλύπταμε με δανεικά. Δηλαδή με μια τεχνητή ευημερία με δανεικά που είναι κοινωνική απάτη. Γιατί και τώρα πώς θα το καλύπτουμε? Ναι, τώρα, αλλά σε εμάς τώρα... οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι θα ήταν άνεργοι, ξέρετε. Θα πάμε σε εφοπλιστές. Άρα ο πλούτος που συγκεντρώνουν και τα εξοπλιστικά προγράμματα δεν θα ικανοποιούσαν το ΝΑΤΟ, αλλά θα περιοριζόντουσαν και θα ήταν μόνο για τις ανάγκες. Εγώ θα σας πω όλα τα νούμερα. Κύριε Μανολάκο, ας ολοκληρώσει την απάντηση και θα σχολιάζουμε μετά ένα προσέγγιο. Σήμερα είπαμε ότι παράγουμε, καταναλώνουμε 90 και παράγουμε 50. Είσαι μια οικογένεια να δαπανά 900 και να έχει εισοδήματα 500. Μάλιστα.
Μέχρι τώρα δανειζόμαστε. Τώρα δεν μπορούμε να δανειστούμε. Αυτή είναι η επιλεκτική χρεοκοπία στην οποία φτάσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στην τραγική λύση στην οποία ζούμε, αυτή που είναι η λύση του μνημονίου, των μέτρων, του χαρατσιού κτλ., μας πρόχνουν να ζήσουμε με 500. Δηλαδή με 50. Mm-hmm. Αυτό είναι η τραγική λύση. Η Ελλάδα όμως δεν έχει μια καλή και μια καλύτερη λύση, όπως περιγράφεται από κάποιους. Έχει μια δραματική, αυτή που ζούμε σήμερα, και μια καταστροφική. Ποια είναι η καταστροφική λύση? Η καταστροφική λύση είναι να πάμε στη χρεοκοπία. Να κάνουμε στάση πληρωμών και να πάμε στη δραχμή. Γιατί αν εγώ, κύριε Ντάσκα, είχα ένα σπίτι ή εσείς είχατε ένα σπίτι και εγώ το ενοικίαζα, αν χρεοκοπούσαμε σε δύο εβδομάδες, εγώ θα σας έδινα το ενοικιό σας? Θα σας το έδινα? Όχι. Βεβαίως όχι. Θα περίμενα να με βγάλετε έξω από το σπίτι, να μείνω 5-6 μήνες και θα κρατούσα χρήματα για να μπορέσω να λειτουργήσω. Αυτό λέγεται κατάρρευση των συναλλακτικών ηθών. Σημαίνει δηλαδή τώρα παράγουμε 50, τον επόμενο χρόνο, αν πάμε στη δραχμή και στη χρεοκοπία, θα παράγουμε 30. Τα 30 λοιπόν που θα παράγουμε δεν είναι ούτε για τους μισθούς και τους συντάξεις που είπε η κυρία Μανολάκου. Άρα, πού θα πηγαίναμε? Εγώ κατανοώ τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι το μόνο που έχει καθαρή θέση. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα σου λέει θέλει ένα άλλο μοντέλο. Εγώ το βλέπω με συμπάθεια. Αλλά αυτό το μοντέλο, όταν εφαρμόστηκε σε άλλες χώρες, οδήγησε σε λοιμούς, όπως είναι η Σοβιετική Ένωση, οδήγησε σε δικτατορίες του προλεταριάτου και οδήγησε σε μια εξαθλίωση. Εγώ δουλειά, να σας ρωτήσω κάτι δουλειά άλλο. Παιδεία και υγεία είχαν, άλλα λάθη κάνανε, πήγανε να αντιγράψουν με καπιταλιστικές δομές. Έχετε γι' αυτό την πληρώσανε. Έχετε δει το σύστημα. Έχετε δει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Ήτανε τότε που αγωνιζόντουσαν και συγκρουόντουσαν με τα παλιά υπολείμματα, ναι, της εξουσίας. Ξέρετε τι είναι να πεθάνουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι από πείνα. Τους που καίγανε τη σοδιά για να πεινάσει ο λαός. Αυτό τώρα δεν είναι το θέμα μας. Ίδιες μορφές. Ακούστε, που δίνουν 300 και 400 ευρώ για μισθούς και χρεοκοπούν οικοκυριά μαζικά. Το θέμα είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις που προηγήθηκαν μέχρι να φτάσουμε εδώ. Θα σας πω για τις ευθύνες. Έχουν ευθύνες. Ο κύριος Βενιζέλος βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Ο κύριος Παπανδρέου βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Και ο κύριος Σαμαράς, σε ομιλία του, νομίζω χθες, αν δεν κάνω λάθος, είπε: εγώ πώς να συγκυβερνήσω με ανθρώπους που ζητούν συγγνώμη? Για να έχουν ζητήσει συγγνώμη σημαίνει πως έχουν κάνει λάθη. Εσείς δεν κάνατε κανένα λάθος. Ασφαλώς και κάναμε. Αλλά έχει το ίδιο λάθος. Πείτε ότι αναφερθήκατε σε μια οικογένεια ομιγέννητο. Δεν έχουμε σε κανένα. Όπου ο πατέρας ήταν χατοπαίχτης. Πότε θα μάθει η οικογένεια το πρόβλημα του σπιτιού? Ο πατέρας θα πάει να υποδικεύσει το σπίτι, θα πάρει δανεικά, θα πάει να παίξει χαρτιά. Το σπίτι και η οικογένεια θα το μάθει όταν θεροκολλήσει τον πληστηριασμό ή τη διαταγή πληρωμής. Σήμερα λοιπόν είμαστε διαταγή πληρωμής. Πού φταίει η νοικοκυρά, η γυναίκα που είναι Νέα Δημοκρατία? Ναι. Φταίει που δεν κατάλαβε ότι είναι χαρτοπαίχτη για αυτή την έξι. Ο πατέρας και δεν γίνεται το κεφάλι. Να μην το κατάλαβε. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ θα σας το πω και με νούμερα αυτό, αλλά μην πάμε σε ευθύνες. Εγώ θέλω να σας πω τι θα γίνει. Εννοείται ότι οι μεν είχαν μόνο νοικοκυροσύνη και οι δε είχαν μόνο κομπιναδορικές δραστηριότητες. Δεν είναι κομπίνες, εγώ μιλάω για λάθος πολιτικές. Ένα λεπτό. Αυτός που πάει και παίζει το σπίτι από εδώ και από εκεί, τι είναι αυτά? Δεν μου λέτε, εσείς αν είσαστε υπουργός των οικονομικών και παίρνατε ένα δάνειο το 1985, αυτό παρουσίασα στη Βουλή, το οποίο ήταν $1 δισεκατομμύριο, το οποίο το πήραμε με 17% επιτόκιο. Ναι. Τότε βγήκε ο κύριος Υπουργός Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, ήταν ο Αρσέγης εκείνη την εποχή, και είπε θρίαμβος, πήραμε με 17% επιτόκιο, γιατί όλοι δανειζόταν τότε με 24. Mm-hmm. Αυτό το δάνειο πρέπει να αποπληρωθεί 25 χρόνια. Ναι. Μεσολάβησαν όμως δύο υποτιμήσεις. Η υποτίμηση του Αρσέγη και η υποτίμηση του Σιμίτη. Πόσο πληρώθηκε το 2010, σας λέω το 10 γιατί το παρουσίασα στη Βουλή εκείνη την εποχή. Πόσο πληρώθηκε, πόσο φαντάζεστε ότι πληρώθηκε αυτό το δάνειο, του 1 δισεκατομμυρίου? Πόσο πληρώθηκε? Εσείς πείτε μου, πόσο φαντάζεστε. Με δύο υποτιμήσεις και 17% επιτόκιο. Μου το βρήκε μόνο ένας μαθηματικός. Πόσο λέτε εσείς? Μαθηματικός δεν υπήρξε ποτέ. Ναι, πόσο λέτε? Το βρω. Πόσο, περίπου κάνετε. Δεν κάνετε μαθηματικά. Περίπου. 2 δισεκατομμύρια. 56. Άρα αυτή η ανοησία που είπε ο κύριος Σπάγκαλος, ότι τα φάγαμε τα λεφτά μαζί, είναι ανόητο, διότι από τα 370 δισεκατομμύρια του κράτους, τα 240 είναι τόκοι. Ναι. Άρα έχει τι σημασία? Δεν είναι οι κλεψιές μόνο τις οποίες περιγράφεται. Είναι ότι οι ανερμάτιστες πολιτικές οδήγησαν εδώ την οικονομία. Τώρα δεν σας πω για τις ευθύνες, θα σας πω τι θα γίνει με τη χρεοκοπία που είναι η δραματική καταστροφική λύση. Η χρεοκοπία, αυτό που επαγγέλνουν τα κόμματα της αριστεράς και κάποια άλλα κόμματα, είναι σαν να μπαίνουμε σε τσουνάμι στον ωκεανό, χωρίς πηξίδα, χωρίς πιδάλιο και χωρίς καπετάνιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η σημερινή μεσαία τάξη που μεγαλούργησε την Ελλάδα,
από τον Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, αυτή η τάξη θα οδηγηθεί σε φτώχεια. Και οι φτωχοί άνθρωποι. Περιμένετε. Δεν έφαγε και αυτή η τάξη όπως μπορούσε. Δεν με παρακολουθείτε. Δεν με παρακολουθείτε. Σας είπα ότι έχουμε δει. Για να προστατέψετε το κεφάλι της τράπεζας. Δεν σας διέκοψα, αλλά θέλω να παρακολουθείτε και εσείς. Σας παρακαλώ με προσοχή όπως σας παρακολουθώ και εγώ. Εγώ σας είπα ότι έγινε σήμερα. Μία δραματική, αυτή που ζούμε σήμερα είναι δραματική λύση και μία καταστροφική. Σας είπα για τη δραματική. Μπορώ να συμφωνήσω και μαζί σας για θέματα εθνικής κυριαρχίας που είπατε για τα μνημόνια. Αλλά αφού τα είπατε εσείς, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Σας λέω όμως για την καταστροφική λύση. Η καταστροφική λύση σημαίνει ότι η μεσαία τάξη θα πάει εκεί που σας είπα και η φτωχή τάξη θα οδηγηθεί σε εξαθλίωση. Η κυρία Μανολάκου, που παρακολουθεί τις πρώην χώρες Σοβιετικής Ένωσης, θα γνωρίζει πολύ καλά ότι 700.000 νέες κοπέλες και νέα αγόρια εκπορνεύτηκαν στη Δύση. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Αυτό δεν είναι ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός είναι η εξαθλίωση. Είναι η εξαθλίωση. Αυτό είναι ο καπιταλισμός και όλη του η βαρβαρότητα και η αγριότητα. Που κατέρευσε ο σοσιαλισμός, εγώ έπαθα οξία σκληροειδίτσα σε μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης και επειδή δεν είχαν τα μέσα, μου έλεγαν εκεί οι γιατροί ότι χειρουργούν με μαχαίρι και όχι με νηστέρι, και εγώ που έμεινα μέσα μία εβδομάδα, μόνο τη Γάζα που δεν μου την έβαζαν ανάποδα. Λοιπόν, σας λέω, εσείς αντέχετε στην Ελλάδα που του σήμερα δεν έχουμε και να εμείς ζούμε με παρηγορική ιατρική και αντέχετε, ναι, προσέξτε, και γιατρούς. Έχουμε λήψεις και έχουμε προβλήματα, αλλά προσέξτε, να φτάσουμε στο σημείο που σας λέω. Κύριε Κεφαλογιάννη, ένα λεπτό. Αντέξετε ένα κομμάτι της κοινωνίας των νέων παιδιών να οδηγηθεί σε εξαθλίωση και σε εκπόνευση, γιατί αυτή είναι η συνταγή. Αν πάρουμε τα λεφτά από τα σεντούκια που έχουν και μπορούμε, τότε ναι, δεν θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Αυτή η πολιτική που θα περιγράφεται. Κύριε Μανολάκου, πριν αρχίσει το πλοίο να κορνάρει, να σας πω, είπατε, περιγράψατε μια δραματική κατάσταση. Και μια καταστροφική. Μια δραματική, μια καταστροφική. Για να ψηφίσει πάλι τα ίδια. Αλλού πάει το ερώτημά μου, κυρία Μανολάκου. Κυρία Μανολάκου, αλλού πάει. Ακούσουν, κύριε Κεφαλογιάννη, τα περιγράψατε όλα αυτά. Αυτά όμως δεν είναι πράξεις μέσω. Θέλω να σας πω και τη λύση για να σας πω και τις ευθύνες. Θα σας πω τώρα, εκεί θα πάμε. Αυτά που περιγράψατε δεν είναι πράξεις μέσω συνετού ανθρώπου, πόσο μάλλον μέσω συνετού επιστήμονα, οικονομολόγου κλπ. Του μέσου. Έγιναν αυτά. Δεν τα αμφισβητούμε, τα διαπιστωμένα είναι. Μέχρι τώρα, 35 χρόνια, γιατί λέγανε κάποιοι που ήταν στα κόμματα σε αρμόδιες θέσεις, αυτά που είπαμε προηγουμένως, όλα πάνε καλά, αφού τα βλέπανε, τα 56 δισεκατομμύρια που πληρώσαμε, αντί να πληρώσουμε το 1 κλπ, αφού τα βλέπαν, γιατί το λέγανε αυτό, και δεύτερον, τώρα που τα διαπιστώνουμε, γιατί δεν θα πρέπει κάποιοι να έχουν κυρώσεις, και ποιοι θα πρέπει, επιμερίστε το, σε ευθύνες και πέστε. Αυτοί πρέπει να έχουν κυρώσεις, αυτοί ευθύνονται. Είναι πολιτικές και ποινικές. Οι πολιτικές κυρώσεις καταγράφονται από την ιστορία. Και οι πολιτική κυρώσεις, κύρωση, τι να το κάνω, άμα δεν περιμένω 50 χρόνια να καταγραφεί. Φεύγω, πάω στη σύνταξη ως πολιτικός. Τι σημαίνει πολιτική κύρωση. Αν εσείς στο σπίτι σας επιλέξετε να βάλετε ένα ηλεκτρολόγο, ο οποίος σας μπερδέψει τα υδραυλικά με τα ηλεκτρολογικά και δεν έχετε δει ότι μια άλλη του δουλειά, φέρνει και σε μια ευθύνη που τον επιλέξατε. Ασφαλώς. Έτσι είναι και η επιλογή των πολιτικών. Ασφαλώς. Αλλά θα πάω στο δικαστήριο και τον κυνηγάω μετά για τα εγκλήματα που θα έχει κάνει. Εδώ, γιατί δεν πληρώνει κανείς. Ο Τσοχατζόπουλος πληρώνει, και το αναφερθήκαμε πριν έρθετε εδώ, γιατί εδώ μέσα λέει φρικοδίες. Εκατομμύρια, εκατομμύρια να πηγαίνουν από εδώ αυτά και από εκεί. Αυτά που λέτε ισχύουν για τα κρίνη δικαιοσύνη, αλλά αυτό που λέτε είναι το 1% του προβλήματος. Έχει όμως την ιδιαίτερη ηθική αξία αυτοί οι άνθρωποι να τιμωρηθούν, όσοι εμπλέκονται. Αλλά το πρόβλημα είναι πολιτικό. Οι πολιτικές το δημιούργησαν το πρόβλημα. Ευθύνες τώρα. Εγώ είχα την ευκαιρία στον προϋπολογισμό του 10 να παρουσιάσω δύο πίνακες στη Βουλή. Πήρα λοιπόν όλους τους προϋπολογισμούς από το 1980. Πώς δημιουργείται το χρέος, πώς δημιούργησε μια οικογένεια το χρέος. Με τα νέα χρέη που κάθε χρόνο προστίθενται στο έλλειμμα του σπιτιού ή στο έλλειμμα του κράτους. Λοιπόν, βρήκα τους προϋπολογισμούς. Ισοσχεσμένος ο προϋπολογισμός του 79, άρα μηδέν το χρέος εκεί, στον προϋπολογισμό. 20% το 81. Πήρα λοιπόν τους προϋπολογισμούς όλων. Του κυρίου Δρετάκη, του κυρίου Αρσένη, του κυρίου Τσοβόλα, δώστα όλα, του κυρίου Μάνου, του κυρίου Παπαντονίου, του κυρίου Αλογοσκούφη, όλους. Και τους είπα ότι μέχρι το 1981 η Ελλάδα χρωστούσε 3 δισεκατομμύρια. Και 3 δισεκατομμύρια την εποχή του Μητσοτάκη 6. Για τις ευθύνες τώρα. Γιατί τα 3 δισεκατομμύρια, διότι πρέπει να καλύψει τα χρέη των συνεταιρισμών, τα χρέη των ενόπλων δυνάμεων, τα χρέη των φαρμάκων εκείνης της εποχής. Και 6 δισεκατομμύρια του Καραμαλή, λόγω της διεθνούς κρίσης του 7 και του 8, μας κάνουν 12. Εγώ σας βάζω 15, 18, 20. Από τα 370 μας λείπουν 350. Και είπα στο Πασόκ, στον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Πάπα Κωνσταντίνου, ότι φταίει το Πασόκ. Ότι η ευθύνη για το χρέος έχει ονοματεπώνυμο. Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό είναι το ονοματεπώνυμο. Και τους είπα,
Και μπορεί, η τελευταία μετά μην οικονομολογεί. Εγώ λέω, αν κάνω ένα ευρώ λάθος σε αυτά που σας δίνω, γιατί δεν είναι δικά μου στοιχεία, είναι επίσημα στοιχεία των προϋπολογισμών και του ΩΣΑ. Αν κάνω ένα ευρώ λάθος, παρετούμε από βουλευτής. Εάν δεν κάνω ένα ευρώ λάθος, παρετήστε εσείς από υπουργοί. Κανείς δεν έβαλε το στοίχημα. Εσείς τι καταλαβαίνετε, ότι είχα εγώ άδικο ή δίκιο? Μα έτσι είναι ακριβώς. Και έχω προκαλέσει πολλές φορές στη Βουλή. Τώρα θέλω να πω και κάτι για το κουκουέ. Δεν είναι η αριστερά άμυρη, να μου απαντήσετε μετά, δεν είναι άμυρη ευθύνων. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Πρώτον, υπάρχει ένα φράγμα. Του οποίου τα μυρευτήρα στην Κρήτη, ο οποίο τα μυρευτήρα ήταν 800 μέτρα. Κάποιοι λοιπόν από την αριστερά, όπως κάνουν κάθε φορά για κάθε δημόσιο έργο. Και κομμουνιστές. Θα πω και για εσάς, για τον Βασίλειο σας, τον Πειραιά, θα πω για εσάς. Προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως κάνουν κάθε φορά με 200 ευρώ. Άλλαξε, γιατί υπήρχε λέει δύο γηπαετοί, αν υπήρχαν οι γηπαετοί. Άλλαξε η μελέτη. Ο ραμιευτήρας αυτός έγινε 3,5 χιλιόμετρα και ψηφίσαμε το τελευταίο νομοσχέδιο στη Βουλή 60 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω δαπάνη. Μα 120 είναι το κόψιμο από τα επιδόματα των πολυτέκνων. Δηλαδή δυο, ανόητοι κατ' εμέ, προσέφυγαν για να γίνει αυτή η φασαρία, καθυστέρησε το έργο, δεν έχει νερό ο Δήμος του Ηρακλείου, δεν έχει νερό ο Δήμος του Αγίου Νικολάου και στήχησε και 60 εκατομμύρια. Τώρα πάμε στο Βασίλειο του Κουκουέ, τον Πειραιά. Λέει η κυρία Μανολάκου και πολύ σωστά, είναι δυνατόν να έχουμε τη μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο και να μην έχουμε ναυπηγεία? Μα αφήσατε κανένα πλοίο να έρθει εδώ πέρα να επισκευαστεί, που κάθε φορά που ετοιμάζεται να φύγει, κάνουν τα στελέχη του Κουκουέ κάτω απεργία για τις συλλογικές συμβάσεις και κρατάνε τα πλοία τα οποία στοιχίζουν μέσα στον τόκο 25.000 ευρώ την ημέρα και διεκδικούν να δίνουν τα συνδικάτα στους εργολάβους και στα ναυπηγεία ποιοι θα δουλεύουν. Και στοιχίζει το μεροκάματο εκεί 200 ευρώ την ημέρα. Έχουν λογική αυτά τα πράγματα? Και έχουμε τους καλύτερους σε πατέντα. Τους καλύτερους σε πατέντα. Είναι αλήθεια. Κυρία Μανολάκου, δεν θα ήθελα να απαντήσετε τώρα. Θα απαντήσετε μετά. Κυρία Μανολάκου, κυρία Μανολάκου. Θέλω να την προκαλέσω, γιατί συμπαθώ την κυρία Μανολάκου για ένα άλλο θέμα. Να την προκαλέσω, γιατί θέλω να απαντήσει. Έστειλα στην κυρία Παπαρίγα, όταν ήμουν υπουργός και στους άλλους αρχηγούς των κομμάτων, τις λίστες της μισθοδοσίας στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Και ζήτησα πραγματικά τη βοήθεια. Και δεν την είχα. Θυμάμαι σε μια εκπομπή δική σας, πήγατε την καλοσύνη να τη διαβάσετε. Είναι δυνατόν στο λιμάνι του Πειραιά να υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν 150.000 ευρώ? Μάλιστα. Παίρνετε 150.000 ευρώ. Ναι, δεν είδα λοιπόν μια απάντηση και μια ευαισθησία από την κυρία Παπαρίγα και τα άλλα κόμματα της αριστεράς να πει, ρε αδερφέ, να δουλέψουν άλλοι 2.000 άνθρωποι εκεί πέρα με 1.000 ευρώ και 1.500 ευρώ. Για ένα λεφτάκι εδώ τώρα. Το κουκουέ φταίει, τα αριστερά κόμματα. Δεν φταίει ένα το κουκουέ λεπτό, που δεν άφησε καμία επένδυση να προχωρήσει. Ακούστε το ερώτημα. Η αριστερά, ακούστε το ερώτημα. Έτσι όπως το λέτε εσείς, θα έπρεπε οι λογαριασμοί στην Ελβετία και στους φορολογικούς παραδείσους των Ελλήνων να είναι μηδενικοί. Μισό λεπτό. Να είναι μηδενικοί. Όμως και εφοπλιστές και άλλοι μας είπαν ότι ξέρετε, στα 600 δισεκατομμύρια που είναι στην Ελβετία δεν είναι κλεμμένα όλα. Άντε να είναι 400, να είναι 300. Τα υπόλοιπα είναι εφοπλιστών και άλλων που είναι από τις επιχειρήσεις. Πώς γίνεται από τη μία να βγάζουν τόσα κέρδη για να τα έχουν στο εξωτερικό και από την άλλη να λέτε ότι το κουκουέ και τα αριστερά κόμματα τους έπληξαν και δεν μπορούν να δουλέψουν? Μην μπερδεύομαι πράγματα. Υπάρχει το εισόδημα το εγχώριο και υπάρχει και το εισόδημα της Ελλάδας. Αν κάποιος έχει την έμπνευση. Ναι, με 300. Πρέπει να διαλέξετε όμως. Με 300 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό, εφοπλιστικά ή άλλα. Δεν μπορεί να λέμε ότι εδώ μέσα δεν βγάζουν κέρδη. Αυτά είναι απλοποιημένα. Δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Εάν παραδείγματο. Το Σπίγκελ τα γράφει ο Γεφαλογιάννη. Μπορείτε να γράφει το Σπίγκελ. Μπορείτε να γράφει, να σα πω ποια είναι η πραγματικότητα. Εάν ο Bill Gates ήταν Έλληνα και μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του κατάφερε να σκεφτεί ότι δεν μπορεί να είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μόνο για τα πανεπιστήμια και για τη CIA, αλλά μπορεί να μπουν και στα σπίτια μας. Και είχε αυτή την έμπνευση. Και δημιουργούσε μια περιουσία, όπως δημιούργησε, 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάει να πει ότι αυτά είναι κλεμμένα? Έμπνευση και ο άνθρωπος, πρωτοπόρος είναι. Εμείς εξυπηρετούμε στα σπίτια μας να έχουμε όλοι το λαπτόπ μας και να δουλεύουμε. Εγώ το γραφείο μου το έχω καταργήσει, γιατί τους έχω διασυνδέσει και στα δυο μου γραφεία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάνουμε εργασία από το σπίτι. Δηλαδή αυτό είναι υπεραξία που δημιουργήθηκε από έμπνευση. Εάν κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα, που έχουμε πάρα πολλούς, δόξα στον Θεό, 10 εκατομμύρια Έλληνες στην Αυστραλία και στην Αμερική και τους επιοκτήτες και οποιοδήποτε άλλο, μπορούν να κάνουν, να δημιουργούν προστιθέμενη αξία στο εξωτερικό, είναι κλεμμένα. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί είναι παραμύθια αυτά. Διότι στον προϋπολογισμό του 10
έχουν εγγραφεί από Τόκι σε καταθέσεις στην Ελβετία 6 εκατομμύρια ευρώ, 10 εκατομμύρια ευρώ και του 11, 10, 6. Δηλαδή έχουν λογική αυτά. Και ακούω και κάποιους άλλους και λένε στα κανάλια ότι θα σώσουμε το πρόβλημα της Ελλάδος, θα το σώσουμε με το αέριο και το πετρέλαιο. Ξέρετε πόσο είναι αυτά τα λεφτά? Ξέρετε πόσο είναι? Σε 5 χρόνια 1,5 δισεκατομμύριο. Ξέρετε πόσο πληρώσαμε φέτο για τόκους? Πόσο πληρώσαμε για τόκους φέτο? 21 δις. Μειώσαμε κατά 100 δισεκατομμύρια το χρήμα, πληρώσαμε 16. Δηλαδή, άντε και στα 16 αφαιρέσουμε άλλο 1,5. 14,5. 14,5 δεν πρέπει να τα δημιουργήσουμε? Για να τα δημιουργήσουμε πρέπει να κάνουμε επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν η αριστερά αντιστέκεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για ανάπτυξη. Εάν το πολιτικό σύστημα... Αλλά δεν είναι η αριστερά το πρόβλημα, όχι, ότι δεν έχουμε ανάπτυξη. Λέω για την αριστερά επειδή μας δείχνει με το δάχτυλο. Εάν το πολιτικό σύστημα μετά τις εκλογές πάει για μόνο για απλή διαχείριση και όχι για μια κοινοβουλευτική επανάσταση που θα ανατρέψει άρρωστες καταστάσεις, παραδείγματος χάρη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη μπορεί να έχουμε καλούς δικαστές και να αποδίδουν καλά τη δικαιοσύνη. Αλλά τι να την κάνουν τη δικαιοσύνη που θα μου αποδοθεί σωστά, εάν για να τρεσιδικήσει μια υπόθεση θέλει 12 χρόνια. Ποιος επενδυτής θα περιμένει 12 χρόνια για να έρθει να κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα? Γι' αυτό η Ελλάδα οδηγείται σε αποεπένδυση. Στην εξουσία θα διορθώνονται αυτά, κύριε Κεφαλογιάννη. Δεν είναι ανήκητε σε ένα κόμμα που δεν είχε την διότι ευκαιρία όταν, να όταν κάνει. Όταν εγώ πήγα να κάνω φέρω την Κόσκο κάτω στον Πειραιά, το κουκουέ μου κουνούσε τα κάγκελα και μου βάζε φωτιές και ο κύριος Παπανδρέου ήρθε χωρίς καπέλο κάτω στον Πειραιά, χωρίς καπέλο, μέσα στους 40 βαθμούς Κελσίου να πάθει ηλίαση ο άνθρωπος και μου λέγανε ότι ξεπουλώ την κρατική περιουσία. Τι ξεπούλησα λοιπόν? Ξεπούλησα το εξής. Δημιουργήθηκαν υπεραξία στο ελληνικό δημόσιο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τώρα, να αν πουληθεί ο Πειραιάς, εάν πουληθεί ο Πειραιάς, όπως πάνε να την πουλήσουμε, λόγω των χρεών θα πουληθεί για 200 εκατομμύρια. Εάν λοιπόν είχαμε κάνει σαν μια holding company τον Πειραιά και είχαμε αδειάσει τις υπηρεσίες, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε υπεραξία τον ελληνικό λαό 4 δισεκατομμύρια. Συγκρίνεται τα 4 δισεκατομμύρια με τα 200 εκατομμύρια που θα πληθεί τώρα. Δεν είναι, κύριε Αντωνίου, δεν πάνε στους εργαζόμενους. Για τους εργαζόμενους έχετε 400 ευρώ. 400 νέους εργαζόμενους. Ξέρετε τι γίνονταν στον Πειραιά τότε? Επειδή το κουκουέ έκλεινε την πόρτα και το κάθε κόμμα, ήταν η γραμμή των φορτηγών και περίμενε 4 χιλιόμετρα. Και οι φουκαράδες οι φορτηγατζίδες χάνανε τη δουλειά τους. Έστειλα φορτηγατζή να δουλέψει τρίτο μηχανικό, παρακάλεσα δηλαδή κάποιον στο εξωτερικό να τον πάρει, διότι κατέρευσε το φορτηγό του, δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Αφήστε και τη διαφθορά εκεί μέσα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα. Αρκετά κόμματα, τα ψέματα, κόμματα, θέλω είναι το ψέματα, λόγο είναι που πρέπει να μην τα πω και πίσω από είναι την πλάτη. Συγκεκριμένα του, και τι γίνονται. Δεν είναι. Τέλειωσα. Ορίστε, εγώ σας τα δίνω. Κύριε Κεφαλογιάννη, μένα λεπτό. Εγώ θέλω να το λόγο. Πάνω, εγώ θα ήθελα, κυρία Μανολάκου και το Κουκουέ, να βοηθήσει τον Πειραιά να τον κάνουμε μια άλλη πόλη. Τους εφοπλιστές θα εκμεταλλεύονται και να δημιουργούν σακάτιδες εργαζόμενους. Δεν θα τη δώσουμε ποτέ. Ασφαλώς. Δεν μου λέτε πού είναι οι σακάτιδες? Στην Κίνα και στη Βόρεια Κορέα ή στην Ολλανδία και στην Ελλάδα? 8 νεκρούς στη ζώνη. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και διεκδικεί το σωματείο να ελέγχει τη συνθήκη. Πού είναι καλύτερα οι συνθήκες εργασίας? Στη Βόρειο Κορέα, στην πρώην Σοβιετική Ένωση ή, να σας ρωτήσω ή κάτι. Στον Πειραιά? Πείτε να, μου εσύ, να σας πού ρωτήσω είναι. Κάτι. Γιατί στα ναυπηγεία της Ήρου και της Ελευσίνας πάνε για κλείσιμο και δεν έχουν αγώνες εκεί? Εργοδοτικά σωματεία υπάρχουν. Για να μου απαντήσετε, γιατί δεν πάνε εκεί οι εφοπλιστές να διορθώνουν? Άρα λοιπόν, διότι οι ανόητες πολιτικές του ελληνικού δημοσίου και κυρίως του ΠΑΣΟΚ κάνανε το ναυπηγείο του Σκαραμαγκά μόνο ναυπηγείο πολεμικό. Δεν μπορεί να δεχτεί κανένα πλοίο να επισκευαστεί μέσα και δυστυχώς δεν μπορεί και να δεχτεί. Γιατί δεν την ακυρώσατε εσείς τη σύμβαση? Γιατί όταν μπαίνει μια σύμβαση. Τώρα καταστρέφουν, αυτό λέμε τώρα. Καταστρέψανε δεξαμενές. Αλλά μην πηγαίνουμε σε επιμέρους θέματα. Καταστρέφουν και υποδομές. Δεν είναι επιμέρους. Κύριε Μαλάκου, ένα ολόκληρο είναι. Δεν θέλω να δικήσω μαζί σας. Ή το κεφάλαιο βοηθάτε ή το λαό και εσείς είσαστε με τα μονοπόλια και το κεφάλαιο. Εγώ επισκέφτηκα το Ανατολικό Κροκίνο. Και βρίζετε, συκοφαντείτε τους εργαζόμενους για να δικαιολογήσετε την πολιτική σας και ότι ψηφίσατε και το μνημόνιο 2 που οδηγούν τους εργαζόμενους στη λέλαπα. Ιδέες σας. Ίσα-ίσα μου είστε και αρκετά συμπαθείς. Αλίμονο. Αλλά δεν είναι προσωπικό και, το ζήτημα, δεν αν με συμπαθείτε ή όχι. Είναι ανάγρια η πολιτική σας. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι ιδεολογίες έχουν μια ηθική βάση. Είναι σαν να είμαστε στην κορυφή ενός βουνού που έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία. Εσείς οι κομμουνιστές και οι αριστεροί πιστεύετε ότι μέσα από την κοινωνική δικαιοσύνη θα κατακτήσει την ελευθερία. Και λέτε δεν πειράζει να έχουμε και 60-70 χρόνια δικτατορία του προλεταριάτου. Ελευθερία εμείς, εσείς θα τα γνωρίζετε μόνο στο κεφάλαιο. Την ελευθερία, το δικαίωμα στη δουλειά.
την έχετε ποδοπατήσει με 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Είναι βέβαιο ότι όλο το βράδυ, αν μείνουμε εδώ, εσείς οι δύο συγκεκριμένα δεν θα τα βρείτε ποτέ. Πρέπει να σας διακόψουμε. Πρέπει να σας διακόψουμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Υποστηρίζετε τους εφοπλιστές, τους ιδιοκτησίες και τους τραπεζίτες. Την εργατική τάξη και τα λαϊκαστρώματα. Ακούστε, κυρία Μανολάκου, εσείς και η Σοβιετική Ένωση να ήσασταν, σε φυλακή θα ήσασταν. Διότι όλα αυτά τα στελέχη που κάθε φορά πηγαίνουν με την εξουσία είναι αυτοί οι προύχοντες που αγοράζουν τις ομάδες στο εξωτερικό και είναι τα παιδιά και οι ίδιοι οι πρώην κομμουνιστές που κλέβανε και τα βάζανε στην Ελβετία. Αφήστε τα λοιπόν αυτά, έτσι δεν είναι. Ακούστε, κύριε Κεφαλογιάννη, η νομοκλατούρα είναι η πρώην κυβέρνηση. Κύριε Κεφαλογιάννη, ακούστε ένα που θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ακούστε ένα που θα συμφωνήσετε μαζί μου. Εσείς, επειδή είστε παραστάτρια, θα ήσασταν πάλι στις φυλακές. Θα ήσασταν πάλι στις φυλακές. Επειδή δεν υπάρχει αντίπαλο δέος σήμερα, ο καπιταλισμός είναι πιο άγριος και πιο βάρβαρος ποτέ. Και αυτό το πληρώνει όλη η Φίλιος. Το ότι έγιναν λάθη στο σοσιαλιστικό σύστημα, γίνανε. Αλλά εμείς από τα λάθη μάθαμε. Και μα κρατάμε τα θετικά αυτή και κρατάμε. Να κλαίνει για αυτόν που πεθαίνει και να κλαίνει για αυτόν που έρχεται με ιστερία ένας λαός ολόκληρος. Μην παίρνετε σε αυτά. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτά. Γιατί μας τα προσάπτετε. Είναι το πρότυπο. Δεν έχετε κάτι να πείτε και ό,τι θέλετε λέτε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, στο σοσιαλισμό είχαν εξασφαλισμένη δουλειά, παιδεία, υγεία, δωρεάν. Δεν είχαν πείνα, δεν είχαν ανεργία, είχαν παιδικούς σταθμούς. Είχανε μεταφορές και σήμερα κανείς να πάρει καλά, το δηλαδή. Μετρό. Καρδούσανε καλά. Είχανε γι' αυτό βασικά, χτίσανε το στίχο του Βερολίνου για να κρατήσουν τους άλλους να μπουν μέσα να τους καταλάβουν. Λυμμένα ζητήματα και βασικές ανάγκες. Για να προστατευτούν από τον παράδεισο ή απ' έξω. Αυτά που σήμερα ο κάθε εργαζόμενος το θεωρεί όνειρο, απατηλό. Είναι αυτά που λέμε εμείς για μόνιμη και σταθερή δουλειά και μας λέτε χαζομάρες, λέτε πράγματα αδύνατα, λέτε θέματα ουτοπικά. Δηλαδή. Είναι και λογικό και ρεαλιστικό να πεινάει ο κόσμος και να φτιάχνουν συσίτια και να διαφημίζουν που θα φτιαχτούν. Λοιπόν, για δουλειά, δημόσια υγεία, παιδεία, πολιτισμό, αθλητισμό, αυτά μπορεί να τα κατακτήσει. Με αγώνες και ανατρέποντας την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Και αυτή την προοπτική δίνει η ενίσχυση στο ΚΚΕ. Αυτή την προοπτική δίνουν οι αγώνες. Και ξέρουμε ότι αγώνες δεν έχετε. Μετά τις εκλογές θα έχουμε πολύ θα την έχετε, επειδή ο κύριος Κεφαλογιάννης θέλει να αποχωρήσει και να φύγει κιόλας. Έχω ένα ερώτημα Οι επενδύσεις σας, κύριε Κεφαλογιάννη, είναι για αυτά που φέρνουν κέρδη στο κεφάλαιο και φτώχεια στους εργαζόμενους. Και θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας κακοπληρωμένες και ανασφάλιστες. Για 400 ευρώ. Εσείς δεσμευτείτε ότι δεν θα μειωθεί ο μισθός που υπάρχει μέχρι σήμερα. Ο κύριος Μπαρόζο είπε μείωση 15% μέσα στο 2012. Δεσμευτείτε ότι δεν θα απολυθούν 150.000 εργαζόμενοι. Δεσμευτείτε ότι δεν θα κλείσουν νοσοκομεία. Αυτά περιορίζονται στο μνημόνιο. Τα έχετε ψηφίσει κι εσείς. Πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε ένα πολύ εύκολο ερώτημα για να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη που θα αποχωρήσει. Πολύ εύκολο ερώτημα και θα απαντήσετε πολύ. Λίγο για να μην καφανεί ότι εγώ ήρθα και έφυγα, αν θέλει κάποιον να εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόηση. Το ερώτημα το εύκολο στο οποίο θα απαντήσετε μετά τότε, κύριε Κεφαλογιάννη, είναι. Μετά, στα δάνεια και το χρέος που πήγανε, στους μισθούς και τις συντάξεις ή στις ενισχύσεις. Αυτό ρωτάει. Στους στόχους της ανοησίας. Και στους τραπεζίτες. Και στους βιομήχανους. Να το απαντήσει μετά. Μην του δίνετε εσείς την απάντηση. Δεν πάμε να πηγαίνουν βαποροί στα νησιά μας. Τρεις φορές την εβδομάδα. Κύριε Κεφαλογιάννη, αυτό μου έλεγε η Στέφεσον. Αυτό μου έλεγε η Στέφεσον. Κύριε Κεφαλογιάννη, ο Αισθάτης που δεν έχει τώρα στην κοινωνία φτάνει απεργίες. 12 μέρες. Θα μας κόψουν στον αέρα. Το εύκολο ερώτημα, κύριε Κεφαλογιάννη, είναι αν. Έχετε πει την ιστορική φράση, την είπατε, είμαστε καραγκιόζητες ή είμαστε κάποιοι σημών. Αν έχουν αποβληθεί εκείνοι οι καραγκιόζητες που εννοούσατε από τα ψηφοδέλτια τώρα των δύο κομμάτων εξουσίας, θα απαντήσετε μετά. Μετά το διάλειμμα. Σκεφτείτε το λίγο, μην βιάζεστε. Πάμε στο διάλειμμα και μετά. Μας
άκουσα τις απαντήσεις ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο της Κρήτης, υποψήφιος πάλι βουλευτής αυτές τις εκλογές, πρώην υπουργός. Ακούσατε το διάλογο με την κυρία Μανολάκο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σήμερα είχε την ημέρα του, ήταν η διακαναλική συνέντευξη και η απάντηση της κυρίας Παπαρίγα ότι δεν θέλει να μετέχει σε κανένα κυβερνητικό σχήμα με αυτά που είχαν. Γι' αυτό και αρχίσαμε την εκπομπή μας με την κυρία Μανολάκο. Γιατί θα είναι ενάντια στο λαό, το διευκρινίζουμε. Θα το απαντήσουμε. Να παρουσιάσουμε, και τους υπόλοιπους καλεσμένους, οι οποίοι θα είναι μαζί μας μέχρι τις 12 η ώρα και θα μιλήσουν, θα πάρουν το χρόνο τους και εκείνοι με τη σειρά τους. Είναι ο κύριος Διονύδης Διαλυνάς, ο οποίος είναι υποψήφιος με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στην Πρώτη Αθήνας. Κύριε Διαλυνά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι ο Βασίλης Κατσαφάδος, δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου του, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια Πειραιός. Καλησπέρα, κύριε Ντάσκα. Είναι ο κύριος Τάσος Κρομίδας, υποψήφιος με τους οικολόγους στη Β' Αθήνας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Κρομίδας, να δούμε τον κύριο Κρομίδα. Καλησπέρα. Ο κύριος Γιάννης Μαυρέλης, υποψήφιος με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Θυμήστε μου πού. Στην Αττική, στο Υπουργείο. Περιφέρεια Αττικής. Καλησπέρα σας. Στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, κύριε Μαυρέλη, στην Αττική. Στο υπόλοιπο. Στο παλιό υπόλοιπο. Στο παλιό υπόλοιπο. Ο κύριος Μάκης Ποταμιάνος είναι υποψήφιος βουλευτής με την Κοινωνική Συμφωνία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Καλησπέρα. Και ο κύριος Γεράσιμος Γεωργάτος είναι υποψήφιος με τη Δημοκρατική Αριστερά στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιός. Καλησπέρα σας. Πειραιός ή Πειραιά. Πειραιά, όπως θέλετε. Όπως θέλετε. Όπως θέλετε. Μάλλον το ερώτημα πρέπει να είναι και καλό σε εσάς. Πώς είναι, κύριε Γιουργάτε, είναι Πειραιά, θα το πείτε εσείς. Εξαρτάται. Άμα μιλάμε δημοτική, είναι ο Πειραιάς του Πειραιά. Άμα μιλάμε ψιλοκαθαρέβουσα, είναι Πειραιός. Εσείς τι θα προτιμούσατε? Εγώ είμαι δημοτικιστής, είμαι και φιλόλογος. Επομένως και μας λέτε και με την επιστημοσύνη σας στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια του Πειραιά. Κύριε Κεφαλογιάννη, να μας απαντήσετε, επειδή θα αποχωρήσετε και μετά. Βέβαια. Και όχι βέβαια, και θα απαντήσετε και θα απαντήσετε. Είχατε πει την περίφημη φράση τότε για τους Καραγκιόζηδες, σας είχε αποδοθεί. Το ερώτημα, εγώ, εμείς το προχωράμε μπροστά σήμερα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Έχουμε ξεχάσει να συστήσουμε και έναν ακόμη υποψήφιο. Τον οποίο εγώ αυτή τη στιγμή από εδώ που κάθομαι δεν μπορώ να τον διακρίνω. Ναι. Είμαι ο Κώστας ο Πανδρίκιος και είμαι υποψήφιος με τους Ανεξάρτητες Έλληνες στη Β' Πειραιά. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μας συγχωρείτε, κύριε Πατρίκη, αλλά δεν σα ευχαριστούμε, ευγένειά σα, για την κατανόηση. Είχατε πει, κύριε Κεφαλογιάννη, για τους Καραγκιόζηδες. Ρωτάμε εμείς σήμερα τα ψηφοδέλτια, τα ανανεωμένα, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, περιέχουν κατά τη γνώμη σας αυτούς που βαρύνονται με αστοχίες ή εγκλήματα του παρελθόντος? Οι εκλογές ήταν για αυτό το λόγο. Ο λαός αποτιμά το έργο και των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων και ανάλογα τους κατατάσσει στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, μέσα στη Βουλή, εκτός Βουλής. Και αυτό είναι το καλύτερο καθαρτήριο. Αυτή είναι η διαδικασία. Έλεγε ο Τσόρτσιλ πάρα πολύ σωστά ότι η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα. Αλλά το καλύτερο που εφεύρει ο ανθρώπινος νους. Και αυτή είναι η μεγαλοσύνη της δημοκρατίας. Όταν όμως βλέπουμε στο μεγαλύτερο μέρος του το ίδιο πολιτικό προσωπικό που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση, δεν θα ήταν ίσως λίγο πιο σόφρον, νομίζω, να προσπαθήσουν οι πρόεδροι, κυρίως των μεγάλων κομμάτων, να αλλάξουν ένα μεγάλο μέρος των υποψηφίων? Εγώ γιατί... και το ναι ή όχι. Περιέχει ναι ή όχι. Κάποιον Καραγκιόζη εσείς... από το παρελθόν. Γιατί κάθε χωριό, ξέρετε, κάθε μικρή κοινότητα, όπως είναι ένα χωριό χιλίων ανθρώπων, έχει και τον ήρωα. Έχει και τον προδότη, έχει και τον, ναι, αλλά έχει τον μόνο άνθρωπο ένα, με μειωμένη ναι. νοημοσύνη, έχει τον πολύ πολλούς. Έξυπνο. Έτσι είναι και η κοινωνία. Και το χωριό της Βουλής έτσι είναι, έχει απ' όλα. Αλλά εγώ πιστεύω... Τα ψηφοδέλτια των δύο μεγάλων κομμάτων τώρα έχουν αυτούς τους, νομίζω ότι τους χαρακτήρες που περιγράψατε. Στα πλαίσια του δυνατού πιστεύω ότι προσπάθησαν τα πολιτικά κόμματα να κάνουν το καλύτερο. Να σας πω όμως κάτι. Ναι. Ξέρετε, γιατί σήμερα κανείς δεν θέλει να πολιτευτεί, ενώ παλιά άριστοι από την κοινωνία έμπαιναν στην πολιτική? Διότι σήμερα βάλεται ο πολιτικός κόσμος, είναι αδικά. Δύσκολο, είναι όχι άδικα, όχι άδικα κατά ανάγκη. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος με την ελεύθερη διαφωνία και τηλεόραση χωρίς να έχουμε βάλει κανόνες όπως έπρεπε να βάλουμε και το κόστος των δαπανών. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το λύσουμε και θεσμικά. Δηλαδή ο βουλευτής αυτή τη στιγμή για να είναι αξιοπρεπής πρέπει δυστυχώς έτσι όπως έφτασαν τα πράγματα να είναι πλούσιος. Άρα το σύστημα είναι αριστοκρατικό.
ή εξαρτώμενος. Άρα οδηγεί σε διαφθορά. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όπως μας τα λέτε, όταν τώρα πρέπει να είναι και λίγο ήρωας πάντως για να, ακούστε, να καταφέρει εμένα, η πρώτη πρόταση νόμου που κατέθεσα σε ηλικία 32 χρονών στη Βουλή είναι η διαφάνιση οικονομικά των κομμάτων. Και μετά για τα μέσα ενημέρωση. Αυτοί είναι οι δύο νόμοι και τις δημοσκοπίες. Τρεις νόμοι το 1993-1996. Ξέρετε γιατί? Διότι το 1993 στις πρώτες εκλογές, δεύτερες εκλογές που κατέβηκα, μου ζήτησαν για εκλογικό κέντρο 8 εκατομμύρια δραχμές. Και ο βουλευτής τότε έπαιρνε 250.000 δραχμές. Και είπα στον εαυτό μου ότι αν σου ζητούν για εκλογικό κέντρο, όσα η πολιτεία σε υποζημιώσει διάρκεια μιας τετραετίας, ή θα έχουμε βουλευτές πλούσιους, άρα σύστημα αριστοκρατικό, ή διεφθαρμένο, γιατί θα τα πάρει από τον τοκογλύφο της γειτονιάς. Γι' αυτό, τελικά γι' αυτό όλοι πλούσιοι είναι πάντως. Όχι, δεν είναι όλοι πλούσιοι. Δεν τα έχασαν τα λεφτά τους από προεκλογικά κέντρα. Βάλαμε κανόνες. Εγώ χαίρομαι που παρότι ήμουν βουλευτής αντιπολίτευσης και πολύ νέος στην ηλικία εκείνη την εποχή, ο τότε αρχηγός, ο Μακαρίτσο Μιλτιάδης ο Εύερ, με πήγε στην εκτελεστική επιτροπή και παρουσίασε την πρόταση στα μέσα ενημέρωση παρουσία του και μόνο αυτού. Κάναμε μια πρόταση νόμου και πάρα πολλά πράγματα που γίνονται σήμερα, που έχουν μειώσει τις δαπάνες των κομμάτων, είναι απόρρια των προτάσεων αυτών. Δηλαδή ότι έχει η κυρία Μανολάκο εκλογικό κέντρο σε όροφο, είναι απόρρια αυτό το θέμα. Το ΚΚΕ δεν έχει. Ας το ΚΚΕ, τα αλλαστικά κόμματα και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Ούτε το μισθό παίρνουν οι βουλευτές, εντάξει. Εντάξει, αλλά και ακούστε τώρα, επειδή τώρα εμένα δεν μου αρέσει να αφήνω κανένα πράγμα έτσι χωρίς, και εσείς έχετε τις ευθύνες σας, διότι είστε το μοναδικό κόμμα που δεν θέλετε να φαίνονται ποιες είναι οι δαπάνες των εισφορών και των κουπονιών. Και εγώ είμαι χρηματοδότης σας για το κομμάτι της βιβλιοθήκης του ριζοσπάστη, του αρχείου σας. Αλλά εσείς δεν μπορείτε σε μια δημοκρατία να απαγορεύετε και να έχετε άβατα. Είσαστε το μόνο κόμμα. Συγγνώμη, για ποια δημοκρατία μιλάτε? Που έχουν κυνηγηθεί, που μπορούν να υπάρχουν άβατα. Αυτά είναι τα παραδείγματα. Γιατί πήραν ένα κουπόνι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί το κομμουνιστικό κόμμα να έχει τα πιο πολυτελή γραφεία. Ονόματα δεν δίνουμε. Απολογισμό δίνουμε. Ονόματα δεν δίνουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο κύριος Τσουκάτος τώρα προσπαθεί να πει ότι δεν τα πήρε αυτό ένα εκατομμύριο, αλλά τα πήρε το Πάσο. Και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Ίσα το είπε ότι τα πήρε τη Siemens. Τη Siemens δεν την καταδικάσατε όμως. Όλα τα καταδικάσατε. Γιατί είναι μονοπόλιο. Θέλω να σα πω για του Καραγκιόζηδες, επειδή το είπατε και να κλείσω. Κοιτάξτε, εγώ το είπα σε μια παρέα δημοσιογράφων στο Κατάρ συνοδεύοντα του Πρόεδρου Δημοκρατία. Του είπα, δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Μπορεί αυτή η χώρα που έχει του πιο έξυπνου ανθρώπου να μπλοκάρει η ίδια, χωρίς να μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία είναι θεαματικά? Και κάποια στιγμή τους είπα ότι όταν στην Ελλάδα υπάρχουν επενδύσεις όπου στα δικαστήρια έχουν ταλαιπωρηθεί οποιοδήποτε κάνει αυτή την επένδυση για 20 χρόνια ή δημόσια έργα τα οποία στα δικαστήρια έχουν σταματήσει 30 φορές και έχουν ισχύσει 10 φορές, πάει να πει ότι αν το προσωπικό δεν επαναστατήσει και δεν αλλάξουμε τις δομές, εγώ είμαι υπέρ συντακτικής βουλής, ούτε καν αθεωρητική στο 17. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Βενιζέλος ο Τρικούπης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Τρικούπης και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Να αλλάξουμε τις δομές μέσα από δημοψήφισμα, συντακτική βουλή, να αλλάξουμε όρες της αρτηριοσκληρώσης. Εκεί τους είπα ότι εσείς πώς δέχεστε, εσείς οι δημοσιογράφοι, να θεωρούνται δημοσιογράφοι κάποιοι της μεσημεριανής ζώνης που διαφθείρουν τα παιδιά μας. Αυτές οι κυρίες μεσημεριανής ζώνης που μου παρουσιάζουν ότι πιο ακραίο, ότι πιο διεφθαρμένο υπάρχει ως πρότυπο στο παιδί μου που δουλεύω και εγώ και η γυναίκα μου, δεν μπορεί να είναι συνάδελφοί σας. Και λέω, αν εσείς δεν το κάνετε αυτό και εμείς δεν το κάνουμε τις επενδύσεις, είμαστε όλοι καραγκιόζηδες. Αλλά δυστυχώς το πρόβλημά μου, ξέρετε ποιο ήταν, ότι έλειπα στο Κατάρ και όταν το ακούσαν εδώ πέρα διαστερευλωμένο κάποιοι, γιατί δεν το είπα δημοσίως, το είπα σε μια ιδιωτική κουβέντα, σηκώθηκαν πάρα πολύ και δήλωσαν παρόν. Και δεν είναι μόνο από τον πολιτικό κόσμο, αλλά είναι και από τη δημοσιογραφία, είναι και από άλλες κατηγορίες. Εγώ να σου πω κάτι. Πού είναι ο πνευματικός κόσμος στην Ελλάδα? Πού είναι η Ακαδημία Αθηνών? Πού είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου? Πού είναι οι υγιείς δυνάμεις? Όλος ο κόσμος πρέπει να ενεργοποιηθεί. Για να βγούμε από αυτό το δύσκολο δρόμο που έχουμε μπει, πρέπει όλη η κοινωνία να κάνει την αυτοκάθαρσή της και να κάνει και τον αυτοέλεγχό της, και τότε θα βγάλουμε το καλύτερο στην επιφάνεια και όχι το θράσος, την ανέδεια και τον χρηματισμό. Γιατί και στη δικό σας το χώρο υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Και εγώ χαίρομαι γιατί μου είπατε για τα ψηφοδέλτια. Μακάρι να σας είχαν μιμηθεί και άλλοι, γι' αυτό δεν είχε στην εκπομπή σας, να βγάλουν όλους αυτούς τους σοβαρούς ανθρώπους. Εγώ έχω δει κάποιους από τους συνομιλητές μας εδώ, σε διάφορα παράθυρα, όσο μπορώ, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί. Γιατί όμως δεν δίνουν βήμα σε κάποιους ανθρώπους από αυτούς?
είτε γιατί τα κόμματά τους είναι μικρά, είτε γιατί δεν έχουν την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, είτε γιατί δεν πληρώνουν σε εταιρείες δημοσίων σχέσεων και δημοσκοπήσεων να βγουν. Έτσι, λοιπόν, ας δώσει και το σύστημα, βεβαίως υπάρχουν μεγάλα ψέματα, το ξέρετε πολύ καλά. Πολύ καλά. Έτσι, και μας κάνουν και έτσι το δάχτυλο. Έτσι, λοιπόν, τα έχετε πει δύο φορές. Είναι η δημοκρατία, σας το ξαναλέω. Ναι, η δημοκρατία όμως είναι καλύτερη από το να είμαστε στην εποχή του Χότζα. Που έδειχναν απέναντι την Κέρκυρα με τα πολλά φώτα και του λέει: Κοιτάξτε, εσείς δουλεύετε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Αυτοί δουλεύουν και τα μεσάνυχτα. Εμείς δεν είμαστε. Γιατί αυτή ήταν τηλεόραση. Αυτή ήταν τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κεφαλογιάννη. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πραγματικά, κυρία Μανολάκου. Πραγματικά με τη λαϊκή δημοκρατία. Κυρία Μανολάκου, να πάμε λίγο στον κύριο Ποταμιάνο να μας πει αν συμφωνεί. Είναι ο κύριος Μάκης Ποταμιάνος υποψήφιος με την Κοινωνική Συμφωνία. Να μας πει αν συμφωνεί με αυτά που είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης και η κυρία Μανουλάκου. Και υπάρχει ακόμα, κύριε Ποταμιάνο, υπάρχει ένα, δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, αν έπεσε την αντίληψή σας, ένα έτσι χιουμοριστικό των Άγγλων που λέει για τα διάφορα κόμματα πώς προέκυψαν. Λέει το Πασόκ κάνει αυτό, το Πασόκ κάνει εκείνο, που λέει keep calm, κάπως έτσι το λέει, για την Κοινωνική Συμφωνία λέει ότι αγωνίζεται να πείσει ότι δεν είναι ακόμα Πασόκ. Και το ίδιο λέει και για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σας βάζω αυτό το ερώτημα να μας πείτε τι σας έκανε να αποχωρήσετε από το ΠΑΣΟΚ, τι λέει σήμερα η Κοινωνική Συμφωνία, ποια είναι η προοπτική για τις 6 Μαΐου τις εκλογές και την 7η τι θα έχουμε κατά τη γνώμη τη δική σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάσκα. Η απάντηση είναι βασισμένη σε όλα αυτά που προσπάθησε να περιγράψει ο κύριος Κεφαλογιάννης, αλλάζοντας όμως έντεχνα, εφιώς, με διάφορα χαριτολογήματα, την κουβέντα, μακριά από το χρέος και την ευθύνη των δύο μεγάλων κομμάτων, την ευθύνη τους για την κρίσιμη κατάσταση στην οποία σήμερα βρίσκεται η χώρα και μεταφέροντας τη συζήτηση στο Χότζα και τα φώτα της Κέρκυρας. Μίλησε πολλές φορές για καραγκιόζηδες, δεν ξέρω ποιους εννοεί, αλλά ίσως την κουβέντα απόψε μπορέσουμε να εντοπίσουμε. Ίσως πάλι ο ελληνικός λαός ξέρει και ίσως το δείξει πάλι σε αυτές τις εκλογές. Δεν το ξέρω αυτό. Η Κοινωνική Συμφωνία θέλει να παρατηρήσει ότι σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Κεφαλογιάννης και τα στοιχεία που εσείς αναφέρατε για το χρέος, φτάσαμε περίπου το 1993 με την αποχώρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τον κ. Σιμπηλίδη, σε ένα χρέος περίπου 110-115% του ΑΕΠ. Το οποίο είχε αυξηθεί κατά ένα ποσοστό περίπου 30-40% από το χρέος που άφησε η κυβέρνηση Παπανδρέου, που ήταν περίπου 80% του ΑΕΠ. Φτάσαμε το 2009 σε ένα χρέος που ήταν περίπου 120% του ΑΕΠ. Αφισβητούνται τα νούμερα, μιλάμε χοντρικά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, ακόμη και αν ξεχάσουμε την αλόγιστη συμπεριφορά και διαχείριση που επέδειξαν μέχρι το 2001-2002, στιγμή κατά την οποία η χώρα που ορθώς είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, αποφάσισε να ενταχθεί στην Νομισματική Ένωση. Εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση του κυρίου Σμίτη και μετέπειτα δύο διαδοχικές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν έκαναν τίποτε για να οχυρώσουν τη χώρα απέναντι στις προκλήσεις και τις απειλές που αποτελεί το ευρώ, ο μηχανισμός του ευρώ, για μια χώρα η οποία είχε εκείνα τα διαρθρωτικά ελλείμματα, εκείνη την ελλιπή παραγωγική βάση, που ήταν φυσικό ότι θα οδηγούσε σε τεράστια αύξηση του χρέους της, δεδομένου ότι εκείνη τη στιγμή το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα, είχε διαλέξει την πολιτική, την επεκτατική, δηλαδή της πιστωτικής επέκτασης, που πολλοί φίλοι μου έπαιρναν τηλέφωνα από τις τράπεζες για να τους προσφέρουν δάνεια. Γεγονός που οδήγησε στην έκρηξη χρέους, ιδιαίτερα δε κρυμμένου χρέους, που είχε προκύψει από ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, το περίφημο swap της Goldman Sachs, στην αρχή της ένταξης στην ΟΝΕ, το οποίο επανελήφθη αργότερα επί των κυβερνήσεων Καραμαλή και που έφτασε στη στιγμή που ανέλαβε ο Γιώργος Παπανδρέου το 2000. Ας φτάσουμε στο τώρα όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω. Η κυρία Κατσέλη είπε ότι αν μετά τις εκλογές έχουμε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε σε στάση πληρωμών. Ακριβώς. Η κυρία Κατσέλη λοιπόν τι θα έκανε για να μην οδηγηθούμε σε στάση πληρωμών. Πρώτα έχουμε καταλάβει γιατί θα οδηγηθούμε σε στάση πληρωμών. Ένα λεπτό. Θα οδηγηθούμε σε στάση πληρωμών διότι το μνημόνιο και η δανειακή σύμβαση, τα δύο μνημόνια και η δανειακή σύμβαση που έχουν υπογράψει η Νέα Δημοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Παπαδήμο, είναι ένας μηχανισμός ηφαισιακός. Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη, διότι χρόνο με το χρόνο η αφέμαξη όλων των ζωτικών χυμών της ελληνικής οικονομίας θα οδηγεί σε αδυναμία παραγωγής. Επομένως, ποια είναι η αντιπρόταση? Αμέσως θα σας πω. Αυτό σημαίνει δηλαδή αυτό που είπα, απλά, με απλά λόγια σημαίνει ότι όσο έχουμε αυτή τη δανειακή σύμβαση, δεν πρόκειται να δούμε ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, ο κύριος Σαμαράς, στην ανάπτυξη που έκανε των προτάσεών του, αφού άλλαξε πολιτική απέναντι στο μνημόνιο, προσπαθεί να προσθέσει την ανάπτυξη. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν, εκτός αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο εξωτερικό πακέτο, που δεν πρόκειται να υπάρξει με τη σημερινή κρίση που μαστίζει ολόκληρη την Ευρωζώνη. Επομένως, αυτό που χρειάζεται, και αυτό εννοεί η κυρία Κατσέλη, αλλά δεν έχουμε πάντα πολύ χρόνο, και αν μας τον δώσετε θα το κάνουμε συγκεκριμένα, να αναλύσουμε το εξής. Η τροποποίηση, παύλα ανατροπή συγκεκριμένων όρων του μνημονίου, πρέπει να επιτρέπει την αποπληρωμή του χρέους με πλεόνασμα που θα προκύπτει από αναπτυξιακή διαδικασία. Αυτό που έχει κάνει η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Παπαδήμο έχει κάνει το εξής. Έχει μετρήσει ποιο είναι το χρέος της χώρας, ποιες είναι οι τοκοχρεωτικές δόσεις που πρέπει να πληρώνονται μέχρι το 2030, και αφού το υπολόγισε αυτό, κανόνισε κάθε χρόνο πόσοι μισθοί, συντάξεις και πρόσθετοι φόροι θα πρέπει να επιβάλλονται, ώστε να μαζεύονται αυτά τα χρήματα, τα οποία θα πηγαίνουν μαζί με τα δάνεια στα οποία δεσμευθήκαμε, καινούρια δάνεια, τόσο το 110 του πρώτου μνημονίου που δεν δόθηκε όλο, όσο και τα 130 του επόμενου, τα οποία αυξάνουν τρομακτικά το χρέος, και αυτά θα αφαιμάσουν την ελληνική οικονομία, δεν θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δανειστούν, διότι η ρευστότητα δεν θα υπάρχει, θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί, με αποτέλεσμα το 2020 να μην μπορεί η χώρα να πετύχει το 120 του ΑΕΠ, ποσοστό του ΑΕΠ, με το οποίο ξεκινήσαμε το 2009. Αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Και επειδή δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε, θα αναγκαστούμε να κάνουμε μερική στάση πληρωμών. Περιμένω βεβαίως ακόμα να ακούσω τις προτάσεις σας. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η πρόταση είναι ότι αναδιαπραγματευόμενοι το μνημόνιο, όλοι οι Έλληνες σαν μια γροθιά, θα πείσουμε, βεβαίως μπορούμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους, διότι αυτοί δεν θέλουν να κάνουμε στάση πληρωμών. Διότι αν κάνουμε στάση πληρωμών. Αυτό μέχρι τώρα γιατί δεν είχε γίνει από τις κυβερνήσεις που είχαμε? Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τις δύο κυβερνήσεις να το εξηγήσουν αναλυτικά. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσουν έναν κατάλογο. Μέρος μίας εκ των οποίων ήταν και η κυρία Κατσέλη όμως. Η κυρία Κατσέλη δεν συμμετείχε στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής από την αρχή. Τοποθετήθηκε Υπουργός Ανάπτυξης, παρόλο που είχε την ευθύνη του οικονομικού επιτελείου του ΠΑΣΟΚ, και δόθηκε το χρήσμα στον κύριο Παπακοσταντίνου. Στη συνέχεια η κυρία Κατσέλη. Γνωρίζοντας. Ήταν μέρος της κυβέρνησης. Βεβαίως ήταν. Γι' αυτό διαχώρισε τη θέση της και διαγράφει. Διαχώρισε τη θέση της γιατί προσπάθησε. Πολύ αργότερα. Βεβαίως, πολύ αργότερα. Έχετε δίκιο. Καλλιο αργά παρά ποτέ. Και πιο σημασία μεγαλύτερη έχει το εξής. Ότι η κυρία Κατσιέλη έχει το θάρρος της γνώμης της, και όχι μόνο η κυρία Κατσιέλη, μην το κάνετε προσωπικά. Όλα τα στελέχη της κοινωνικής συμφωνίας, όπως και άλλοι συμπολίτες μας που έχουν διαλέξει να αποσπαστούν από άλλα κόμματα επειδή έχουν αγανακτήσει από την εδιάξονη πολιτική του μνημονίου. Δεν είναι μόνο το κόμμα της κοινωνικής συμφωνίας, είναι και άλλα κόμματα των οποίων τις τάξεις πυκνώνουν άνθρωποι, λογικοί, καταρτισμένοι, μορφωμένοι, που ξέρουν ότι η πολιτική είναι αδιέξοδη. Και παρακολουθήσαμε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, οι οποίοι σαν να είναι σε ένα κουτί και να παίζουν κουκλοθέατρο, μαλώνει ο ένας με τον άλλον, χωρίς να λένε πώς θα δώσουν λύση μετά τις εκλογές. Αφού έχουν δεσμευτεί. Ο κύριος Κατσαφάδος λέει εδώ ότι είστε αντιμνημονιακοί. Αντιμνημονιακοί, δηλαδή θεωρείτε ότι η κοινωνική συμφωνία συμπεριλαμβάνεται σε αυτό που λέμε αντιμνημονιακό τόξο? Κοιτάξτε να δείτε, η στάσιμα των Ελλήνων πολιτών, της κοινωνίας απέναντι στο μνημόνιο, οφείλει να είναι αρνητική. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε έχουμε τις αυταπάτες που υπενήχθη η κυρία Μανολάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μέσα στη συνολική διαπραγμάτευση, γιατί υπάρχει γενικότερη, γενικευμένη χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλα κόμματα έχουν το ίδιο πρόβλημα, γιατί είναι γεγονός, είναι αλήθεια αυτό που ανέφερε η κυρία Παπαρίγα, ότι και οι χώρες που έχουν μνημόνιο και αυτές που δεν έχουν έχουν πρόβλημα. Είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που οι δυνάμεις που ανήκουν σε αυτό που λέμε κοινωνικές δυνάμεις, αυτές που ενδιαφέρονται για τον αδύναμο και όχι μόνο για την επιτυχία αυτών. Δηλαδή, εσείς, για να καταλάβω, αν παίρνατε την εξουσία, θα λέγατε σε 7 Μαΐου μισό λεπτό, δεν πληρώνω συντάξεις και μισθούς, πάω ένα λεπτό να επαναδιαπραγματευτώ και θα επιστρέψω. Η διατύπωσή σας, επιτρέψτε μου να διορθώσω, η διατύπωσή σας δεν είναι ουθή.
Όταν, εάν και εφόσον η κοινωνική συμφωνία δεν μεγαλοπιάνεται, γνωρίζουμε ότι είμαστε ένα μικρό κόμμα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε μαζί με άλλους. Και είναι πολλοί αυτοί σήμερα. Με ποιους άλλους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Εμείς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με όλα τα κόμματα που συμμερίζονται την ανάλυση μας ότι το μνημόνιο είναι αδιέξοδο. Και είναι πολλοί. Είναι και κόμματα ένδυμων. Δηλαδή μέσα στην Ευρωζώνη, ναι, αλλά όχι μνημόνιο. Βεβαίως. Δεν αυτό, θα πει. Ναι, αλλά το λέτε πολύ απλοϊκά. Επιτρέψτε μου, επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια και δούλευα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να χρησιμοποιώ λίγο πιο εξειδικευμένες προτάσεις και φράσεις. Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένη. Και η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη είναι αυτή τη στιγμή δεδομένη. Το ευρώ όμως είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μεταφέρει πλεονάσματα από τον νότο στο βορρά. Και έχει και κάτι άλλο. Το ευρώ δεν έχει από πίσω του μια οντότητα. Είναι όλες οι χώρες της Ευρωζώνης πίσω από το ευρώ, με κυρίαρχη τη Γερμανία. Διότι όταν υπήρξε αυτό που λέγαμε τότε φίδι, δηλαδή ο μηχανισμός κειμενόμενων ισοτιμιών, παγιώθηκε στο ευρώ με συγκεκριμένες ισοτιμίες, οι οποίες για μια χώρα σαν την Ελλάδα με τις διαθροτικές αδυναμίες είναι αρνητικές. Επομένως, αυτό όλοι οι Ευρωπαίοι οικονομολόγοι το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό υπάρχει μια τεράστια συζήτηση και στην Ευρώπη και στην Αμερική που δείχνουν ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Δεν το λένε επειδή το θέλουν όλοι. Μερικοί το θέλουν για λόγους κερδοσκοπίας. Αλλά όλοι οι έγκριτοι οικονομολόγοι γνωρίζουν ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Και θα επαναληφθεί αυτό και σε άλλες χώρες. Και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία που ξέρετε τι έγινε χτες, σήμερα. Κύριε Ποταμιάνο, πόσα χρόνια εργαστήκατε εκτός Ελλάδος και πού? Εργάστηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα μεγάλο διάστημα 15 χρόνων και έχω δουλέψει και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό δεν έχει σημασία. Όχι, έχει σημασία για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο τηλεθεατής που βλέπει αυτά που λέτε, ποιες εμπειρίες έχετε στη διαδρομή σας, ώστε να τα αξιολογεί και καλύτερα. Είστε ένας άνθρωπος που ξέρει από Ευρώπη, αυτό ήθελα να τονιστεί. Κοιτάξτε να δείτε. Εκεί κατέτεινε η ερώτησή μου στο να τονιστεί ότι έχετε εργαστεί στις ευρωπαϊκές δομές, άρα να αξιολογήσουν αυτά που λέτε ανάλογα οι τηλεθεατές καθώς το ακούν. Σας ευχαριστώ, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Πολύ σύντομα, γιατί θέλω να πάω στον κύριο Πατρίκιο να μας πει, γιατί ίσως είναι ένα κόμμα αυτά που θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας ή με κάποιο άλλο. Θα δούμε. Θέλω να πω κάτι όμως. Ολοκληρώστε. Η πρόταση συνεργασίας για μας είναι μια πρόταση για δύο βήματα. Διότι ας μην γελιόμαστε και ας μην κρυβόμαστε εμείς από το δάχτυλό μας. Εδώ βλέπετε και τα κόμματα της αριστεράς διαφέρουν μεταξύ τους και δεν μπορούν να κάνουν ένα κοινό πρόγραμμα. Ακούσατε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι δήλωσε με τη συνέντευξη κ. Παπαρίγα. Αλλά και μεταξύ τους τα άλλα δύο κόμματα. Και η κυρία Μανολάκου εδώ δηλώνει και δηλώνει. Και όλοι. Δεν διαφέρει. Και οι περισσότεροι άλλοι. Την πρόταση του Κουκουέ λέμε. Δεν λέμε καμία προσωπική. Σύμφωνο. Και το αποδεικνύουμε και το τεκμηριώνουμε. Σύμφωνοι. Θέλω να πω. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Ποταμιάνο ότι είναι αδιέξοδη αυτή η πολιτική. Μια στιγμούλα. Εμείς προτείνουμε το εξής, κύριε Ντάσκα. Επειδή ακριβώς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και επειδή τα διάφορα κόμματα έχουν αδυναμία έβρεσης προγραμματικών συγκλήσεων λίγο πριν από τις εκλογές, η γνώμη μας. Η ρεαλιστική γνώμη μας είναι ότι έτσι κι αλλιώς θα αναγκαστούμε, θα πάμε στις εκλογές, τα κόμματα θα καταγραφούν. Την επομένη των εκλογών, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει δηλώσεις, εφόσον εξακολουθούν και αποδείξουν ότι είναι έντιμοι και δεν αλλάξουν στάση, μπορούν να βρεθούν γύρω από ένα τραπέζι, να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση του μνημονίου. Και εφόσον επιτευχθεί αυτό, τα κόμματα θα αναζητήσουν μεταξύ τους προγραμματικές συγκλήσεις. Καλά, αφού εμείς λένε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τους άλλους μισούς. Κύριε Ποταμιάνο, δώστε μας την ευκαιρία να πάμε στον κύριο Πατρίκιο. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη. Εμείς. Στον κύριο Πατρίκιο, ο οποίος είναι υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά. Κύριε Πατρίκιο, είπε προηγουμένως ο κύριος Ποταμιάνος ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Το μνημόνιο είναι αδιέξοδο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δηλώνουν ούτε νεκρή συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει τώρα μια συζήτηση που γίνεται αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα μπορούσαν να συνεργαστούν με ποια κόμματα, υπό ποιες προϋποθέσεις, πόσο μακριά θα πάτε ότι θέλετε το μνημόνιο να καταργηθεί αμέσως, τι προοπτικές έχετε στις εκλογές, για να το ακούσουμε. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος μας, ο Πάνος ο Καμένος, δεν μπορούμε να θα θέσουμε το πρόγραμμά μας υπόψη του Κοινοβουλίου και όποιοι από τους βουλευτές με ελεύθερη κρίση και σκέψη δεχτούν τις προγραμματικές μας δηλώσεις μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας. Δεν κάνουμε ειδικότερα, δεν ζητάμε συνεργασία από κάποιο κόμμα ειδικότερα. Σίγουρο είναι ότι δεν συνεργαστούμε με τη συγκυβέρνηση του Μνημονίου.
Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε μέσα από το διαδίκτυο, από ανθρώπους που είχαν τις αγωνίες για το πού πάει η πατρίδα μας. Άρα θέλω να πω στην κυρία Μανολάκου και στον κύριο Κεφαλογιάννη ότι το θέμα δεν είναι πια ιδεολογικό. Το θέμα είναι εθνικό. Εδώ οι ελληνικές οικογένειες καταστρέφονται. Δεν μπορούμε να έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Κάπου όλοι ανήκαμε. Συναντηθήκαμε λοιπόν και είπαμε ότι πρώτα πρέπει να λύσουμε το εθνικό μας θέμα. Έχει εξαθλειωθεί ο ελληνικός πληθυσμός. Έφερε ένα παράδειγμα ο κύριος Κεφαλογιάννης προηγουμένως και είπε ότι μια οικογένεια εισπράττει 500 ευρώ και χαλάει 900. Δεν μας είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, τα χαλάει αυτά τα 900 ευρώ για δικά της έξοδα ή είναι κάποια δάνεια που έχουν δημιουργήσει άλλοι. Γιατί η ελληνική οικογένεια όταν παίρνει 500 ευρώ και χαλάει 900 με κάποια χρέη που τους έχουν δημιουργήσει άλλοι, δεν νομίζω ότι του επιτρέπει να φέρνει αυτό το παράδειγμα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα καταγγείλουν το μνημόνιο. Θα συστήσουν μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου που θα βρει ποιο είναι το χρέος μας. Όπως κάθε νοικοκύρης στην οικογένειά του ξέρει τι χρωστάει. Δεν μπορεί να μας λέει πάλι ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι πήραμε ένα δάνειο το 1983 με 17% και το πληρώσαμε το 2000 μόνο με μαθηματικούς υπολογισμούς που ήθελε από μαθηματικό. Σας ρωτάω, γιατί το πληρώσαμε. Ένας νοικοκύρης, άμα είχε δανειστεί με 17,5% το 85%, θα πλήρωνε το 17,5% σήμερα. Αυτά τα απλά πράγματα. Και δεν έχει καμία ευθύνη το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, που πληρώσαμε 17,5% και 20% επιτόκια μετά από δύο υποτιμήσεις. Κύριε Πατρίκη, στο σκληρό αντιμνημονιακό δρόμο που έχετε επιλέξει, όπως τον εκφράζει και ο Πάνος Καμένος, με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο σκληρός δρόμος του κόσμου. Με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Κύριε Ντάσκα, με το ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούμε μόνο σε ένα σημείο. Συμφωνούμε στο λογιστικό έλεγχο του δημοσίου χρέους. Σε όλα τα άλλα σημεία έχουμε διαφορετικές απόψεις. Όπως στους μετανάστες, έχουμε διαφορετικές απόψεις στα εθνικά θέματα. Αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το θέμα και είναι καλό για την πατρίδα μας, θα το κάνουμε. Μάλιστα. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Η διαφορά μας είναι ουσιαστική, είναι ταξική, είναι στρατηγική. Αυτή τη στιγμή εθνικό, δεν υπάρχουν ταξικές διαφορές, κυρία Μανολάκου. Για να το διευκρινίσω. Έχετε ρωτήσει τον κόσμο σας, κυρία Μανολάκου, είπατε για την αφηγό επισκευαστική ζώνη. Δεν έχετε καμία ευθύνη, κυρία Μανολάκου, για τη ζώνη αυτή. Γιατί διεκδικούμε συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζόμενους. Και πώς ήρθαν οι συνθήκες ασφάλειας, κυρία Μανολάκου, αυτή τη στιγμή. Άρα δεν δουλεύει κανένας, αλλά είμαστε όλοι ασφαλείς. Ευχαριστούμε. Οι 8 νεκροί και τα εργατικά ατυχήματα για να κερδίζουν γρήγορα οι εργοδότες, αυτή είναι η λύση. Οι 8 νεκροί μπορεί να είχαν συγκεκριμένους υπευθύνους, όχι όλη τη ζωή. Άρα με βοηθάτε πάντως για να ρυθμίσουμε ένα δευτερόλεπτο. Για να πούμε ποια είναι η ουσιαστική διαφορά μας. Όταν οι τράπεζες μέσα από το κούρεμα χάνουν 28 δις για να πληρώνονται με 50 δις, που είναι χαράτσια ουσιαστικά από όλους τους εργαζόμενους και από το 1,5 εκατομμύριο άνεργους, συνεπώς το ζήτημα είναι ταξικό. Η διαφορά μας λοιπόν είναι ποιος θα πληρώσει την κρίση και εμείς αρνιόμαστε να την πληρώσουμε αυτή που δεν φτάνει οι εργαζόμενοι. Για αυτό το πράγμα, τι μονομερή διαγραφή του χρέους. Τα λεφτά όλους και τα δανεικά πήγαν στο κεφάλαιο και στους εφοπλιστές, αυτούς που στηρίζετε κι εσείς. Αυτή είναι ουσιαστική διαφορά μας. Κύριε Πατρίκη, ένα λεπτό. Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, θέλω να καλησπερίσουμε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνωστή δικηγόρο της Αθήνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από δίκες μάλιστα πολύ σοβαρού πολιτικού περιεχομένου που έχουν. Είναι υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Κωνσταντοπούλου, σας καλησπερίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και διακόψτε την εκδήλωση να έρθετε σε εμάς. Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση και ανυπομονώ να μπούμε και στη συζήτηση. Θα μπείτε στη συζήτηση. Ευχαριστούμε εμείς. Για μας είναι τιμητικό, όπως και τον Θανάση Παπαχριστόπουλο, ο οποίος είναι ο γνωστός γιατρός που γυρνάει ανά τον κόσμο που υπάρχει μάχη, πόλεμος και ανάγκη. Ο κ. Παπαχριστόπουλος είναι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές στο νομό Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Κ. Παπαχριστόπουλο, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά, κύριε Ντάσκα, και εγώ ευχαριστώ. Θα πάμε στο διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε σε αυτό το σημείο για τη ροή του προγράμματός μας και αμέσως μετά θα γυρίσουμε στη συζήτηση με τις τοποθετήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ακούστηκε, και τον άλλον καλεσμένο μας από την παρέα που έχουμε απόψε.
Εδώ είμαστε για τη μία ώρα ακόμα στην ώρα των αποφάσεων. Μια εβδομάδα, αύριο Σαββατοκύριακο, τελευταίο πρώτων εκλογών. Καλεσμένοι από όλα τα κόμματα για να μπορέσετε να αποφασίσετε, να βγάλετε συμπεράσματα, να ακούσετε απόψεις, να ακούσετε προτάσεις, γνώμες, θέσεις και να βγάλετε συμπεράσματα για το τι θα επιλέξετε στις πιο κρίσιμες εκλογές, όπως μας τις λένε, τις πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολιτευτικής ιστορίας μας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς είστε υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας, δικηγόρος. Γιατί είναι κατά τη γνώμη σας κρίσιμες αυτές οι αποφάσεις, αυτές οι εκλογές, εάν τις θεωρείτε κρίσιμες και αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να στήξει, ρωτήσαμε την κυρία Μανολάκου προηγουμένως, ευρωβουλευτήνα, βουλευτήνα με το ΚΚΕ σήμερα στον Πειραιά, είπε ότι το ΚΚΕ θέλει δικό του, θέλει δική του εντολή στο ίδιο να εφαρμόσει ένα δικό του πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει συνεργατικές προσπάθειες με άλλα κόμματα και της σημερινής αριστεράς, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και από όλο το φάσμα. Γιατί το ΚΚΕ είναι, πιστεύει σε ορισμένες γραμμές που είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ευρώ, αυτή την πορεία. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξαν και φωνές κατά καιρούς που έλεγαν έξω από το ευρώ. Σήμερα η θέση του, όπως την εξέφρασε και στο Ράδιο 9 ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ότι είμαστε κόμμα στις ευρωπαϊκές δομές. Θα προσπαθήσουμε επαναδιαπραγμάτευση μνημονίου, θα προσπαθήσουμε. Σε συνεντεύξεις εσείς έχετε πει επίσης το ίδιο πράγμα. Θέλω να το ξεκαθαρίσετε στις 7 Μαΐου, εάν σας βρει με μια ισχυρή λαϊκή εντολή και σε εσάς, μια ισχυρά ποσοστά, ανεβασμένα ποσοστά όπως θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ποιες επιλογές θα κάνετε, θα αναζητήσετε συνεργασίες και μέχρι πού θα μπορούν να φτάσουν αυτές. Τον κύριο Καμένο, είναι σήμερα πρωτοσέλιδο στα Νέα, ΚΚΕ, Παπαρίγα, Καμένος, ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα το ξεκαθάρισε, εσείς. Κύριε Ντάσκα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα διατυπωθεί και μετεκλογικά, διατυπώθηκε όμως με υπεύθυνο τρόπο και προεκλογικά, ήταν μια ευρύτερη συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς. Και για να μην αοριστολογούμε, απευθύναμε συγκεκριμένη πρόσκληση συστράτευσης σε ένα μέτωπο καταπολέμησης, καταγγελίας και ακύρωσης του μνημονίου και διεκδίκησης μιας άλλης συμφωνίας και μιας άλλης μοίρας για την Ελλάδα. Απευθύναμε την πρόσκληση αυτή και στη Δημοκρατική Αριστερά, η οποία αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από ανθρώπους οι οποίοι διέδραμαν πολύ μεγάλη πορεία μέσα στον συνασπισμό και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύνεται η πρόσκληση αυτή στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο επίσης έχει στο παρελθόν αναγνωρίσει ότι υπάρχει μέλλον και προοπτική για μια ευρύτερη αριστερά που συνεργάζεται, συμπορεύεται, συστρατεύεται και διεκδικεί να όχι απλώς να αντιπολιτεύεται, αλλά να διαδραματίσει ρόλο καθοριστικό, ρόλο ευθύνης στην πιο κρίσιμη εποχή για τη χώρα μας, στην πιο κρίσιμη ιστορική στιγμή της μεταπολίτευσης και ίσως γενικότερα της σύγχρονης ιστορίας μας. Απευθύναμε την πρόσκληση αυτή επίσης και στις δυνάμεις της οικολογίας, γιατί αναγνωρίζουμε ότι και οι δυνάμεις αυτές από μία θέση αριστερή, από μία θέση ανθρωπιστική, απευθύνονται προς την κοινωνία με τους ίδιους ή με παράλληλους και επάλληλους προβληματισμούς όπως εμείς. Και αυτό το οποίο είπαμε είναι, τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή, όχι απλώς για να μετρήσει ο καθένας τα κουκιά του, όχι απλώς για να μετρήσει ο καθένας τα ποσοστά του, διότι αυτό μπορεί να είναι μεν ενθαρρυντικό, μπορεί να είναι αναπτερωτικό, διότι φαίνεται ότι θα βγουν ενισχυμένα όλα τα κόμματα και όλες οι δυνάμεις της αριστεράς και της οικολογίας, είναι όμως ατελέσφορο σε επίπεδο διεκδίκησης της διακυβέρνησης της χώρας. Χάνεται, κύριε Ντάσκα, δυστυχώς, στις 6 Μαΐου η ιστορική ευκαιρία που υπήρχε, μια ευρύτερη αριστερή συνεργασία να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτή η διεκδίκηση της διακυβέρνησης δεν αποτελεί μόνον δικαίωμα, δεν αποτελεί μόνον στόχο, αλλά αποτελεί και μία ευθύνη της αριστεράς, η οποία οφείλει να υποδείξει και να δείξει
τον τρόπο διεξόδου, όχι μόνο κρίνοντας και κατακρίνοντας, αλλά αναλαμβάνοντας να κυβερνήσει και αναλαμβάνοντας να επιλύσει τα προβλήματα. Εμείς δηλώνουμε από καιρό, και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του Συνασπισμού, και ήδη η ευρύτερη αυτή συνεργασία που επιτεύχθηκε σε μικρότερο βαθμό αλλά αποτελεί ένα ευρύτερο μέτωπο, ήδη ονομαζόμαστε ΣΥΡΙΖΑ, ενωτικό κοινωνικό μέτωπο, γιατί ήδη έχουν συστρατευθεί μαζί μας και άλλες δυνάμεις που συμπορεύονται και αναγνωρίζουν τους ίδιους στόχους, τους ίδιους σκοπούς και τα ίδια προβλήματα. Χωρίς να παραγνωρίζει κανείς ότι υπάρχουν διαφορές, ότι υπάρχουν διαφωνίες, αλλά οπωσδήποτε προκρίνοντας εκείνα που μας ενώνουν. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν απίφθινε την πρόταση αυτή προς τα κόμματα που σας ανέφερα, προς τις δυνάμεις που σας ανέφερα και προς τις λοιπές δυνάμεις που συστρατεύτηκαν ήδη Καμένο. Μαζί μας. Σήμερα... όχι προς τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος, να είμαστε σαφείς και να μην δημιουργείται από ορισμένους προς την κοινή γνώμη μια σύγχυση. Δεν εντάσσεται ο κύριος Καμένος στην ευρύτερη αριστερά. Δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ της αριστεράς και των θέσεων του κυρίου Καμένου. Βεβαίως είναι ενθαρρυντικό ότι βλέπουμε το κόμμα του κυρίου Καμένου να υιοθετεί πολλές προτάσεις που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, την οποία έχουμε προτείνει από πολλού χρόνου, όπως η καταγγελία του Μνημονίου που αποτελεί θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι τα υιοθετεί το κόμμα του κυρίου Καμένου σημαίνει αυτό που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξή του, ότι σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση αριστερής συνεργασίας, εάν παίρναμε την ψήφο ανοχής ή εμπιστοσύνης του κόμματος αυτού, βεβαίως δεν θα την αποποιούμασταν, διότι αυτό θα ήταν ανεύθυνο. Όχι όμως σε επίπεδο συνεργασίας, διότι δεν αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να γίνει συνεργασία σε προγραμματική βάση με το κόμμα του κυρίου Καμένου, με το οποίο τόσα πολλά μας χωρίζουν. Ο κύριος Κουβέλης σήμερα είπε για κυβερνός αριστερά θα μπορούσε να μετέχει σε μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Το ερώτημα γίνεται διαφορετικό. Εσείς βλέπετε τα ποσοστά των κομμάτων της αριστεράς να, σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, να είναι αρκετά να πλησιάζουν σε ένα στόχο ώστε να είναι πραγματικά στο τραπέζι πρόταση για σχηματισμό μιας κυβέρνησης. Βλέπετε αντίστοιχα τα ποσοστά των δύο μεγάλων κομμάτων να πέφτουν, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τόσο ώστε να μην σχηματίζουν κυβέρνηση. Επίσης, ποια θα είναι η θέση σας αν οριακά τα δύο μεγάλα κόμματα, τα κόμματα τα σημερινά μεγάλα εξουσίας όπως είναι τώρα κατεγραμμένα, αν οριακά φτιάξουν μια κυβέρνηση, είναι κοντά στους 155, 150, 155 βουλευτές, αν φτάνουν. Εσείς τότε ποια θέση θα έχετε, ακόμα πιο μαχητικής αντιπολίτευσης για να πέσουν και να πάμε σε καινούργιες εκλογές, ή θα πείτε αφού φτάσαμε εδώ να στηριχθεί ένα μίνιμουμ πρόγραμμα για να μην πάμε στην πτώχευση, στη χρεοκοπία όπως λένε οι άλλοι. Θα σας απαντήσω. Καταρχάς ως προς το ερώτημα που αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Κουβέλη και την τοποθέτηση της δημοκρατικής αριστεράς. Τώρα είναι υποψηφιές, γι' αυτό σας το λέγαμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Uh-huh. Θα έλεγα ότι με πολύ έτσι ενδιαφέρον αλλά και με πικρία ορισμένες φορές παρακολουθώ στελέχη της δημοκρατικής αριστεράς που ήταν και επί χρόνια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του Συνασπισμού παλαιότερα να προσπαθούν να επινοήσουν ή να δημιουργήσουν τη διαφωνία σε θέματα και σε προβλήματα στα οποία υπάρχει συμφωνία. Και αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Εκεί που υπάρχει συμφωνία πρέπει να την αναγνωρίζουμε και πρέπει να ενωνόμαστε και να συστρατευόμαστε για τον κοινό σκοπό. Ξέρετε κυρία Κωνσταντοπούλου, μια τέτοια περίοδο σαν αυτή που περνάμε τώρα θα ήταν λογικά μια χρυσή ευκαιρία για τα κόμματα της αριστεράς να σχηματίσουν, να συμπορευθούν όπως αυτό είναι που λέμε εμείς. Αυτό είναι ακριβώς. Φαίνεται όμως ότι και από τις δημοσκοπήσεις που είδαμε μέχρι την ημέρα που μπορούσαμε να δούμε δημοσκοπήσεις, ακόμα και παραδοσιακά αριστεροί ψηφοφόροι δείχνουν να μην πείθονται πια. Θα σας απαντήσω. Εκείνο που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι έχουν όλα τα κόμματα της αριστεράς και συνολικά η αριστερά και η οικολογία μία καταγραφόμενη άνοδο και δημοσκοπική. Φυσικά οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές, αλλά αυτό που φαίνεται δημοσκοπικά
Αλλά ακόμη περισσότερο θα σας πω αυτό που φαίνεται στην κοινωνία και στον κόσμο με τον οποίο συζητάμε και ερχόμαστε σε επαφή και ο οποίος είναι ολοένα και πιο ενθουσιώδης για μια αριστερή διακυβέρνηση. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια ενδυνάμωση της αριστεράς και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Και αυτό είναι και ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα πανευρωπαϊκά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Εγώ νομίζω ότι βλέπουμε μια ενδυνάμωση σε ακροδεξιά κόμματα σε όλη την αυτό, Ευρώπη. Αυτό βέβαια είναι, αυτό είναι και ένα άλλο σύμπτωμα. Φυσικά υπάρχει και αυτό και είναι πολύ ανησυχητικό και είναι επίσης ευθύνη των δυνάμεων που συγκυβερνούν αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα και Ευρώπη, το γεγονός ότι ενθαρρύνουν τον ρατσιστικό λόγο, τον ξενοφοβικό λόγο, τον ακροδεξιό λόγο, τον ναζιστικό λόγο. Ενίοτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γεωργάτη, είστε υποψήφιος με την Δημοκρατική Αριστερά. Στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά. Σε εσάς ακριβώς θα πηγαίναμε και καλά κάνατε και πήρατε το λόγο. Σε αυτά που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, τα είπε και ο Φώτης Κουβέλης απόψε στη Λάρισα, είπε μια προσβλέπηση μια κυβερνός αριστερά. Ακούσατε προηγουμένως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η θέση δική σας είναι ότι υπάρχει προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας αν τα ποσοστά ανεβούν μετά τις εκλογές σε αυτά τα επίπεδα των κομμάτων της αριστεράς. Κύριε Ντάσκα, να κάνουμε μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε, γιατί ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας κάτι πολύ σύντομο. Υπάρχει η προοπτική, είναι στοίχημα να μην μπορούν να σχηματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση συνεργαζόμενα το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι σαφές ότι αυτό είναι το πρόγραμμα αυτό και ο στόχος είναι μια τους, πιθανότητα. Και αυτό είναι έχουν συνυπογράψει και δεσμευθεί ότι θα κάνουν με το μνημόνιο, να μην γελιόμαστε. Είναι λοιπόν ένας στόχος να μην το πετύχουν. Ο στόχος αυτός όμως θα είχε επιτευχθεί πολύ ευχερέστερα εάν ήμασταν πρώτη δύναμη που θα ήμασταν πρώτη δύναμη ενωμένοι. Γιατί εκεί θα υπήρχε και η ωφέλεια του εκλογικού νόμου αυτού, του εντελώς δυσανάλογου και αν θέλετε ληστρικού. Θα καρπωνόταν όμως η αριστερά την ωφέλεια αυτή που τόσα χρόνια καρπώνονται και δημιούργησαν για τον εαυτό τους τα δύο κόμματα. Είναι ανακριβές αυτό που λέτε. Το μπόνους των 50 εδρών, ο νόμος είναι σαφής, πάει σε ένα κόμμα και όχι πρώτο. Σε συνασπισμό κομμάτων. Στο πρώτο. Επομένως, αν κάνουμε συνασπισμό κομμάτων, δεν παίρνουμε κανένα μπόνους 50 ευρώ. Αυτός ήταν ο λόγος δηλαδή της μη συνεργασίας. Όχι, δεν είναι αυτός. Προφανώς δεν είναι αυτός. Προφανώς δεν είναι αυτόν και θα αναφερθώ, επιστρέψτε μου. Αλλά ήθελα πρώτα δεν να μας έχετε απαντήσει ποιος ήταν. Πάντως φαίνεται ναι, απαντήσω όντως αμέσως. Και οι δύο το ίδιο πράγμα θα απαντήσω αμέσως. Θα απαντήσω αμέσως. Απλώς αν μου παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω γιατί... Κοιτάξτε, περίμενα μια μισή ώρα. Ο κύριος Γεωργάτος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν έρθω στο θέμα των συνεργασιών. Πριν έρθω στο θέμα των συνεργασιών και της κυβέρνησης του βουνού της αριστεράς, θα ήθελα να κάνω μια άλλη επισήμανση. Ποιας κυβέρνησης του βουνού, γιατί μου επιτρέπετε να συνεχίσω τέτοιες αναφορές. Τι θέλετε λοιπόν, να μισό πείτε λεπτό, ακριβώς. Μισό λεπτό. Κανένας σε αυτό το πάνελ, σας παρακαλώ. Κανένας αυτό το πάνελ, παρακαλώ, κανένας αυτό το πάνελ δεν αναφέρθηκε σε ένα πολύ πραγματικό γεγονός. Όλοι καταγγέλνουν και περιγράφουν. Και το πραγματικό γεγονός είναι ότι τον Ιούνιο μας περιμένουν μέτρα 11,5 δις. Και το ερώτημα του ουσιαστικό είναι... Με ποιες μεταρρυθμίσεις και με ποιο τρόπο αυτά πάλι δεν θα γίνουν με οριζόντια μέθοδο. Δεν θα περικόψουν πάλι μισθούς και συντάξεις κατά άδικο και σκληρό τρόπο. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εμείς, όχι αφήνοντας το λεπτό, και μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντοπούλη. Εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά κάτσαμε κάτω και κοστολογήσαμε. Και λέμε, μέχρι να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη που όλοι την επικαλούνται και ουδείς λέει με ποιον ακριβώς τρόπο θα συμβεί, αλλά θα έρθει κάπως από την Ευρώπη με έναν τρόπο. Μέχρι τότε λοιπόν να συμβεί η πολυπόθητη ανάπτυξη, εμείς κάτσαμε και κοστολογήσαμε ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε 4 δις από αμυντικές και φαρμακευτικές δαπάνες, 2 δις από τη σπατάλη των προμηθειών του δημοσίου, πάμε στα 6, και 6 δις από τη διαφοροδιαφυγή, που στο σύνολό της είναι 60. Αυτό μας κάνει 12 δις. Λέμε με αυτόν τον τρόπο θα έρθω στο επόμενο γιατί ερώτημα. Δεν ωραία, το για θέμα. Να τα εξοικονομήσουμε όλοι, να δούμε τι θα ωραία. Γίνει όμως. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα εξοικονομήσει. Από τη φοροδιαφυγή. Και το επόμενο ερώτημα είναι ακριβώς. Και το επόμενο ερώτημα. Και το επόμενο ερώτημα. Και το επόμενο ερώτημα. Συνεργασία με τον ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα αυτό έχω βαρεθεί να τα ακούω. Εσείς έχετε πάρει. Είναι πρόδειλον.
Τι έχετε βαρεθεί, το αποκλείετε, το αποκλείσατε, γιατί αν. Και τι είναι το Πασόκυρια Κωνσταντοπούλου, να επιτρέψετε να έρθω και στο πράγμα των συμμαχιών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι αγενέστατη απέναντί μου, θα συνεχίσω κάνοντα πω δεν την ακούω. Μη με προσβάλλετε, σα αφήνω να προσβάλλω. Και εσεί με προσβάλλετε, διακόπτοντα συνέχεια. Δεν σέβεστε τον συνομιλητή. Δεν σέβεστε τον συνομιλητή. Ένα λεπτό. Πολύ απλά. Αυτό είναι άλλο πράγμα από το να πείτε ότι είναι αγενέστατη. Δεν είπε. Διέκοψε για να ολοκληρώσει μια σκέψη. Δεν είναι αγενέστατη. Αφού παρεμβαίνει την ώρα που μιλάω. Παρεμβαίνει την ώρα που μιλάω. Αν ήταν έτσι και εμείς θα παίρναμε θέση και θα το επιτρέπαμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Ωραία, εντάξει. Να συνεχίσω επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από αυτό λοιπόν, αυτά τα μέτρα και τις όποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν για να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, πρέπει να τα εφαρμόσουν κάποιοι. Κάποιες συμμαχίες. Γιατί προφανώς είναι πολύ πιθανό ότι μπορεί να μην προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, το να λέμε πριν τις εκλογές με ποιους θα πάτε εσύ, με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις, για μένα είναι και λαϊκισμός και τυχοδιοκτισμός. Διότι πρέπει να βάλουμε αμέσως μετά τις εκλογές, πρέπει να βάλουμε αμέσως μετά τις εκλογές κάτω την ατζέντα των προγραμμάτων μας και τα σημεία στα οποία θέλουμε να γίνουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και να πούμε συμφωνούμε σε 1, 2, 3, 4. Αυτά δεν γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν μπορείς να μιλάς για ενότητα λίγο πριν τις εκλογές. Διότι, να πω το πολύ απλό, όταν κάποιος έχει στρατηγικές διαφορές με άλλα κόμματα, δεν είναι εύκολο να φτιάξει και τακτική πολιτική καθημερινή εφαρμόσιμη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επί παραδείγματι, ένας από τους πρώτους όρους που βάζει είναι τριετής παύση πληρωμών. Και ρωτώ, τριετής παύση πληρωμών δεν είναι διακοπή του αναπνευστικού σωλήνα της ροής χρημάτων προς την Ελλάδα? Δηλαδή, δεν θα χρεοκοπήσουμε αν πάμε σε μια στάση πληρωμών? Επομένως, η απαγκίστρωση από το μνημόνιο πρέπει να είναι σταδιακή και βαθμιαία. Πρέπει να γίνει μέσα από μια διαπραγμάτευση, καθώς το κλίμα αλλάζει ταυτόχρονα και στην Ευρώπη. Μέσα από νίκη των σοσιαλιστών, του Ολάντ, πιθανότατα στην Ιταλία τον άλλο χρόνο και τον μεθεπόμενο στη Γερμανία, θα αλλάξει το κλίμα στην Ευρώπη. Αυτό δίνει δυνατότητες επαναδιαπραγμάτευσης. Και επιπλέον η επαναδιαπραγμάτευση διευκολύνεται από το γεγονός ότι το χρέος έχει γίνει κατά 80%, έχει μεταφερθεί από τις ανώνυμες αγορές στα κράτη και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συγκεκριμένους φορείς δηλαδή. Έχει γίνει περισσότερο διακρατικό. Άρα μπορούμε να διαπραγματευτούμε επαχθείς πλευρές του μνημονίου και να απαγκιστρωθούμε βαθμιαία, κάνοντας ταυτόχρονα μεταρρυθμίσεις, διότι όλοι αναφερόμαστε στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, αλλά κανείς δεν λέει τι γίνεται μέσα στην Ελλάδα. Έχουμε αρχίσει να λέμε Ολάντ, ο ένας ο άλλος, την ανάπτυξη δεν μας τη φέρει ο Ολάντ. Ακόμα και αν φυσήξει διαφορετικός άνεμος στην Ευρώπη, αν εδώ δεν γίνουν εκείνες οι αναγκαίες τροποποιήσεις και η εξυγίανση και οι μεταρρυθμίσεις, οποιαδήποτε ανάπτυξη και πόροι μπορούν πάλι να πηγαίνουν στις μαύρες τρύπες. Έφτασε ο ίδιος ο κύριος Τόμψεν από την Τρόικα, όλοι το ξέρουν, να πει σταματήστε να κόβετε συντάξεις και πατάξτε τη φοροδιαφυγή. Έπρεπε να μας το πει ο κύριος Τόμψεν αυτό? Δεν έπρεπε εμείς να βάλουμε κάτω και να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν, προέχουν για μας οι μεταρρυθμίσεις, οι άμεσες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν πόρους για κοινωνική προστασία και ένα δίχτυ ασφάλειας για όλους τους ανέργους και τα πιεζόμενα κοινωνικά στρώματα, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πάμε σε ανάπτυξη και τι είδους ανάπτυξη. Ποιο θα είναι αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης? Γιατί η Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει προσαρμοστεί στο νέο διεθνές περιβάλλον. Δεν έχει κάνει εκείνες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις προσαρμογές που χρειάζονται για να έχει μια ανταγωνιστική οικονομία. Συνεπώς, η οποιαδήποτε συνεργασία θα προκύψει βάσει προγραμμάτων και συγκεκριμένων στόχων στις συζητήσεις που θα γίνουν αμέσως μετά τις εκλογές. Έτσι θα προκύψει. Και όχι να λέμε στα πας με το Πασόκ και τα εύκολα. Γιατί αυτά είναι οι εύκολες κατηγορίες και περίπου λασπολογία. Να απαντήσετε κι εσείς και επίσης, αν θα θέλεις... Εγώ έχω ζητήσει ένα... Κυρία Μανολάκου, ένα λεπτό, επειδή εσείς θα μείνετε. Να απαντήσετε η κυρία Κωνσταντοπούλου και αν θέλει κάτι να συμπληρώσει μετά ο κύριος Ποταμιάνος και ο κύριος Πατρίκιος για να τους αποχαιρετήσουμε, για να έχουμε και άλλους καλεσμένους στο στούντιο. Απαντήστε λοιπόν εσείς. Θα ήθελα πολύ σύντομα να πω τα εξής. Αυτά είναι όλα που ακούσαμε, κατά την άποψή μου, υπεκφυγές. Δεν άκουσα κάτι το οποίο να περιγράφει μία θεμελιώδη διαφορά. Τα προγράμματα και οι θέσεις των κομμάτων είναι αυτή τη στιγμή γνωστά.
Επομένως, αν μιλάμε για στρατηγική θέλετε συνεργασία. Θέλετε τρία χρόνια πάυση πληρωμών, κυρία Κωνσταντοπούλου. Βλέπετε ότι κάνετε το ίδιο που μου καταλογίσατε ως αγένεια. Παρ' όλα αυτά, εγώ το θεωρώ αυθόρμητο και δεν έχω αντίρρηση. Ευχαριστώ πολύ αντίρρηση. Που εκτιμάτε τον αυθορμητισμό μου. Δεν θα σας χαρακτηρίσω λοιπόν και ευχαριστώ που παρεμβήκατε. Όμως θέλω να πω το εξής. Αυτά όλα που είπατε δεν περιγράφουν διαφορές τέτοιες οι οποίες να αποτρέπουν τη συνεργασία. Και εκείνο το οποίο υπαινικτικά διατυπώσατε ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που επισημαίνουμε εμείς. Ότι εκείνο που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι ενδεχομένως θέσεις εξουσίας, τοποθετήσεις σε πολιτικές θέσεις. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με στρατηγική συνεργασία. Ο μισός συνασπισμός δεν είναι υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Πώς είπατε? Ο μισός συνασπισμός και κάποιες συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Λέτε. Να αναφέρω και ονόματα. Να αναφέρω και ονόματα, αν θέλετε. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη εντός Ευρώπης, εντός ευρώ. Αν μου επιτρέπετε πάρα πολύ. Και τρία χρόνια πάυση πληρωμών. Δύο θέματα. Μιλήσατε για τρία χρόνια που, κατά τα οποία, κατά τη γνώμη σας, πρέπει το μνημόνιο να εκτελείται. Εγώ σας ρωτώ, θεωρείτε ότι έχει περιθώρια ο ελληνικός λαός να του στύψουν κι άλλο τη ζωή? Σας είπα μόλις για αντίρροπα μέτρα. Να καταβάλει τι, καταβάλει για το αίμα του οι συμπολίτες μας. Μόλις σας περιέγραψα κοστολογημένα μέτρα. Κάνετε το ίδιο που σας ενόχλησε πριν. Τι να κάνω, το άλλο που αφού μου να... το κάνατε σας το κάνω, τι να γίνει. Εντάξει, ευχαριστώ λοιπόν παρακαλώ. Για την ανταπόδοση. Να πω λοιπόν το εξής. Για τους ανέργους για τους οποίους μιλήσατε. Έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και δύο μήνες κατέθεσε, πρόταση νόμου. Η οποία περιλαμβάνει μέτρα ανακούφισης των ανέργων. Την ψηφίσατε? Θα τη στηρίζατε? Συμφωνούμε στα μέτρα αυτά? Εγώ νομίζω ότι συμφωνούμε. Άρα γιατί επινοούμε σε ορισμένα θέματα διαφωνίες τεχνητές, οι οποίες οδηγούν τελικά στον κατακαιρματισμό και στην ήττα, ενώ μπορούμε να διεκδικήσουμε με άλλον τρόπο μια αριστερή διακυβέρνηση. Και θα μου επιτρέψετε να πω και το εξής. Μπορούμε να τα δούμε άνετα μετά τις εκλογές. Είπατε είναι απροσάρμοστη, δεν έχει προσαρμοστεί η χώρα. Δεν είναι απροσάρμοστη ούτε η χώρα ούτε οι πολίτες της. Και δεν είναι πράγματα για να τα δούμε. Η οικονομία της Ελλάδας είναι προσαρμοσμένη. Είναι πράγματα που μπορούμε. Αυτό, κύριε Κωνσταντοπούλου, μείνετε καλώς, σε αυτό. Θα μείνω σε αυτό. Κύριε Ποταμιάνο, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, γιατί πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα και εσείς. Έχω ζητήσει το λόγο εσείς για ένα λεπτό. Θα μείνετε μετά, θα μείνετε για να αποχαιρετήσουμε. Πρέπει να πούν και άλλοι καλεσμένοι. Γιατί την πρόταση συνεργασίας στην Ελλάδα, που δεν το κάνουν, έτσι. Θα μείνετε. Κύριε Ποταμιάνο, σας παρακαλώ, αν έχετε κάτι να το. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να διευκρινιστούν δύο πράγματα. Το πρώτο, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, παρόλο που δεν είναι δική μου δουλειά να ανακατευτώ σε διαφωνίες μεταξύ άλλων χώρων, είναι δύσκολο να υπάρξουν συμφωνίες μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Επομένως, η πρόταση της κοινωνικής συμφωνίας είναι, εφόσον δεν έχουμε, δεν συζητάμε επιμέρους θέματα, αλλά το βασικό θέμα που είναι η αντιμετώπιση της μνημονιακής πολιτικής, την άλλη μέρα των εκλογών μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, εμείς και με τη Δημοκρατική Αριστερά μπορούμε, και με το ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε, και με όλα τα άλλα, όπως του κυρίου Καμένου του κόμμα που θέλουν, βάζουν αυτό το θέμα, και με όλες τις άλλες δυνάμεις που πιθανότατα θα διαφοροποιηθούν ψηφίζοντας τις εκλογές, να το δούμε. Το δεύτερο όμως σημαντικό είναι ότι αυτή η συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ και της Δημοκρατικής Αριστεράς δίνει τη δυνατότητα να καταλάβει κανείς τη θέση της κοινωνικής συμφωνίας. Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει αναστολή μονομερή όρων του μνημονίου. Όχι, όχι, δεν μιλάει για μονομερή. Κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Κωνσταντοπούλου, όλοι εμείς οι άλλοι σεβόμεθα αλλήλους. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει την εντύπωση ότι θέλει να κάνει μονομερείς ενέργειες. Πέστε το όπως θέλετε. Αν θέλετε, ψέστε με μετά. Αυτές οι μονομερείς ενέργειες, με βάση τις υποχρεώσεις μας εντός της ευρωπαϊκής κοινότητας, δεν μπορούν να γίνουν. Δεν θα βρείτε ευικών ους. Απ' την άλλη μεριά, η Δημοκρατική Αριστερά προτείνει να αντιμετωπίσουμε με μέτρα, όπως είπε, μεταρρυθμίσεις και να απαγκιστρωθούμε σταδιακά. Με όλη μου την εμπειρία τόσα χρόνια και στα θέματα αυτά, σας δηλώνω ξεκάθαρα και εθαρσώς ότι ο όρος σταδιακή απαγκίστρωση δεν υφίσταται. Διότι είναι σαν να έχεις ένα συμβόλαιο με μια τράπεζα στην οποία οφείλεις να πληρώνεις δανειακές υποχρεώσεις. Δεν μπορείς να επαναδιαπραγματευτείς. Εάν επαναδιαπραγματευτείς, αυτό γίνεται μια φορά. Δεν μπορείς να το κάνεις διαρκώς. Εφόσον έχουμε μια ατυχή, αν την πούμε διαπραγμάτευση, γιατί δεν υπήρξε. Κύριε Ποταμιάνο, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Ολοκληρώνω λοιπόν να πω ότι και τα δύο δεν είναι δυνατά. Η θέση κοινωνικής συμφωνίας είναι λοιπόν ότι πρέπει όλοι μαζί να πάμε να κάνουμε μια σφαιρική διαπραγμάτευση η οποία δίνει διέξοδο στο αδιέξοδο
περίοδο που Μάλιστα. έχει επιφέρει η υπογραφή του μνημονίου. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία να έχετε στους στόχους σας, εφόσον και ο λαός θα συμφωνήσει με αυτό. Πρέπει ο κύριος Πατρίκιος, αν έχει κάτι να συμπληρώσει, να τον καληνυχτήσουμε και τον κύριο Πατρίκιο. Θέλω, κύριε Ντάσκα, να πω ότι οι ψηφοφόροι, οι Έλληνες ψηφοφόροι αυτή την εποχή, αυτή τη στιγμή, πρέπει να σκεφτούν και να μην πιστέψουν τις υποσχέσεις που τους δίνουν τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πριν 20 μέρες πριν τις εκλογές ήταν που επέβαλαν τα μέτρα. Δεύτερον, δεν πρέπει να φοβηθούν, δεν πρέπει να τρομάξουν, γιατί προσπαθούν να τους τρομάξουν, λέγοντάς τους πώς θα έχουμε στις 7 Μαΐου μισθούς και συντάξεις. Πρέπει να γίνει σαφέστατο στους Έλληνες ότι τίποτα από τα δάνεια που παίρνουμε δεν πάει για μισθούς και συντάξεις. Λοιπόν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες λένε ότι η χώρα μας πρέπει να μείνει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με διατήρηση της εθνικής ταυτότητάς της. Πρέπει να είναι εντός του ευρώ, αλλά με διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας τους. Πρέπει να διεκδικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και καλό τους Έλληνες να μην φοβηθούν και να ψηφίσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πατρίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Γεωργάτο και τον κύριο Ποταμιάνο. Πάμε σε ένα διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε τώρα για να επανέλθουμε μετά. Θα είναι μαζί μας η κυρία Μανολάκου. Και με άλλους. Ο κύριος Αργύρης Δινόπουλος και ο κύριος Δημήτρης Καρίδης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα. Πάμε στο διάλειμμα, επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, της έκτακτης που κάνει το κανάλι 9, η ώρα των αποφάσεων, πρώτων εκλογών. Είναι μαζί μας εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα, παίρνουν το λόγο. Ο κύριος Γιάννης Μαυρέλης είναι υποψήφιος με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Με την Ντόρα Μπακογιάννη, η Δημοκρατική Συμμαχία, κύριε Μαυρέλη, μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή, πώς είναι οι δικοί σας υπολογισμοί και αν μπει, τι το διαφορετικό μπορεί να δώσει? Όταν, όπως λέγαμε προηγουμένως για τα κόμματα της αριστεράς, είναι ο κατακαιρματισμός είναι πολλά, είναι. Και στο χώρο της κέντρο-δεξιάς δεν βλέπουμε λιγότερα. Δημοκρατική Συμμαχία, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Τι διαφορετικό έχετε από την Νέα Δημοκρατία, άλλο κόμμα? Τι διαφορετικό από εκεί αποσπαστήκατε? Τι διαφορετικό έχετε να πείτε? Ή τι είναι αυτό που δεν μπορείτε να βρείτε με τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να κατεβείτε ξεχωριστά? Κύριε Ντάσκα, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Είπατε μια κουβέντα, από εκεί αποσπαστήκατε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το αντιπαρέρχομαι αυτό, σημαίνει ότι δεν έχετε κάποια αιχμή. Απλώς θέλω να θυμίσω υπήρξε διαγραφή της Προέδρου όταν Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας ψήφισε το μνημόνιο, στο οποίο ο κύριος Σαμαράς τότε είχε αντιρρήσεις. Καμία αιχμή δεν έχει, ένα κομμάτι εννοώ της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές. Και συνέχεια, άδειασε πάνω στη στροφή το 1/3 της κοινοβουλευτικής του ομάδας όταν άλλαξε πορεία. Εμείς είμαστε ίσως ο μοναδικός χώρος που δεν έχουμε κάνει τούμπες και δεν αλλάξαμε θέσεις. Εγώ προσωπικά και περίπου άλλα 350 άτομα είμαστε άνθρωποι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουμε αποφασίσει να μην παρατήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Δουλεύουμε στον πολιτικό σχεδιασμό, είμαστε εργαζόμενοι άνθρωποι, κάνουμε το πρωί προεκλογικό αγώνα, το βράδυ ετοιμάζουμε την επόμενη μέρα και περιμένουμε, είμαστε σίγουροι πλέον, ότι κάποιοι από εμάς θα εκλεγούν στη Βουλή και θα έχουν έναν ιδιαίτερο λόγο. Βλέπουμε γύρω μας καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί μέσα από εκλογές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Οι εκλογές αυτές στοιχίζουν πάρα πολύ ακριβά, στοιχίζουν 80 εκατομμύρια. Έρχονται με κρυφές ατζέντες, με ζάπια 1, 2, 3, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε τελικά. Και βέβαια τώρα έχουμε και φτάσει στο σημείο να ζητάμε και να μιλάμε και για κοινωνικά συμβόλαια. Από την άλλη βλέπουμε τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ θλιμμένος, να κοιτά μέσα από τις σημειώσεις του την Ακρόπολη και να βλέπει το δάσος με τις κεραίες.
Τώρα συγγνώμη που σας διακόπτω. Μου δίνετε μία πάσα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μαυρέλη. Η κυρία Μπακογιάννη έχει πει ότι θέλετε, για να κυβερνηθεί αυτή η χώρα, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, γιατί είναι σχετικό με αυτό που λέτε. Όλους τους προηγούμενους που μιλήσανε, είναι να έχω και εγώ τον απαιτούμενο χρόνο, να πω αυτά τα πράγματα τα οποία ο κόσμος θέλει να ακούσει. Το να σαρκάζετε τον πρόεδρο του Πασόκ όμως. Ένα λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι για να κυβερνηθεί αυτή η χώρα χρειάζεται μια εθνική ομάδα. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, κατά την κυρία Μπακογιάννη, λένε και δύο ψέματα. Για την αριστερά δεν το συζητάμε. Από ποιους θα αποτελείται αυτή η εθνική ομάδα? Λοιπόν, θα καταλήξω και εκεί. Αν μου δώσετε λίγο χρόνο, θα καταλήξω και εκεί, όπως κατέληξαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές. Βλέπουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε μικρά στάδια που προσπαθούν να γεμίσουν με κοντινά πλάνα, με σημαίες, ευτυχώς που είναι ελληνικές, αλλά κόσμο δεν βλέπουμε συγκεντρώσεις. Εγώ γυρίζω καθημερινά όλη την περιφέρεια. Σας λέω κάτι. Δεν υπάρχει υποψήφιος από άλλα κόμματα. Το μόνο που υπάρχουν είναι κάτω πεταμένα φυλάδια, πληρωμένα από το υστέρημα των ανθρώπων που βλέπουν το μισθό τους να μειώνεται κάθε μέρα, τις συντάξεις τους το ίδιο, και είναι πεταμένα κάτω. Μοσαϊκό είναι, τίποτα άλλο. Άνθρωποι δεν υπάρχουν. Αν υπάρχει αντίθετη άποψη γι' αυτό, παρακαλώ, ας έρθετε μαζί μου αύριο το πρωί, που θα είμαι στον Οροπό, να το δείτε κι εσείς και να έχετε και μία εικόνα. Τι προτείνετε λοιπόν? Συγκεκριμένα πράγματα. Θα μου πείτε πού μπορούν να βρεθούν τα χρήματα, έτσι ώστε να μην κοπούν συντάξεις και να γίνει κάτι. Έχουμε προτείνει απλές λύσεις, οι οποίες δεν νομίζω ότι χρειάζονται φαντασία. Απλά πράγματα. 50% μείωση βουλευτικής αποζημίωσης. 300 βουλευτές για τη χώρα μας είναι πάρα πολλοί. 200 μας είναι αρκετοί. Έχουμε συντάξεις βουλευτών. Μπορούν να περικοπούν. Έχουμε χρήματα τα οποία παίρνουν τα κόμματα και σας είπα προηγουμένως ότι γίνονται, στα οποία ήμασταν μάρτυρες την περασμένη εβδομάδα, γινόταν αγώνα στη Βουλή πώς θα τα πάρουν. Τα κόμματα είχαν κάποτε ποσοστά 30, 32, 40 αν θέλετε. Σήμερα είναι στο 15, στο 16, στο 17. Έχουνε εκχωρήσει το δικαίωμα της ίσπραξης στις τράπεζες και έχουν προεισπράξει τα χρήματα αυτά. Σας έδωσα μια πρώτη εικόνα. Δεν αφορά αυτό, για αυτό το θέμα. Δεν αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κυρία Μανολάκου, αν θέλετε να σας απαντήσω και εσάς, να σας πω κάτι, ότι επειδή είμαι αρκετή ώρα εδώ, στην Ελλάδα, για να πετάξουν τα αεροπλάνα και να φύγουν τα πλοία, πρέπει να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Να το επιτρέπει το ΚΚΕ και οι προηγούμενοι υπουργοί να θέλουν να φύγουν και αυτά. Η απάντηση αυτή νομίζω είναι για σας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν δουλειά και να μην κοντεύουν. Αναμφίβολα. Και εμείς είμαστε εργαζόμενοι, γι' αυτό και το περιέγραψα έτσι. Ναι. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουν δουλειά. Πρέπει να έχουν δουλειά. Και αν θέλετε να αφαιρέσετε το χρόνο που μας διαθέτει η εκπομπή, μπορείτε να το αφαιρέσετε. Να σταματήσω να τα πείτε πάλι. Σας ακούσαμε. Να πω κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι ο πολίτης δεν έχει καταλάβει ποιος φταίει σήμερα? Νομίζει ότι φταίει ο ίδιος ο πολίτης. Το κράτος φταίει. Δεν φταίει τίποτα άλλο. Θα μου πείτε και τι μπορεί να γίνει. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να στηρίξουμε τις μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το κράτος αυτή τη στιγμή χρωστάει 7 δις. Μέχρι πρότινος δίνανε ομόλογα. Τώρα φτάσανε σε ένα σημείο, έχουν δώσει ομόλογα, κόβουνε και την αξία των ομολόγων και φτάνουν σε σημείο που ο άνθρωπος ο οποίος δούλεψε τόσα χρόνια, πήρε μια σύνταξη, δάνεισε το κράτος, να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα πίσω του. Ας πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί τόσο μεγάλο ΦΠΑ στην Ελλάδα? Γιατί τόσο μεγάλη φόρη? Μπορείτε να μου απαντήσετε. Ξέρετε στην Ευρώπη πόσο είναι η φόρη? 12, 13 και 15% κάτω. Εδώ έχουμε τεράστιους φόρους, δεν τους πληρώνει κανένας και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε. Τα πράγματα είναι απλά. Κύριε Μαυρέλη, ολοκληρώστε. Η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ήταν απόντες από αυτό που περιγράφετε τώρα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν λέτε ότι το κράτος χρωστάει, το κράτος φταίει. Ποιοι ήταν τα εκτελεστικά όργανα του κράτους? Λοιπόν, έχω πει μια κουβέντα και υπάρχει και γραμμένη και υπογεγραμμένη. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όλοι οι άνθρωποι και τα πολιτικά πρόσωπα να κρίνονται για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών εκεί που υπήρχαν, όχι εκεί που δεν υπήρχαν.
Και πολλοί καταλαβαίνετε πάρα πολύ σωστά το τι εννοώ αυτή τη στιγμή. Και επίσης να βλέπουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει αυτοκριτική και προχωράνε μπροστά. Όχι αυτούς που κάνουν πως δεν θυμώνται. Είδα εδώ πέρα ανθρώπους οι οποίοι, αν τους δεις για πρώτη φορά, νομίζεις ότι αυτοί είναι εκτός χώρας. Δεν έχουν υπάρξει ποτέ σε αυτή τη χώρα. Πάνε στις εκλογές, ζητάνε την ψήφο, κάνουν διάφορες συμφωνίες, υπόσχονται κτλ. Και το ένα και το άλλο, και στο τέλος το αποτέλεσμα ποιο είναι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Εσείς πιστεύετε ότι ένα εκατομμύριο άνεργοι είναι δυνατόν ένα εκατομμύριο άνεργοι, να συνεχίσουν σε αυτή τη χώρα? Το δικοματικό κράτος το οποίο στήθηκε, για το οποίο όλοι πιστεύαν ότι και είναι παράδεισος, υποσχέθηκε, κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σας διέκοψα και ήμουν πάρα πολύ συνεπής στις υποχρεώσεις της εκπομπής. Ένα εκατομμύριο κόσμος είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι όμως δεν προέρχονται από το δημόσιο τομέα. Αυτοί βλέπουν κάθε μήνα 50, 60, 70, 80, 100 ευρώ να μειώνει το μισθός τους. Αυτούς θα πάει το δικοματικό κράτος και θα του πει: ξέρετε, δεν σε απέλησα, σε άφησα, ζήσε με αυτό και βλέπουμε την επόμενη μέρα. Να απαντήσω και στο προηγούμενο, γιατί δεν πάνε. Παίρνουν τηλέφωνα, κύριε Ντάσκα. Παίρνουν τηλέφωνα και άλλους εκβιάζουν. Κύριε Μαυρέλη, πολύ σύντομα είναι και τρεις εδώ στο τραπέζι, εδώ που δεν έχουν μιλήσει καθόλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω γιατί έχω υποχρέωση βραδινή. Και το μνημόνιο 1 και 2 το ψηφίσατε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαυρέλη, που μας τιμήσατε. Και μην κάνετε τώρα τον αποτυπώσει. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε, κύριε. Και προσωπικά και κύριε Παπαχριστόπουλε. Κύριε Παπαχριστόπουλε, αναφέρετε το ΠΑΣΟΚ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και είμαι εδώ πλέον των 2,5 ωρών συμμετέχοντας στην εκπομπή ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς. Λυπούμε που το λέω, κύριε Ντάσκα. Ναι. Δεν έχει ακουστεί ακόμα η φωνή του ΠΑΣΟΚ, του πρώτου αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον κατά τα κοινοβουλευτικά ήθη, κόμματος στη Βουλή. Θεωρώ πλέον ότι εκφεύγει κάθε λογική. Αναγκάζομαι λοιπόν να λάβω μόνος μου το λόγο και λυπούμε που το λέω. Λυπούμε, ξέρετε, ότι προσωπικό σας εκτιμώ, αλλά επιτέλους θεωρώ ότι πρέπει να ακουστεί και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Εκτός και θέλουμε να το εξαϊλώσουμε και να το τεχνητός, ας πούμε, να το περάσουμε έξω από την Βουλή. Λοιπόν, εντάξει, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μιλώ, όχι ως Βασίλης Κατσαφάδος αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο Βασίλης Κατσαφάδος τον εκτιμούμε. Σαφώς, κύριε Ντάσκα, είναι αμοιβαία η εκτίμηση. Είναι αμοιβαία η εκτίμηση. Αλλά ως προς το ΠΑΣΟΚ πώς θα κατάφερε, ήταν άλλο θέμα. Εντάξει. Πάμε, λοιπόν, πιστεύω οι Έλληνες πολίτες που μας παρακολούθησαν όλες αυτές τις ώρες να πήραν ένα δείγμα του τι πρόκειται να συμβεί την 7η στις 7 Μαΐου εάν και εφόσον επικρατήσει η οργή, η αγανάκτηση δικαιολογημένη και δώσουν δύναμη σε κόμματα τα οποία στην ουσία δεν λένε τίποτα παρά να χαϊδεύουν αυτιά. Δεν λένε τίποτα άλλο παρά να μας λένε γρίφους περίεργους, άλλοι τους κατ' εμέ, σύμφωνα με την κοινή λογική, ότι παραμένουμε στη ζώνη του ευρώ, αλλά δεν δεχόμαστε τίποτα από τις συμφωνίες τις διεθνείς που δεσμεύουν τη χώρα. Αυτά μας λένε. Όπου κανένας δεν δέχεται να συνεργαστεί με κανέναν. Και ξέρετε, στις 7 Μαΐου η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Όχι, και αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Μισό λεπτό, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν θα αποφασίσει. Να μην πούμε και εμείς τα επιχείρηματά μας. Μας αφαιρείτε το λόγο. Όχι, όχι, αυτή είναι η δημοκρατία που πρεσβεύεται. Σας παρακαλώ πολύ. Είμαστε και συνάδελφοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου αφαιρείτε το λόγο. Δεν θα απολογηθώ σε εσάς. Συνεχίζω λοιπόν. Μιλώ στον ελληνικό λαό. Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό ως κομματικός χώρος. Μου δίνετε αυτό το δικαίωμα. Ναι, κύριε Κατσαφάδο, συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Έλεγα, πριν με διακόψει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι πήρε μία μικρή γεύση ο ελληνικός λαός από το τι πρόκειται να συμβεί στις 7 Μαΐου. Το εφιαλτικό σενάριο της πλήρους ακυβερνησίας της χώρας. Και ασφαλώς η θέση του ΚΚΕ
Το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ξεκάθαρη. Γιατί αν πάει ένας υπουργός από μικρό κόμμα είναι θα είναι κυβέρνηση. Το καράβι δηλαδή αν πάει ένας υπουργός από τη ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δημοκρατική Αριστερά, θα είναι ξεκάθαρη. Δεν θα υπάρχει υπουργός στο Υπουργείο. Και προοπτική στη χώρα δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά αυτή τη στιγμή και νυφαλιότητας είναι το ΠΑΣΟΚ. Και το αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν χαϊδεύει αυτιά, θεωρεί ότι πια το αληθές είναι το εθνικό και εθνικό είναι το αληθές. Πρέπει να πούμε την αλήθεια κατάματος στον ελληνικό λαό. Έχουμε κάνει σκληρή αυτοκριτική, έχουμε ζητήσει και συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τα λάθη μας, τις αριθμίες μας, τις αφυσιμίες μας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε κρατήσει τη χώρα εντός ευρωζώνης. Αν επικρατήσουν αυτές οι φωνές οι έξαλλες, αν επικρατήσουν αυτές οι φωνές οι οποίες πρεσβεύουν τον τετραγωνισμό του κύκλου, γιατί περί αυτού πρόκειται, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καμιά προοπτική για το αύριο της χώρας. Ας επικρατήσει λοιπόν. Μόνο αν μπορείτε να μην χτυπάτε λίγο συγγνώμη, το τραπέζι, συγγνώμη, γιατί περνάει. Ας επικρατήσει λοιπόν μια δεύτερη νυφαλιότερη σκέψη στον Έλληνα πολίτη. Ας σκεφτεί τι διακυβεύεται με την ψήφο του και να δώσει δύναμη στο ΠΑΣΟΚ να σταθεροποιήσει το πολιτικό σύστημα. Γιατί ο μόνος σταθεροποιητικός παράγοντας στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή θεωρώ δυστυχώς ή ευτυχώς ότι είναι, επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία ψαρεύει επίσης σε θολά νερά. Μας πάει σε πολλαπλές εκλογικές μάχες μέχρι να πετύχει την αυτοδυναμία, την πολυπόθητη, η οποία είναι αδιανόητη σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε. Λοιπόν, εμείς λέμε αυτοδύναμη Ελλάδα, να φύγουμε από τη δημοκρατία της πλειοψηφίας, όπου το κράτος είναι λάφυρο του πρώτου κόμματος, και να πάμε στη δημοκρατία της συνένεσης. Και το ΠΑΣΟΚ είναι μια δύναμη συνένεσης, μια δύναμη σταθερότητα. Κύριε Καζαφάντα, θα πάρει το λόγο ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Εγώ έχω ζητήσει με τον κύριο ένα λεπτό. Αν είναι για το ένα λεπτό, ακούστε, είναι για το ένα λεπτό. Ναι. Μετά ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ο κύριος Κρομίδας από τους οικολόγους και ο κύριος Διαλυνάς από το Λαϊκό Χώρο στο Συναγερμό. Θα διακόψω ότι στο ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ναι, πέστε το. Υπόθηκε εδώ για την ευθύνη άρνησης του ΚΚΕ για συνεργασία με την ευρύτερη αριστερά. Παρουσιάζεται το κακό ΚΚΕ. Εμείς λέμε καθαρά, δεν πάμε σε καμιά συνεργασία για να καλοποιήσουμε το σαπισμένο σύστημα. Το σύστημα αυτό μόνο ανατρέπεται. Η συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι αποδεχόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αποδεχόμαστε το χρέος, ότι δεχόμαστε τη συνεργασία που έχει με το ΠΑΣΟΚ στην δεν τοπική αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, ενάντια στο ΚΚΕ και στο ΠΑΜΕ. Σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τη συνθήκη του Μάστριχτ, το σχέδιο Ανάν και πολλές αμαρτίες. Σήμερα, αυτές τις μέρες που μιλάμε, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ενδιαφέρεται για τη ζωή των εργαζομένων, αλλά όπου έχει πλειοψηφία σε συνδικάτα, πάει και υπογράφει συλλογικές συμβάσεις μείωση στο μισθό των εργαζομένων. Να γιατί δεν είναι αφαιρέγγυος. Και ο Βασιλόπουλος και στην Ομοσπονδία Εμπόρων και στον ιδιωτικό υπαλλήλο. Άρα λοιπόν είναι αφαιρέγγυος, κοροϊδεύει και η συνεργασία που είπε με τον Καμένο είναι πολύ να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και να καταλήξει και στον Καμένο. Αυτή είναι η πολιτική. Κύριε Παπαχριστόπουλε, εσείς είπε ο κύριος Κατσαφάτος η θέση της Νέας Δημοκρατίας, αν συμφωνεί με αυτά που είπε για την ακυβερνησία, θα υπάρχει μετά τις 7 Μαΐου για να σχολιάσουν μετά όσα θα πείτε ο εκπρόσωπος των οικολόγων, ο κύριος Κρομίδας, και του λαός, ο κύριος Διαλυνάς. Αν μου επιτρέψετε, κύριε Ντάσκα, να φύγω εγώ από όλα αυτά, να θυμίσω ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του απαξιώνεται από τους πολίτες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολίτες είναι οργισμένοι, δίκαια οργισμένοι και αγανακτισμένοι, και η λέξη πολιτικός ή πολιτική σηματοδοτεί κάτι αρνητικό. Πρέπει λοιπόν κάποτε αυτό το πράγμα που δημιουργήσαμε να δώσει μια εξήγηση στους πολίτες. Και εξηγούμε, κύριε Ντάσκα. Μπορεί αυτό το διεφθαρμένο κράτος που ακούμε από το πρωί ως το βράδυ ότι στο ΙΚΑ κλέβουνε, στα ΕΛΓΑ κλέβουνε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης κλέβουνε, στα δημόσια νοσοκομεία κλέβουνε, φοροδιαφυγή, διακίνηση, εμπορία καυσίμων και δεν μιλάει κανένας. Όλα αυτά κάποιος τα δημιούργησε. Πιστεύω αυτό το κράτος, το απίστευτο κράτος, μπορεί να τη δημιούργησαν τα δύο μεγάλα κόμματα, κυρία το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε πιο πολύ, η Νέα Δημοκρατία το συντήρησε,
αλλά με θρησκευτική ευλάβεια για να μην βγαίνουν έξω από το κάδρο, οι αριστεροί φρόντισαν να διονύσουν αυτό το κράτος και αν τους ήταν δυνατόν θα το μεγαλώνανε κιόλας. Τι θα έκανα, πάρουν τα όπλα θα έπρεπε. Πώς δηλαδή. Άλλο λέω. Ναι. Ξέρει ο καθένας τι θα πει συνδικαλισμός μέσα σε δημόσια υπηρεσία. Πείστε με να τελειώσει, κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα κλείσετε. Επιτρέψτε μου, δεν θέλω να με διακόψει κανένας, δεν έχω χρόνο. Ναι, και βαστό. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή είναι υπόλογο όλο το πολιτικό σύστημα και καλά θα κάνει ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του. Εγώ έχω την άποψη, η χώρα ήταν η τελευταία Σοβιετία στη Δυτική Ευρώπη. Αυτή είναι η άποψή μου. Με ευθύνες πολλών και των αριστερών. Λέω λοιπόν κύριε Ντάσκα τα εξής. Αυτή τη στιγμή μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν αξιόπιστοι πολιτικοί. Ερώτημα, το ρωτάει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή να δώσουν λύση στο γεγονός ότι η χώρα έχει φτάσει στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Σας λέω ότι το 90% των πολιτών λέει όχι. Η οργή, η αγανάκτηση είναι δικαιολογημένη. Χαράτσια κλπ. Να μην τα πω. Και ερχόμαστε εμείς τώρα και αρχίζουμε ποιος θα περάσει τη θέση του κλπ. Εγώ λέω ορθά κοφτά, μπορεί, δεν μονοπολώ την αλήθεια, δεν διεκδικώ το αλάθητο, μπορεί να κάνω και λάθος. Λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, τι πιστεύω εγώ, το κουκό έχει άλλη άποψη. Η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας πρέπει να φυλαχτεί σαν κόρη οφθαλμού και είναι μονόδρομος. Μπορεί όποιος θέλει να διαφωνήσει μαζί μου. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό πιστεύω. Και πιστεύω ότι όποιος σε αυτές τις εκλογές παίζει κορώνα γράμματα αυτή την προοπτική, για μένα δεν θέλω να χαρακτηρίσω ανευθυνότητα, αλλά δεν είναι σωστός. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία έκανε και αυτή πολλά λάθη και θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της, γιατί ούτε κράτος επανίδρυσε, ούτε φοροδιαφυγή χτύπησε, ούτε έκλεισε 300 στη φυλακή. Δεν την κάνει όμως ούτε συγγνώμη. Επιτρέψτε μου να τελειώσω τον συλλογισμό μου. Αυτή τη στιγμή μπαίνει στο ίδιο κάδρο με θύτες και θύματα. Και εξηγούμε. Άκουσαμε πολύ έτσι, περίσκεψη όλους. Ποτέ δεν είπαμε εμείς ή δεν αλλάξαμε θέση ότι το ΦΠΑ πρέπει να είναι μεγάλο. Πάντα λέγαμε ότι είναι μικρό. Ποτέ δεν είπαμε ότι οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να είναι μεγάλοι. Είμαστε εμείς που ουρλιάζαμε και λέγαμε κάντε μια διαρθρωτική αλλαγή. Καμία. Είμαστε εμείς που λέγαμε κάντε αποκρατικοποιήσεις τότε. Είμαστε εμείς που λέγαμε αξιοποιήστε τη δημόσια περιουσία. Είμαστε εμείς που λέγαμε βρέστε τρόπους να επαναπατρίσετε τα χρήματα στο εξωτερικό. Στις Κάνες, κύριε Ντάσκα, και εγώ θα μιλήσω ανοιχτά. Παίχτηκε κορώνα γράμματα η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Τότε δοκιμάστηκαν κάποιοι. Κάποιοι κρύφτηκαν. Κάποιοι μπήκανε μπροστά. Πληρώνουν πολιτικό κόστος. Εγώ νιώθω υπερήφανος γιατί κάποιοι ηγέτες εκείνη την ώρα προτίμησαν να είναι χρήσιμοι και όχι ευχάριστοι, κύριε Ντάσκα. Και λέω το εξής. Όταν ο ίδιος ο Μπάρακ Ομπάμα, ο ίδιος ο Τίμοθι Γκάιντνερ λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει στην Ευρωζώνη, δεν φαντάζομαι ότι μπήκανε και αυτοί σε παιχνίδια. Τι θέλω να πω. Ακούω κάποιους ανθρώπους με επαναστατικό ίστρο, με πολλή δύναμη να λένε δεν θα τολμούσανε. Και αν τολμούσανε, η χώρα κυβερνιέται κύριε Ντάσκα μήπως με κανόνες ρώσικης ρουλέτας ή με κανόνες πόκερ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όχι. Μία σφαίρα υπάρχει στις έξι. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Σε αυτές τις εκλογές, θέλετε να πω κάτι. Συχαίνω με το μνημόνιο όσο περισσότερο νομίζετε, πιο πολύ από όλους όσους το κατηγορούν. Και εκείνο το βράδυ παίχτηκε ξαφνικός θάνατος, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και φυλή της ζωής. Και όσοι ξέρουν από ιατρικά, φυλή της ζωής σημαίνει μπορεί να ζήσεις, μπορεί και να πεθάνεις. Η λογική λέει λοιπόν ότι προτιμάς το φυλή της ζωής. Κάποιοι λοιπόν αυτή τη στιγμή που είναι υπερεπαναστάτες, που υπεραπλουστεύουν, που λύνουν προβλήματα, λέγανε όχι, δεν θα τολμήσουν. Και κάνουν αυτή τη στιγμή τους τιμητές των πάντων με την πλάτη κάποιων ψήφων. Σας λέω λοιπόν ορθά κοφτά, εγώ βουλευτής δεν ήμουνα και μπορώ να κρυφτώ αυτή τη στιγμή. Αν εκείνο το βράδυ ήμουνα στο κοινοβούλιο, θα ψήφιζα ναι, κύριε Ντάσκα. Κι ας έτρωγα ντομάτες και ας πλήρωνα πολιτικό κόστος. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια κανείς να παίζει με την ευρωπαϊκή προοπτική της. Για να γίνει Κούβα, για να γίνει Αλβανία, για να γίνει Βόρεια Κορέα.
Αυτή είναι η αλήθεια και τελειώνω. Αυτή είναι η αλήθεια και τελειώνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Να τελειώσει, να τελειώσει. Αυτή είναι η αλήθεια και τελειώνω. Συγγνώμη, λεφτά. Να τελειώσει. Τελειώνει πολιτικό κόστο. Αν ήσασταν. Συγγνώμη, να τελειώσω. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Να τελειώνω, ρε παιδιά. Αυτή εκείνη τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία πλήρωσε πολιτικό κόστος. Κάποιοι συκοφαντούν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν άλλαξε καμία θέση. Διαφύλαξε σαν κόρη οφθαλμού την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και έκανε πάρα πολύ καλά, κύριε Ντάσκα. Και ο κύριος Προμήδας. Διαφύλαξε τον κρεμό. Στο πρώτο μνημόνιο αν είσαι βουλευτής. Πάμε στον κύριο και το Πασόκ είχε 149 ψήφους. Θα ψηφίζατε ή όχι? Τότε δεν επέκτηκε η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Έτσι, μπράβο. Για να αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Με ένα ναι ή με ένα όχι, πάμε στον κύριο Προμήδα. Ψήφους του Πασόκ τότε. Με ένα ναι ήταν βουλευτής. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Αν ήταν βουλευτής. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Δεν έχουμε χρόνο. Με ένα ναι. Πανεπιστημιακή υπόθεση. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Το πόσο λάθος ήταν η πρώτη ψηφοφορία. Δεν υπήρχε διαπραγμάτευση. Δεν δανειστήκατε όταν μπορούσατε. Το παραδέχεται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μας παραδώσατε. Θα μας πείτε τι παραδώσατε. Τι παραδώσατε, κύριε Παπακριστόπουλε. Άρα όχι, θα πει. Σε κοκορομαχία. Όχι, καμία κοκορομαχία. Αλλά αυτά δεν αντέχουν στη βάση του συνοπτήσεων. Το δεύτερο μνημόνιο ήταν καλό και το πρώτο ήταν κακό. Το δεύτερο μνημόνιο το ψηφίσατε επειδή διακυβεύεται η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ενώ πριν το πρώτο μνημόνιο δεν διακυβεύεται η προοπτική της χώρας. Κύριε Κατσαφάδο, είπε όχι, πάμε στον κύριο Κρομίδα. Γιατί θα γινόταν, από πού θα δανειζόταν η χώρα? Κύριε Κατσαφάδο, σας παρακαλώ. Από πού δανειζόταν η χώρα, κύριε Παπαχριστόπουλε? Ο Βάσο Παπαντρέου λοιπόν και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης χρησιμοποίησαν βαριές εκφράσεις, κύριε Κατσαφάδο, για αυτά που κάνατε. Μη με προκαλείτε, μη με προκαλείτε. Πρώτη φορά κατεβαίνω στον κόσμο. Ανατρέξτε τι είπε η κυρία Παπαντρέου και ο κύριος Χρυσοχοίδης για αυτά που κάνατε στη Βιετία. Λάθη κάναν όλοι. Και το συμπιλίμματα κάνατε εσείς. Εγκλήματα κάνατε εσείς. Ας μην πιάσουμε και το συμπιλίμμα, σας παρακαλώ. Παιδινούς που τους απέκλεισε ο Καραμαλής και τους ξαναφέρατε. Κύριε Κατσαφάδο, θα ψηφοδελτιάσω. Κύριε Κατσαφάδο, ευχαριστούμε. Ξέρουμε και εμείς να τα πούμε αυτά. Κύριε Κρομίδα, σας έπεισε ο κύριος Παπαχριστόπουλος και ο κύριος Κατσαφάδος για τον μονόδρομο που έχουμε. Ναι, καταρχάς νομίζω πως το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου σε μια χώρα σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Ακούγοντας και τις ομιλίες των δύο αρχηγών κομμάτων στην αρχή, αλλά και την πολιτική συζήτηση που ακολούθησε, θα νόμιζε κανείς ότι είναι μια προεκλογική περίοδος από τα παλιά. Σαν να μην έχουν μεσολαβήσει αυτά τα δύο χρόνια, αυτά τα δύο χρόνια πρωτοφανών θυσιών, αυτά τα δύο χρόνια χωρίς αποτέλεσμα, με τη χώρα μας να εξακολουθεί να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Θα περίμενα λοιπόν σε αυτή την προεκλογική περίοδο τα κόμματα υπεύθυνα να τοποθετηθούν και να καταθέσουν προτάσεις και να υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση πάνω στις ίδιες τις προτάσεις για την προοπτική της χώρας. Δυστυχώς για άλλη μια φορά βλέπουμε κοκορομαχίες, βλέπουμε αντιπαραθέσεις για το ιδεολογικό, βλέπουμε αντιπαραθέσεις αν θέλετε για την ταυτότητα. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να δούμε και το τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτές τις εκλογές. Και σε αυτές τις εκλογές ο κόσμος πρέπει να δει καθαρά. Τα διλήμματα δεν είναι μνημόνιο ή χρεοκοπία. Αυτή τη στιγμή έχουμε και μνημόνιο και χρεοκοπία. Τα διλήμματα δεν είναι κυβέρνηση ή ακυβερνησία. Περάσαμε το τελευταίο εξάμηνο με μία από τις πιο ισχυρές κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις της πρόσφατης ιστορίας. Όμως λίγο απήχε η κατάσταση από ακυβερνησία. Ας μην παίζουμε λοιπόν με τις λέξεις. Το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε κάποιους να γίνουν υπουργοί και κάποιον να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σχέδιο διακυβέρνησης, η οικοδόμηση εναλλακτικών λύσεων για τη χώρα. Γιατί πρέπει να αποτρέψουμε το αδιανόητο. Και τι είναι το αδιανόητο? Είναι η έξοδος της χώρας από την Ευρώπη και η άτακτη χρεοκοπία. Οι οικολόγοι πράσινοι από την πρώτη στιγμή είχαμε καταγγείλει, αν θέλετε, το μνημόνιο ότι είναι υπέρμετρο τίμημα, άδικα κατανεμημένο και με αμφίβολο αποτέλεσμα. Φοβάμαι πως επιβεβαιωνόμαστε. Το νέο μνημόνιο και η νέα δανειακή σύμβαση έχουν ανέφικτους δημοσιονομικούς στόχους. Στόχους που καμία χώρα δεν έχει πετύχει στην οικονομική ιστορία. Έχει επίσης δρακόντιες κυρώσεις και προτεραιότητα στους δανειστές. Φοβόμαστε λοιπόν πως αντί για χρεοκοπία ή μνημόνιο θα έχουμε την έξοδο της χώρας μας από την Ευρωζώνη μέσα ακριβώς από την υλοποίηση του Μνημονίου 2 και της Δανειακής Σύμβασης. Τι είναι αυτό που χρειάζεται? Τέσσερα πράγματα θα έλεγα. Καταρχάς, μια διαφορετική ευρωπαϊκή προσέγγιση, εξυγίανση στα δημοσιονομικά, διαρθρωτικές αλλαγές και βέβαια ανάπτυξη για έξοδο από την ύφεση. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά, οι οικολόγοι πράσινοι
που είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, στο Ευρωκοινοβούλιο είμαστε μέλος της ομάδας των Πράσινων. Έχουμε από τον Οκτώβριο κιόλας και τις συνόδους καταθέσει προτάσεις για πρόσβαση στα ευρωομόλογα, για παράδειγμα, για έναν διαφορετικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που σήμερα είναι δανειστής μόνο των τραπεζών και όχι κρατών. Ας μην επεκταθούμε, γιατί να δούμε και ποια είναι εκείνα τα μειονεκτήματα, αν θέλετε, της Ελλάδας που την έκαναν αδύνατο κρίκο. Λοιπόν, για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Ρητά και από κυβερνητικά χείλη και από το ΔΝΤ και από την Τράπεζα της Ελλάδος, η δημοσιονομική εξυγίανση επιχειρείται να γίνει κατά τα 2/3 με περικοπές δαπανών και 1/3 αύξηση εσόδων. Οι οικολόγοι πράσινοι θέλουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και υγιή δημοσιονομικά, γιατί ακριβώς είναι και θέμα διαγενειακής αλληλεγγύης. Όμως θα πρέπει να αντιστραφεί αυτή η αναλογία και να πάμε κυρίως στην αύξηση των εσόδων. Όσο και αν περίεργο και αν ακούγεται, η Ελλάδα είναι ένας ιδιότυπος φορολογικός παράδεισος. Με συντελεστές που είναι κοντά στο μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογικούς, αλλά έσοδα φορολογικά. Για να μιλήσει ο κύριος Γελινάς, ναι, αλλά φορολογικά έσοδα ως μερίδιο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος πολύ χαμηλό. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένα κυνήγι στις γκρίζες περιουσίες. Οι οικολόγοι πράσινοι από το φθινόπωρο έχουμε καταθέσει αναλυτικές προτάσεις για το πόθεν έσχες σε όλους τους πολιτικούς, ώστε να δούμε ποιοι πλούτησαν από την πολιτική, για καταγραφή όσων έχουν μεταφέρει τα λεφτά τους στο εξωτερικό και αντιμετώπιση τους με βάση τον ποινικό κώδικα και τη φορολογία, ώστε να έχουμε και κατασχέσεις και πρόστιμα. Χρειαζόμαστε επίσης διαρθρωτικές αλλαγές. Ναι, χρειαζόμαστε αλλαγές που τις χρωστάμε πρώτα στον εαυτό μας. Δεν είναι δυνατόν αλλαγές όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα γεννόσιμα φάρμακα να περιμέναμε το μνημόνιο. Είναι ντροπή για το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Και σε καμία περίπτωση μεταρρύθμιση δεν είναι η μισθή Βουλγαρίας. Το τέταρτο και το τελευταίο είναι η διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Γιατί όντως για να βγούμε από την ύφεση χρειαζόμαστε επενδύσεις. Η κεντρική πρόταση των οικολόγων πράσινων είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε στη διέξοδο από την κρίση. Όχι όμως με βάση το βρώμικο και σπάταλο και διεφθαρμένο αναπτυξιακό μοντέλο των τελευταίων δεκαετιών, αλλά με μια πράσινη στροφή στην οικονομία. Με αναζωογόνηση της υπαίθρου, με απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το λιγνίτι, με αναβάθμιση των συλλογικών αγαθών, με προώθηση μορφών συλλογικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Λοιπόν, να συζητήσουμε ακριβώς για αυτές τις προτάσεις και να μην εξαντλούμαστε σε. Γιατί αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι εναλλακτικές λύσεις διεξόδου. Ας μιλήσουμε για προτάσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Κρουμίδα. Ευχαριστούμε, κύριο Γιαλινάς, να πάρει το λόγο. Πρώτη σας εμφάνιση στην τηλεόραση. Ελπίζω να γίνετε σοφότερος παρακολουθώντας τους άλλους, οπότε να απαντήσετε για να κλείσει η κυρία Κωνσταντοπούλου και να καληνυχτήσουμε. Ναι. Βεβαίως. Η πρώτη μου εμφάνιση και πολιτικά, ζωγράφος Αντικέρ, που εμπλέκομαι πολιτικά σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Πέστε μας λίγο γρήγορα, τι παρατηρείτε, γιατί πρέπει να ψηφίσει το Λαϊκό Ορθόδοξο αυτό Συναγερμό. Αυτό το οποίο πρέπει για να κλείσει η κυρία Κωνσταντοπούλου, προσέξει ο Έλληνας ψηφοφόρος να μην ψηφίσει με θυμό και οργή, διότι είναι κακή σύμβουλη. Το Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι κόμμα εξουσίας, έχει πρόγραμμα, έχει προτάσεις. Είναι στοιχεία τα οποία έχει αναφέρει πριν από αρκετά χρόνια ο πρόεδρος, ο Γιώργος Καρατζαφέρη, περί λάθρομετανάστευσης, τα οποία εφαρμόζονται τώρα. Είναι το 70% που έχει μιλήσει για το κούρεμα του χρέους, το οποίο το έχει πει πριν καν συζητηθεί και γύρω από τη λάθρομετανάστευση. Προτάσεις που έχει κάνει, που εφαρμόζονται τώρα, που χαρακτηρίστηκε ακραίος και φασίστας. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαλινά. Είστε πάρα πολύ συνεργάσιμος πραγματικά σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Αν και σας ταλαιπωρήσαμε. Έγινε όμως σοφότερος. Κύριε Κωνσταντοπούλου, κλείνετε εσείς με την παρατήρηση για αυτά που ακούσατε από τον κύριο Κατσαφάδο, την κυρία Μανουλάκου, που είπετε ότι είναι μοναδικός δρόμος για το ΚΚΕ στην κλείσιμό της. Ο δρόμος του που εκείνη το ΚΚΕ επιλέγει και ο κύριος Παπαχριστόπουλος επίσης για το σπάταλο διεφθαρμένο κράτος που δεν διορθώνεται ποτέ. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι είναι στήρα κατά την γνώμη μου η θέση του ΚΚΕ ότι από την αντιπολίτευση θα ανατραπεί το σύστημα όταν έχεις την ευκαιρία να το ανατρέψεις κυβερνώντας. Αρπάζεις την ευκαιρία. Αυτό είναι το ένα. Στους αγώνες θα είμαστε δίπλα. Αυτό είναι ένα. Με το δεύτερο. Και τη γεσέ, εσείς, με στους αγώνες θα είμαστε δίπλα. Το δεύτερο. Όσον αφορά τις τοποθετήσεις που άκουσα σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους από τους εκπροσώπους των δύο κομμάτων που συνηθίζαμε να λέμε μεγάλα και που ελπίζω πραγματικά να είναι πάρα πολύ μικρά εκλογικά στις 6 Μαΐου.
Δεν αντιλαμβάνομαι πραγματικά πώς είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που ζητάς συγγνώμη, την ίδια στιγμή να αρνείσαι να κάνεις την άκρη και να χτυπάς το χέρι στο τραπέζι, όπως έκανε και ο κύριος Βενιζέλος, διεκδικώντας να συνεχίσει να κυβερνάς. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Δεύτερον, θα πρέπει να πάψει. Η αυτοκριτική, νομίζω, διακρίνει την αριστερά. Θα πρέπει να πάψει. Καλά. Θα πρέπει να πάψει. Θα πρέπει να πάψει αυτός ο εκβιασμός περί εξόδου από την Ευρώπη και περί, άκουσα μέχρι για ρώσικη ρουλέτα και για φιλή της ζωής. Δεν είναι θέμα επαναστατικότητας, είναι θέμα επιστημονικότητας. Και εγώ, επειδή είναι το επάγγελμά μου και ειδικεύομαι στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία διοχετεύεται στην κοινή γνώμη, είναι ψευδή, είναι αντιεπιστημονικά. Κανείς δεν μπορεί να μας βγάλει από την Ευρώπη και από το ευρώ, εάν δεν θέλουμε εμείς. Συμμετέχουμε ισότιμα και πρέπει να πάψει αυτός ο εκβιασμός. Σας παρακαλώ. Είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα. Αστειεύεστε. Εμείς δεν συνηθίζουμε να στιγμόμαστε. Η θεωρία του σάπιου ποδιού σας πληροφορώ που έπρεπε να κοπεί, είχε φουντώσει. Αν δεν το ξέρετε να το μάθετε. Ναι, ιατρικά λέτε εσείς. Νομικά λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορούσε να το βγάλει. Ιατρικά. Νομικά θα μας βγάζαμε, όχι σαν να... Ιατρικά έλεγε και ο Παπαδόπουλος. Τα έχουμε ακούσει. Ιατρικά ως ασθενή την Ελλάδα αντιμετώπιζε και ο Παπαδόπουλος. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, κυρία Κωνσταντοπούλου. Όχι από σας, είδαμε τις κυβερνήσεις σας. Μία λέξη, κύριε Τάσκα, μόνο θα ήθελα να πω. Να σταματήσει επίσης όλη αυτή η διαλεκτική. Θέλετε να κάνετε την Ελλάδα Κορέα ή Κούβα. Εμείς δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει ούτε Κορέα, ούτε Κούβα, ούτε Ινδία και Πακιστάν που την έχετε κάνει. Η Ελλάδα πρέπει να πατήσει στα πόδια της και πρέπει να έχει τους πολίτες της σε ευδαιμονία, σε ευημερία, όπως είναι ο πρωταρχικός σκοπός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευημερία των λαών και των κοινωνιών της. Ευχαριστούμε πολύ. Το είδαμε με τους πολέμους, κυρία Μανολάκου, ακόμα και με την Ιουγκοσλαβία. Και εσάς ιδιαίτερα σας ευχαριστώ. Κύριε Κωνσταντοπούλου, ευθαρσώς έχει πει ότι πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας το λέω. Συνολιθείτε πρώτα στο πρόγραμμα. Μην παραπλανάτε την κοινή γνώμη. Συνολιθείτε πρώτα και μετά να τα πλέτε. Μην παραπλανάτε την κοινή γνώμη. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να πούμε στους τηλεθεατές ΕΦΗ ότι η ΕΦΗ Αλεβίζου και εγώ θα είμαστε αύριο πάλι εδώ και, και το Σάββατο και την Κυριακή με έκτακτες εκπομπές από τις 9 και πολλούς υποψήφιους μέχρι τις 12 και προσπαθούμε να δώσουμε σε νέες φωνές, σε έμπειρους, ένα μείγμα να καταλαβαίνετε όσο μπορείτε περισσότερα και να αποφασίσετε σωστότερα. Το όσο δικαιό, όσο είναι το επιτρεπτικός χρόνος, η επιλογή μας είναι να είναι πολλοί για να μπορείτε να βγάλετε πιο εύκολα συμπεράσματα, να είναι 3 ή 4 και να, να γύρει η πλάστικα προς εκείνη την πλευρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαι ο Σπραγωτής. Καλό σας βράδυ.